Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, αγαπητές συνδρομήτρες, αγαπητοί συνδρομητές Κοσμοτέ TV, καλησπέρα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Να ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θανάση Κουρτόπουλο που είμαστε μαζί εδώ πέρα παρεούλα. Κρυώνουμε μαζί, όχι. Δεν κάνει κρύο. Εγώ ήρθα έτοιμος, ξέρω από ΆΚΑ, όπως καταλαβαίνεις. Εντάξει, πετύχαμε στο σκάουτινγκ αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επίκειται ένα πολύ μεγάλο μάτς, ένα παραδοσιακό μάτς, ήταν τέτοιο, ένα ντέρμπι σε κέντρο φόντο ανάμεσα στην ΑΕΚ και στον Άρη και ξανά έγινε Θανάση, γιατί κοντεύουν ζωή να έρθουν η ΑΕΚ και ο Άρης να ξεπεράσουν τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στη συχνότητα των αναμετρήσεών τους. Γιατί προκύπτει και το κύπελο, το οποίο την επόμενη το ερχόμενο Σάββατο στο Νικ Γκάλης Κολ πάνω στο Αλεξάνδριο θα ξαναπαίξουν για τρίτη χρονιά σειρά. Και αν δεν έχω κάνει κανένα λάθος, γιατί είμαι και κακό στα μαθηματικά, στους τελευταίους 27 μήνες άμα την επιστροφή της ΑΕΚ στα Σαλόνια έχουν παίξει μαζί με το σημερινό 14 μάτς μέσα στις 27 μήνες. Εντάξει, είναι αναμενόμενο. Γιατί θα γίνουν 15 δηλαδή. Ναι, είναι αναμενόμενο. Είναι οι δύο ομάδες που συμπληρώνουν την τετράδα των ισχυρών πλέον, ξεκάθαρα από τους υπόλοιπους. Και ο Άρης και η ΑΕΚ έχουν μπει σε δρόμο επιτυχιών. Έχουν βρεθεί άνθρωποι οι οποίοι καθοδηγούν την ομάδα σωστά. Έχουν γίνει πολύ δυνατές μεταγραφές. Έχουν αποκτήσει απόσταση από τις υπόλοιπες, θα έλεγα, ομάδες του πρωταθλήματος. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή είσαι καλός από τους υπολογισμούς. Είναι μεγαλύτερη η απόσταση από τη θέση την οποία βρίσκονται, ας υποθέσουμε ότι βρίσκονται μαζί, γιατί παίζουν κιόλας και στα play-off και πέρυσι στο μικρό τελικό για την τρίτη θέση. Είναι πιο μεγάλη απόσταση από εκεί που είναι η ΑΕΚ και ο Άρης στο να φτάσουν τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, ή είναι πιο μεγάλη απόσταση που τους χωρίζει από τις ομάδες από εκεί και κάτω προεξάρχοντος του ΠΑΟΚ? Κοιτάξτε, νομίζω μεγαλώνει περισσότερο η απόσταση από τις άλλες ομάδες που έρχονται από πίσω και μειώνεται πιο σιγά μεν με άλλη ταχύτητα, αλλά μειώνεται σίγουρα η απόσταση προς τους δύο μεγάλους. Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι των ομάδων καθαρά, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει τρομερή διάθεση. Ο κόσμος και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα έχει κινητοποιηθεί αρκετά. Στηρίζει τις ομάδες, στηρίζει την προσπάθεια. Υπάρχουν, όπως είπα και πριν, πολύ αξιόλογοι επενδυτές και λείπουν κάποια αποτελέσματα τα οποία θα φέρουν παραπάνω κόσμο και θα κάνουν όλους να πιστέψουν ότι πραγματικά έχουν μπει σε διαφορετική τροχιά. Με βάση τα παρατσούκλια, με βάση τα παρατσούκλια των δύο ομάδων, εδώ βλέπουμε τις αφίξεις των παικτών των δύο ομάδων και της ΑΕΚ και του Άρη. Είναι ένα χειμωνιάτικο σκηνικό, εκτός δηλαδή από το κίτρινο φόντο το οποίο προσυδειάζει στα χρώματα των δύο ομάδων. Είναι και ένα τρίπι γαλαζοέματων, γιατί το παρατσούκι της ΑΕΚ είναι βασίλισσα, το παρατσούκι του Άρη είναι αυτοκράτορ. Οπότε είναι κλασικό ντέρμπι γαλαζοέματων αυτό το οποίο θα παρακολουθήσουμε. Το μάτς αρχίζει στις 5 ανάμεσα στην ΑΕΚ και στον Άρη. Στην αυλαία, στην τελευταία αγωνιστική, τη 13η δηλαδή, της Stoiximan GR Basket League, αρχίζει μετά από δύο εβδομάδες, γιατί μεσολαβούν οι ημιτελικοί του κυπέλλου, όπου επαναλαμβάνω για τρίτη χρονιά στη σειρά, αυτή τη φορά σε ημιτελικό όμως που σφραγίζει διαβατήριο για τελικό, κάτι που και η ΑΕΚ και ο Άρης το θέλουν πάρα πολύ και το περιμένουν ανυπόμονα περισσότερο. Ο Άρης έπαιξε πριν από τρία χρόνια στο Ηράκλειο. Έχει ιδιαίτερη βαρύτητα το φετινό παιχνίδι του κυπέλλου. Όχι ότι το σημερινό δεν έχει, αλλά το κυπέλλου δίνει μια μοναδική ευκαιρία σε η ομάδα να βρεθεί η νικήτρια αντιμέτωπη με τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό. Και στο μονό παιχνίδι πολλά πράγματα είναι πιθανά. Η σειρά είναι δύσκολη, είναι πολύ δύσκολη. Δηλαδή, σε σειρά πενταγώνων, ο Άρης ή η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή να υπερισχύσουν τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό. Αλλά στο μονό παιχνίδι όλα είναι πιθανά. Το ξέρουν όλοι και γι' αυτό νομίζω ότι το παιχνίδι τη άλλη εβδομάδα έχει πολύ μεγάλη σημαντικότητα. Δεν θα έλεγα ότι είσαι ακριβώς ουδέτερος, γιατί το λέω αυτό, γιατί έπαιξες. Ήσουν ένας από τους μοϊκανούς στην περιβόητη δεκαετία του 80, προερχόμενος τότε από τη Δάφνη Δαφνίου, και πέρασες πολύ παραγωγικά, δύσκολα, ωραία όμως που τα θυμόμαστε με νοσταλγία χρόνια στην ΑΕΚ. Εν συνεχεία διετέλεσες assistant coach εδώ στο ΆΚΑ, που το ξέρεις καλά, όταν η ΑΕΚ πια ήταν ευρωπαϊκή δύναμη. Βέβαια, έπαιζε στην Ευρωλίγκα, έπαιρνε κύπελα, έπαιρνε πρωταθλήματα. Έχεις παράλληλα, θα τις χαρακτήριζα έως και αδελφικές σχέσεις με τον Δημήτρη τον Πρίφτη. Ναι, εντάξει. Κοιτάξτε, και οι δύο ομάδες είναι διαφορετικά και ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου. Το έχω ξαναπεί. Ξεκίνησα από παίκτης 10 χρόνια, μετά άλλα 5-6 χρόνια προπονητής. Τέλος πάντων, υπάρχει μια σχέση. Οι χαρές που πήραμε και γενικά ό,τι κερδίσαμε μέσα από την ομάδα είναι τόσο πολύ μεγάλα που τα οικονομικά και όλα αυτά έρχονται δεύτερα. Αντίστοιχα με τον Δημήτρη μας είδε μια... Τον είδαμε τώρα να κατεβαίνει από κούνα. Ήταν και άρρωστος κιόλας. Παρ' όλα αυτά πήγε στον παντήρ μας, στο Πάνορμο, να κοτσάρει. Δεν τίθεται θέμα επαγγελματισμού. Το λέω γιατί ήταν στο νοσοκομείο, είχε πάθει γαστρίτιδα. Το ξέρω και... αλλά δεν υπήρχε καμία αμφιβολία. Ο Δημήτρης θα ήταν παρόν στο καθήκον, αυτό είναι δεδομένο, δεν το συζητάμε. Και νομίζω είναι αντιπροσωπευτικό και γενικά των Ελλήνων προπονητών ότι υπάρχει επαγγελματισμό στο ύψιστο σημείο. Αυτό που θα έλεγα ότι έχουμε μια κοινή πορεία πολλών χρόνων, ξεκινώντας από την ΑΕΚ, τα χρόνια του Φώτη Κατσικάρη. Στη συνέχεια βρεθήκαμε στην εθνική ομάδα, όλα αυτά τα χρόνια. Και είσαστε τα τελευταία τρία χρόνια, ναι, μαζί με τον Δημήτρη. Εντάξει, είμαστε μια παρέα, θα έλεγα, έτσι θα τη χαρακτήριζα, που
θα μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο ένας με τον άλλον στην αναστροφή και η σχέση αυτή επαγγελματική και η σχέση φιλίας που έχουμε, να γίνουμε όλοι καλύτεροι άνθρωποι και καλύτεροι προπονητές. Και αυτό είναι που μετράει στις ζωές. Έχουμε κάνει ντου που λένε μέσα στα αποδυτήρια και των δύο ομάδων και της ΑΕ και του Άρη για να βλέπουμε τις τελευταίες προετοιμασίες των δύο ομάδων. Όπως ο καθένας αυτή την προετοιμασία, τη ρουτίνα του, είναι συνηθισμένος να την κάνει. Εδώ είναι ο Ντραγκίσεβιτς, ο Τάντια Ντραγκίσεβιτς, ο Σέρβος, ο οποίος αποκτήθηκε όταν χτύπησε ο Σανικίτζε μόλις στην πρώτη αγωνιστική στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τα Ζάλα. Νομίζω εδώ ο Χαριτόπουλος μαζί με τον Σάββα τον Καμπερίδη, τον συνεργάτη του Δημήτρη Πρίφτη, νομίζω ότι μας καλεί ο Θανάσης Ασπούλιας να πάμε στην άλλη άκρη του γηπέδου. Εκεί είναι μαζί με τον επανακάμψαντα στη δράση μετά τον τραυματισμό του, που τον είχαμε δει κιόλας. Δεν είναι από τις ευχάριστες στιγμές αυτές να βλέπεις έναν παίκτη να τραυματίζεται στο στάδιο της Κεφυλίας στον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Αλλά ο Κώστας Βασιλιάδης είναι πια ξανά ενεργός. Έλα, Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Λοιπόν, να πω ότι δεν είμαι μόνος μου και να ζητήσω τον συνάδελφο οπερατέρ να κάνει ένα παν στην κάμερά του για να δει ότι είμαστε μια μεγάλη παρέα. Οπα. Εδώ. Είναι ο Κώστας, είναι ο Βασίλης, είναι ο Πάρης. Σε ρόλο διετή. Καλή χρονιά, συνάδελφο. Καλή χρονιά σε όλους. Επίσης. Λοιπόν, ξεκινά. Ωραία, να κάνουμε τζάμπολ ή θα το περιμένουμε για πιο μετά. Όχι. Πόσο? Έχουμε άλλα 53, οπότε δίνουμε την μπάλα πίσω. Να σου κάνω η τρικαδόρικη ερώτηση για Σίμτσακ. Έχει η τρικαδόρικη ερώτηση ο Βασίλης Κουντής. Για κάτι είναι, Βασίλη. Είναι έτοιμος ο Τίμιος Σίμτσακ να γίνει ο κακός λύκος. Έτσι, έτσι να διατυπώσει την ερώτηση μας. Είσαι καταλάβες. Έτοιμος ο Τίμιος Σίμτσακ να γίνεις ο κακός λύκος. Ερώτηση γίνεται. Έτοιμος, έτοιμος. Είμαι να δούμε τώρα. Ξέρω. Θα δείξει το παιχνίδι. Τα ράματα στο χείλο είναι ένα προμήνυμα για τη μάχη που θα ακολουθήσει. Τον ομορφαίνουν τα ράματα. Άστον. Με βρήκανε μπόσικο άλλο παιχνίδι και μου την κάσανε, αλλά. Ο Κώστας λέει ότι σε ομορφαίνουν πάντως. Χρόνια τώρα. Πιστεύω το λέω ειρωνικά γιατί είμαι πολύ ωραίο παιδί και τώρα με βρήκε σε μια δύσκολη στιγμή. Εγώ τώρα πώς να μην κάνω αυτή την ερώτηση. Κώστα Βασιλιάδη, ποιος είναι πιο όμορφος, εσύ ή ο Σίμτσακ? Όχι, εγώ τι όμορφος, ναι. Μοιάζει πάντως. Κοίτα, επειδή παίξαμε. Είναι και καλό σιτέρο, έτσι. Τον είδα, έβαλε ένα τρίποντο και έκανε σαν τον Χάουαρτ που λέει δεν το πιστεύω. Απάντησε, έχει να δώσει. Είναι πανέμορφο, πραγματικά είναι καλύτερο. Την ομορφιά και το τρίποντο. Για την ομορφιά, εντάξει, αυτό είναι χαρίσματα. Από το Θεό είναι αυτά. Ναι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό. Ναι, και το τρίποντο είναι κάτι με καθημερινότητά μου. Θυμάσαι το Βασιλιάδη με μουστάκι με μουσι. Με μουσι, με μουσι. Με μουσι. Θα αρχίσω να παίζω low post σαν και σένα. Πρέπει να τα αλλάξει λίγο, λοιπόν, να βάλει και αυτό στο ρεπερτοριό σου για να. Ναι, γιατί μόνο αυτό του λείπει εδώ που τα λέμε. Κοίτα, με αυτό το πόδι μόνο εκεί κάτω μπορώ να κάτσω γιατί για να τρέξω δύσκολα. Λοιπόν, για μπάσκετ θα μιλήσουμε καθόλου. Εγώ πέρα από την πλάκα. Παιδιά, πόσο ιδιαίτερο είναι το match το οποίο καλέστε να αγωνιστείτε σε λίγη ώρα και αν είναι από τα παιχνίδια που χρειάζεται ιδιαίτερη προετοιμασία? Σίγουρα είναι ντέρμπι. Δύο πάρα πολύ καλές ομάδες. Αλλά για μένα νομίζω ότι όλα αυτά φαίνονται περισσότερο στα play-off που θα είμαστε ελπίζοντας όλοι μαζί, υγιείς, και να γίνουν ωραία παιχνίδια τότε. Σίγουρα και αυτό θα είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι, αλλά είναι ένα μόνο παιχνίδι το οποίο υπάρχει και συνέχεια. Mm-hmm. Μια συνέχεια που μια εβδομάδα μετά σας βρίσκει αντιμέτωπο στη Θεσσαλονίκη. Πέρσι κόψατε το αίτιο του ΣΑΕΚ. Αν ήταν να διαλέξει νίκη, θα διάλεγε σήμερα ή πρόκριση στο τελικό? Σίγουρα την πρόκριση στο τελικό, γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι χωρίς αύριο. Κερδίζεις πάνω στο τελικό, χάνεις πάνω σπίτι σου. Το σημερινό είναι ένα παιχνίδι πρωταθλήματος. Είμαστε ακόμα πάρα πολύ νωρίς. Έχουμε ένα ολόκληρο γύρο μπροστά μας. Οπότε όποιες απώλειες σημερινές υπάρχουν πιθανότητες πολλές να τις καλύψεις πιο μετά. Αυτό το Τετάρτη Σάββατο, Ευρώπη, Ελλάδα. Επηρεάζει? Είναι έτοιμες οι ομάδες και η ΑΕΚ και ο Άρης να διαχειριστούν ψυχολογικά ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και ένα πολύ κακό αποτέλεσμα? Νομίζω ότι όταν έχεις ένα κακό αποτέλεσμα και έχεις παιχνίδι σε δύο μέρες, το ξεχνάς πιο γρήγορα και μπαίνεις στο επόμενο, στην προετοιμασία του επόμενου παιχνιδιού. Ταξίδι ή αν είσαι εντός έδρας να ξεκινήσεις να προπονήσεις για το επόμενο παιχνίδι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό τα δύο παιχνίδια την εβδομάδα. Champions League, άλλο το ποδόσφαιρο, άλλο το μπάσκετ. Δεν είναι καμία σχέση. Το σεντόνι λοιπόν. Ακόμα τεράστια διαφορά. Εντάξει, γίνεται μια καλή προσπάθεια. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι πολύ ανταγωνιστικές. Και να απαντήσω στην προηγούμενη ερώτηση, σίγουρα εμείς θέλουμε να παίζουμε δύο φορές την εβδομάδα. Σου δίνει ρυθμό. Σε βοηθάει να αφήσεις πίσω μια δύσκολη ήττα αλλά και μια μεγάλη νίκη, η οποία μπορέσει να παρασύρει.
Οπότε σίγουρα προτιμάμε να έχουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα σε χρονιά. Θα μπορούσε να έχει παίξει στο Champions League του ποδοσφαίρου Σίμτσακ, τότε έπαιζε μπάλα. Όταν έπαιζε μπάλα, λέει ο Βασίλης Κουντής, θα μπορούσε να παίξει στο Champions League του ποδοσφαίρου. Ήμουνα φοβερό αριστερό, back half όλη την πλευρά. Και ήμουνα τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Αθήνα. Αλλά τη δεύτερη προπόνηση που πήγα στα βουνά, το σταμάτησα κατευθείαν. Να σου πω, άλλο αριστερό, ναι, Βασίλη. Για να μην μένει το μυστήριο, να πει ο ίδιος ο Βασίλης τι είναι ο κακός Λύκος. Η δουλειά δεν είναι ντροπή. Ο Βασίλης επιμένει να πει εσύ ο ίδιος τι είναι ο κακός ο Λύκος. Γιατί η δουλειά δεν είναι ντροπή. Ήταν το μεγαλύτερο κλαμπ όταν ήμουν 18 χρονών. Και όπως λένε, αυτή τη δουλειά δεν είναι ντροπή. Δούλευα εκεί για να βάζουμε πέρα. Και μπάσκετ. Πόρτα. Όχι πόρτα, τίποτα. Είναι για πορτιέρες. Έλα ντροπή. Για λίγο. Τσίχλα, τσίχλα είμαι. Εσύ ποια τέχνη έπιασες και την άφησες? Αλλά. Ποια τέχνη? Του γελοτομείου. Μαζί με τον παππού κόβαμε ξύλα. Μετά λέω, κάτσε να πιάσω καμιά μπάλα, μήπως είναι κάτι καλύτερο. Εντάξει, δόξα τω Θεώ. Και μετά να χτίσει και οικοδομή στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Καλά, εντάξει, αυτό είναι. Μην το κρύβεις. Βοηθάμε τον κόσμο. Αρχικά να πούμε ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά. Και διότι είναι εξαιρετικό, είναι εξαιρετική εικόνα αυτή που μας προσφέρουν. Και την έμπνευση του Θανάση. Να την πούμε. Αλλά στο τέλος θέλω να σας βάλω κάτι δύσκολο. Θέλω να κάνετε μια ερώτηση ο ένας στον άλλο. Αυτό είναι δύσκολο, δεν μπορώ να το κάνω. Έλα που δεν μπορείς. Αλλά για σένα είναι δύσκολο. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, Βασίλη, σε παρακαλώ πάρα πολύ να μου πεις ποια ήταν η καλύτερη σου χρονιά στην καριέρα σου. Και ξέρεις γιατί μιλάω, έτσι. Την απάντηση την περιμένω. Ποια είναι απάντηση, δεν είναι, γιατί μιλάς. Στον ΠΑΟΚ 8-9. Μαζί μου. Όχι ρε, είμαι τραγικός. Η περσινή σίγουρα, η περσινή. Πέρασε πάρα πολύ καλά όταν ήταν μαζί μου στον ΠΑΟΚ. Τη δίνω την απάντηση εγώ. Ναι, αλλά με παράτησες όμως. Εντάξει, τέλος πάντων, μην τα συζητάμε αυτά. Έλα, και εσύ μια ερώτηση. Και εγώ μια ερώτηση, πόσο χρόνο είσαι, Κώστα? Είμαι 29 στα 28. Έχω ακόμα μια δεκαετία μπροστά μου. Σκουπεύεις να σταματήσεις φέτος ή να συνεχίσεις μέχρι τα 3 σου? Ήδη στάδιο. Κοίτα, το σκέφτομαι πραγματικά να σταματήσω πριν από αυτό το παιχνίδι. Λέω, ας το παίξω και μετά. Λοιπόν, να σας αφήσουμε να φύγετε έτσι αγκαλιασμένοι. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη εικόνα. Και χέρι-χέρι κιόλας παρέα. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Λοιπόν, Βασίλη, αυτά. Αυτά, να είστε καλά. Άξιος ο μισθός σας και των δύο. Και του Πάρη Τσελεπίδη και του Θανάση σας. Ωραία. Πολύ ωραία. Είναι ωραίες αυτές οι εικόνες. Εντάξει, ο Βασιλιάδης είναι γνωστός. Ναι, μπράβο. Έχει πολλά δημιουργήσει. Δεν παρέξει γιατί που λέω ότι είναι γελοτοποιός. Ο Σίμτσακ είναι έξω καρδιά. Και είναι ωραίες οι σκηνές για να καταλάβουν όλοι, όσοι δεν το καταλάβουν, δεν νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που το καταλαβαίνουν, ότι είναι ένα παιχνίδι. Δηλαδή, αυτό είναι πάνω απ' όλα. Διασκέδαση. Υπάρχουν πολλές φορές που το προσπερνάμε, δυστυχώς, γιατί πραγματικά είναι ένα παιχνίδι και σίγουρα οι παίκτες είναι πρωταγωνιστές και έτσι πρέπει να τους δίνουμε χώρο, όχι μόνο μέσα στο αγωνιστικό γήπεδο, αλλά και εκτός. Πρέπει να το προβάλλουμε ωραία, είτε σε κοινωνικό περιβάλλον, είτε σε κάποιες ελεύθερες στιγμές. Και αυτό είναι κάτι που λείπει στην Ελλάδα. Οι δυο τους παίξανε μαζί, έπαιξαν στον ΠΑΟΚ μαζί τη σεζόν 2008-2009. Εξού και η υποβολημία ερώτηση του Κώστα του Βασιλιάρη. Να σου ρωτήσω κάτι, να πάμε λίγο, όχι σε πιο σοβαρά θέματα, όλα σοβαρά είναι. Α, εδώ να δούμε πρώτα απ' όλα. Είναι μια ισορροπία του τρόμου. 121 αγώνες, 59 νίκες η ΑΕΚ, 62. Ο Άρης στην Αθήνα του σκόρνε 45-15 υπέρ της ΑΕΚ, Θεσσαλονίκη 47-14 υπέρ του ΠΑΟΚ. Στην κανονική περίοδο 51-50 ο Άρης, στα play-off 11-9 ο Άρης, σε τελικούς κυπέλου 3 φορές παίζουν έναν ημιτελικό το άλλο Σάββατο. Ευρύτερη νίκη ΑΕΚ το συν 54, ευρύτερη νίκη Άρη το συν 44 2 φορές. Το σερί της ΑΕΚ στην έδρα της κάποτε, όχι τώρα, 14 χρόνια σε εποχή όταν και ο Θανάσης Κουρτόπουλος εδώ. Ήταν 18-0, έχουν μπει τρομερά καλάθια μεταξύ άλλων στο Μόσχος. Ένα απίστευτο τρίποντο του Μινάκη Έκου στη λήξη. Το σερί του Άρη εντός εκτός 17-0 στα μεγάλα χρόνια του Άρη, στα χρόνια της αυτοκρατορίας από το 82 στο 91. Τι θέλω να σε ρωτήσω. Δεν ξέρω αν είναι βία αντίθετη. Νομίζω όμως ότι είναι βία αντίθετη αυτή τους οποίους διανύουν οι δύο ομάδες τον τελευταίο καιρό. Εδώ βλέπουμε τα φιλιά, τις αγκαλιές. Είναι πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα και το λέω αυτό γιατί πέρυσι στον δεύτερο τελικό είχε γίνει το να δεις, κατέληξε το μάτς να είναι 3-on-3 με τις αποβολές με το ξύλο του Waters και του Σάκοτα και του Παπαντονίου και του Οκάρο White και των υπολείπων και ήταν έτσι πολύ άσχημες στιγμές αυτές οι οποίες σημάδεψαν τον δεύτερο μικρό τελικό. Ο Άρης είχε 7 νίκες σειρά μέχρι να χάσει
Εμένα δεν μου αρέσουν αυτές οι εκφράσεις, ούτε να δαιμονοποιώ τη διαιτησία. Γύρισε ματωμένος από το πάνω μου. 44-13 βολές, έχει γίνει το έλα να δει στην τελευταία φάση. Ταλαιπωρήθηκε, υπέφερε, κυνηγάει τη δικαίωσή του μέσω ένστασης που δεν ξέρω αν μπορεί να αποδώσει. Αλλά είναι σε καλή φάση όμως. Έχει 7 νίκες και μία ήττα στα τελευταία 8 μάτς. Η ΑΕΚ δεν φαίνεται να είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Έχει 4 ήττες στα τελευταία 6 μάτς. Ιτήθηκε από τον Κολοσσό, έχασε στο Σάσαρι. Έγινε ένα καινούριο επεισόδιο μεταξύ Γιούρις Ντόβτς και Δημήτρη Μαυροϊδή, γιατί το έχει αυτό ο Γιούρι και την πέφτει στους παίκτες του. Δεν φαίνεται να είναι πολύ ευχάριστη κατάσταση στα ενδότερα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στο τελευταίο κομμάτι των αγωνιστικών δραστηριοτήτων δεν δείχνει. Βέβαια, υπήρχαν απουσίες παιχτών όπως του Κώστα, του Βασιλιάδη, υπήρχαν αλλαγές παιχτών, κάποιες αλλαγές που δεν πετύχαν έτσι όπως θα έπρεπε. Μην ξεχνάμε ότι φέτος η κάθε προσθήκη που γίνεται σε ένα τέτοιο υλικό όπως είναι το υπάρχον της ΑΕΚ θα πρέπει να δίνει το κάτι παραπάνω και αυτό είναι δύσκολο. Θα πρέπει να πετύχει μια επιλογή η οποία και αγωνιστικά αλλά και σαν προσωπικότητα να είναι τέτοια, ώστε να έρθει και αμέσως να αναγνωριστεί ο ρόλος του και να πάρει αυτό που, το κομμάτι που το αναλογεί. Νομίζω ότι αυτό είναι ένας βασικός λόγος που δεν έχουν έρθει κάποια αποτελέσματα και υπάρχει ένας εκνευρισμός στην ομάδα. Αλλά με ένα παιχνίδι όπως το σημερινό ή με μια πρόκριση στο κύπελο, αυτά επουλώνονται πολύ γρήγορα και όπως είπαν και τα παιδιά πριν, βοηθάει πάρα πολύ και τα παιχνίδια της Ευρώπης, τα οποία καλώς κακώς δίνουν την ευκαιρία να ξεφύγεις από τέτοιου είδους προβλήματα. Ο Δε Άρης πραγματικά είναι σε πολύ καλό momentum. Θεωρώ σημαντικό κομμάτι την επιστροφή του Βασίλη του Καβαδά. Έχει δώσει οντότητα στο inside game που δεν το είχε ο Άρης. Ο Μπάκνερ έκανε καλή παρουσία, αλλά δεν έδινε αυτό που ο Βασίλης μπορεί να δώσει. Ο οποίος Μπάκνερ παρεμπιπτόντως επέστρεψε σε χρόνο ρεκόρ, γιατί προβλεπόταν να μείνει στα pitch 2,5 μήνες και το παιδί γύρισε στις 28 μέρες. Είναι πολύ καλός αθλητής και αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Και νομίζω ότι τα αθλητικά του προσόντα είναι αυτά που τον κάνουν και να ξεχωρίζει προς το παρόν. Δεν έχουμε δει το μπάσκετ από το πώς να δημιουργεί, να φτιάχνει κάποιες να τις καταστάσει. Αλλά στο κομμάτι που ζητάει ο Άρης αυτό ανταποκρίνεται. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ένα μεγάλο συν και το θα φανεί στην πορεία είναι ο Βλαδίμιρος ο Γιάνκοβιτς. Έχει αποδεχτεί το ρόλο, δημιουργεί καταστάσεις από το post, βελτιώνει το shoot γιατί είναι θέμα ψυχολογίας, καθαρά την ικανότητα την έχει. Του φτιάξαμε και εμείς την ψυχολογία λίγο πριν που εντάξει, του πάμε. Ένα αγαπημένο πρόσωπο και παιδί, αυτό που ίσως δεν ξέρει ο κόσμος πέρα από το χαρακτήρα του, ένα παιδί το οποίο δουλεύει πάρα πολύ σκληρά. Έτσι και αυτό το αναγνωρίζουν όλοι όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί του. Άρα αυτό σημαίνει ότι η πρόοδος είναι ζήτημα χρόνου. Λοιπόν, αντίστροφη μέτρηση ΑΕΚΑΡΙΣ. Για 122η φορά το καινούργιο ντέρμπι των Ιωνίων πέρα από το κλασικό του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Ο Σάββας Καμπερίδης είναι εδώ και χρόνια στο πλευρό των προπονητών του Άρη. Τώρα στο πλευρό του Δημήτρη Πρίφτη. Πάμε να τον δούμε και να τον ακούσουμε. Σάββα, ερχόμενοι στο ΆΚΑ με το μυαλό, ίσως και οδηγό το περσινό παιχνίδι που είχατε σπάσει το έτο τη ΆΚΑ να κάνει το ποδαρικό σας στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι, βέβαια. Εντάξει, το περσινό παιχνίδι ήταν εντελώς διαφορετικό, αλλά παρόλα αυτά είναι ένα ντέρμπι. Παίζουμε απέναντι σε μια ομάδα που έχουμε τους ίδιους στόχους. Στόχος της ομάδας είναι πάντα η νίκη και ήρθαμε νομίζω καλά προετοιμασμένοι γι' αυτό. Να οδηγώ την άμυνα. Πάντα. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που έχει μεγάλη ικανότητα, ειδικά στο μακρινό σουτ. Οπότε αν δεν είσαι συγκεντρωμένος μπορεί να σε σκοτώσει ή να δημιουργήσει μεγάλες διαφορές πολύ εύκολα. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι σε 40 λεπτά για να μπορέσουμε να πάρουμε αυτό που θέλουμε. Και όχι απλά στο μακρινό σουτ, ακόμα και σε σουτ έξω από τη γραμμή των τριών πόντων. Θα περιμένουμε να δούμε έναν Άρη ο οποίος θα κλείσει την ΑΕΚ στη ζώνη, θα την υποχρεώσει να πάει την μπάλα μέσα και να κυνηγήσει το περιφερειακό του σουτ. Η ΑΕΚ έχει συγκεκριμένα ατού τα οποία θα πρέπει να είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι να τα αντιμετωπίσουμε. Έχει κάποιους παίκτες κοντά στο καλάθι, με συγκεκριμένο τρόπο τους αξιοποιεί, αλλά μπορεί και έξω από το πλάνο να βγάλει ελεύθερα μακρινά σουτ. Αυτά πρέπει να αποφύγουμε. Οι ομάδες γνωρίζονται μεταξύ τους, προετοιμάζονται τακτικά απέναντι στα βασικά plays των αντιπάλων. Τα παιχνίδια που είναι έξω από τα play, που είναι λίγο random που λένε παιχνίδια, αυτά είναι που πολλές φορές κρίνουν τη διαφορά. Αισθάνεστε σαν ένα πληγωμένο θηρίο μετά το ότι έχει γίνει στο ευρωπαϊκό σας παιχνίδι στην Τουρκία κόντρα στην Μπάνβη, το τρόπος που ήρθε ήταν από τα δυτικά λάθη έτσι ώστε να ξεσπάσετε κόντρα στην ΑΕΚ? Νομίζω ότι κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό. Εκείνο το έχουμε αφήσει πίσω. Θα δούμε αν μπορούμε να έχουμε κάποια τύχη με την ένσταση που κάναμε. Σίγουρα μας πλήγωσε ο τρόπος που χάσαμε, αλλά το παιχνίδι με την ΑΕΚ είναι εντελώς διαφορετικό. Και αυτόνομο παιχνίδι. Κοιτάμε αυτό το παιχνίδι ξεχωριστά. Εσείς οι προπονητές αρέσκεστε να λέτε πως το μπάσκετ είναι το αύριο. Επόμενος σταθμός ίσως και ίσως παιχνίδι χρονιάς για εσάς, το παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Ικάλης Χολ. Μια εβδομάδα μετά είναι ένα παιχνίδι οδηγός το σημερινό για το παιχνίδι με φόντο την πρόκληση στο τελικό.
Νομίζω ότι το μπάσκετ είναι το σήμερα. Την ημέρα που έχεις αγώνα πρέπει να είσαι συγκεντρωμένο στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι, παίζουμε την Άκη ξανά σε μια εβδομάδα. Είναι τελώς διαφορετικό παιχνίδι, νομίζω, γιατί κρίνει έναν διαφορετικό στόχο, μια συμμετοχή σε τελικό. Θα το προσεγγίσουμε όπως πρέπει, τη στιγμή που πρέπει. Και κάτι τελευταίο, δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός, κάποια απώλεια για εσάς, ούτως ή άλλως έχετε ταλαιπωρηθεί αρκετά από το καλοκαίρι μέχρι και προημερών. Υπάρχει κάποιος πονοκέφαλος αμυντικός για εσάς όσον αφορά τα του της ΑΕΚ, στον οποίο εστιάζατε την μήνυ αυτή προετοιμασία σας? Η ΑΕΚ δεν είναι ένας παίκτης, είναι ο τρόπος λειτουργίας της και οπωσδήποτε έχει 3-4 αιχμές. Εστιάσαμε στον καθένα από αυτούς ξεχωριστά και ελπίζω να έχει να είναι σωστή η προσέγγιση που θα τους αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σάβα Καμπερίδη για την καλοσύνη που είχε κινητή η κυκλοπαίδεια. Έτσι ξέρει τα πάντα. Έχω περάσει τις τρεις πιο ωραίες, σε πτήση τις τρεις πιο ωραίες ώρες της ζωής μου με Σιγάλα και Καμπερίδη quiz, πηγαίνοντας στο Σαρλερουά στο τελικό του Ουλεπ Κάπ το 2006. Ο Σάβας είναι θαυμαστής του μπάσκετ. Ναι, μας διέλυσε ο Καμπέρης, μας διέλυσε. Με το Σιγάλα είμαστε έτοιμοι να πέσουμε κάτω. Λοιπόν, δυναστείες και νηστείες, τι σημαίνει αυτό? Η ΑΕΚ στο παλμαρέ της 13 τίτλους, είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο το 1968 στο Καλλιμάρμαρο. Είναι η δυναστεία των 60's, αλλά παραμένει χωρίς τίτλο από το 2002. Ο Άρης έχει 21 τίτλους, είναι η μόνη ομάδα με 3 διαφορετικούς ευρωπαϊκούς τίτλους, όχι την Ευρωλίγκα. Έχει όμως κυπελούχων, έχει κόρατς, έχει Champions Cup. Είναι η δυναστεία των 80's, παραμένει χωρίς τίτλο από το 2004 από τη Λαμία που νίκησε τον Ολυμπιακό στο τελικό του κυπελούχου, η ΑΡΜΠΑΚ. Τι σημαίνει αυτό? Η ΑΕΚ που ταλαιπωρήθηκε 3 χρόνια στη Β' Εθνική και στην Α2 ήταν πέρυσι τρίτη στα play-off, τέταρτη στην κανονική περίοδο με 18-8, η καλύτερη πορεία μετά την περίοδο 2002-2003 που ήταν φιναλίστ του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό παρόντος και τον Θανάση Κουρτόπουλου. Ο Άρης ήταν πέρυσι τρίτος στην κανονική περίοδο μετά από 9 ολόκληρα χρόνια. Έκανε ρεκόρ δεκαετίας με 20 νίκες σε 26 μάτς. Τερμάτισε τέταρτος στα play-off. Τέταρτος ήταν και πρόπερση σε μια σειρά δραματική μικρών τελικών κόντρα στην ΑΕΚ στα 4 μάτς και με τα επεισόδια και με όλα αυτά. Είναι οι δύο ομάδες όμως που ξέρεις, και η ανυπομονησία τους να ξαναγυρίσουν και η επιθυμία τους να ξαναβρεθούν ψηλά, που τους δίνει αυτό που είπες και προηγουμένως, ένα επιπλέον κίνητο, τρόπο που βρήκαν και ανθρώπους να επενδύουν, όπως ο Μάκης Αγγελόπουλος και ο Νίκος Λάσκαρης. Σίγουρα, εντάξει, οι ομάδες, το παρελθόν είναι πολύ μεγάλο. Δεν είναι μόνο αυτά, είναι οι εμφανίσεις που συμπληρώνουν όλα αυτά τα χρόνια των τίτλων και οι παίχτες που έχουν περάσει, οι προπονητές που έχουν δουλέψει, δημιουργούν μια οντότητα πολύ ξεχωριστή. Νομίζω ότι τώρα βρίσκονται σε πολύ καλό momentum για να επανέλθουν και να διεκδικήσουν ακόμη και τα πρωτεία. Ωραία, λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Θανάση Κουρτόπουλο, μετρώντας αντιστρόφως προς την έναρξη του αγώνα του μεγάλου ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και στον Άρη. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και ξαναγυρίζουμε. Ακροτελεύτερη αγωνιστική της στοίχημα, του πρώτου γύρου της στοίχημα GR Basket League, εδώ στο Νίκος Γκάλη, στο ντέρμπι των γαλαζοαίματων για 14η φορά και επίκητη και 15η στους τελευταίους 27 μήνες, ενώπιον η ΑΕΚ και ο Άρης. Η αστοχία της ΑΕΚ, Θανάση, η ΑΕΚ από τότε που ξαναγύρισε από την Α2 στην κεντρική σκηνή έχει παίξει 30 αγώνες με τις ομάδες της ΕΛΙΤ, λογαριάζω σε αυτές τον Άρη, τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Έχει μόλις 6 νίκες, 24 ήττες, έχει 2-7 με τον Άρη, 4-4 με τον ΠΑΟΚ, 0-5 με τον Παναθηναϊκό, 0-8 με τον Ολυμπιακό. Ο Άρης σεζόν 14-15 νίκησε, δηλαδή ο Άρης πέτυχε αυτά που θα η ΑΕΚ να έχει κάνει και δεν το μπόρεσε. Νίκησε τον Ολυμπιακό στα play-off και κλεισμένο το θυρών κιόλας πρόπερση στο Αλεξάνδριο και πέτυχε και δύο νίκες επί του Παναθηναϊκού στους ημιτελικούς, χώρια που πέρυσι κατέβαλε και δύο φορές στον ΠΑΟΚ, ενώ με την ΑΕΚ είχε ρεκόρ 4-3. Εντάξει, η περσινή χρονιά της ΑΕΚ θα έκλεινε ιδανικά, πιστεύω, πέρα από την τρίτη θέση που κατέλαβε, αν είχε καταφέρει να κάνει και μία από αυτές τις νίκες. Ή με τον Ολυμπιακό στα play-offs που ήταν αντίπαλοι, ή με τον Παναθηναϊκό έστω κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Δεν το κατάφερε. Είναι νίκες που δίνουν έρισμα στον κόσμο να έρθει πιο κοντά και που αποδεικνύουν ότι όλη αυτή η προσπάθεια έχει αντίκρισμα. Αυτό ο Άρης το κατάφερε και εντάξει, ο Άρης θεωρώ ότι έχει στηριχθεί και ιδανικά και από τον κόσμο του. Δηλαδή, από όταν η ομάδα άρχισε να επανακάμπτει, το Αλεξάνδριο είναι γεμάτο ακόμα και σε παιχνίδια τα οποία είναι δεύτερη σημασία, θα έλεγα. Και είναι ένα παραπέρα κίνητρο για τους παίκτες, για όλους τους ανθρώπους της ομάδας και νομίζω ότι φέρνει και τα αποτελέσματα. Είναι δηλαδή δεδομένο ότι μία φορά το χρόνο τουλάχιστον θα λειτουργήσει θετικά απέναντι σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Λοιπόν,
Η ΑΕΚ είναι μια νίκη μπροστά τον Άρη. Η ΑΕΚ έχει ρεκόρ 9-3. Κρατάει αλόβητη την έδρα της, έχει 5-0. Οι τρεις ήττες είναι εκτός έδρας από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, φυσιολογικές αναμενόμενες. Η άλλη είναι από τον Κολοσσό Ρόδο την προηγούμενη αγωνιστική, που και πέρυσι πάλι στον τεπούτο του Στόφτ η ΑΕΚ είχε δυσκολευτεί πολύ και νικήσει στην παράταση με τα όργια του DJ Cooper. Ο Άρης έχει ρεκόρ 8 νίκες και 4 ήττες, 4-3 στην έδρα του. Έχει τηθεί εκεί από ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και 4-1 εκτός έδρας. Η ήττα του είναι από το Ρέθυμνο, την ομάδα την οποία κουτσάρισε στα προηγούμενα 2 χρόνια. Ο Άρης είναι αήττος από τις 21 Νοεμβρίου στην Ελλάδα. Έχει 7-0. Ναι. Σε Ελλάδα και Ευρώπη. Είναι πολύ καλή. Το momentum, όπως είπαμε, είναι πολύ καλό και δυναμώνει, γιατί επιστρέφουν οι παίκτες που ήταν βασικοί και αυτό τους κάνει να αισθάνονται πιο άνετα. Πάμε να ακούσουμε και να δούμε τον Θοδωρή Ζάρα να μας προλογίζει τη σημερινή αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΚ και στην ομάδα του τον Άρη. Θοδωρή, διαφορετικό παιχνίδι από αυτά τα οποία είχατε συνηθίσει πέρσι με την ΑΕΚ από την αρχή, είτε για το κύπελλο είτε για το πρωτάθλημα μέχρι το φινάλι για τα play-off. Νομίζω ότι όλα τα παιχνίδια με την ΑΕΚ είναι ίδια. Εύχομαι να γίνει ένα καλό παιχνίδι, χωρίς επεισόδια, και ο καλύτερος να κερδίσει. Πέρσι είχατε βρεθεί εδώ, είχατε σπάσει το αίτητο τσέκ. Πλέον ίσως είναι και ένα παιχνίδι ορόσημο εν ώψη και της μάχης του κυπέλου με φόντο την πρόκληση του τελικού. Σίγουρα, ναι, τα δύο μάτς είναι πολύ κοντά. Οπότε είναι ένα μεγάλο τεστ για εμάς και για την ΑΕΚ το σημερινό παιχνίδι. Αντέχετε ακόμα και στην πίεση των ταξιδιών? Ίσως αισθάνεστε και σαν ένα πληγωμένο θηρίο με τον τρόπο που γνώρισα την ήττα στην Τουρκία από την Banvit και από τον τρόπο που ήρθε στο φινάλι της παράτασης, αλλά και από τα δυτικά λάθη. Εντάξει, ναι, αλλά αυτά πρέπει να τα αφήνουμε πίσω. Είμαστε επαγγελματίες, πρέπει να τα αφήνουμε πίσω γιατί έχουμε πολύ δύσκολα παιχνίδια εν όψη. Να περιμένουμε ένα παιχνίδι το οποίο θα κριθεί στην επίθεση, αν και ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία αρέσκεται να κλείνει τον αντίπαλό του και να το στραγγαλίζει με την άμυνα του. Νομίζω πως το παιχνίδι θα κριθεί στην άμυνα, όποιος κάνει τα λιγότερα λάθη και όποιος νομίζω κυριαρχήσει τα rebound. Στέκεσαι και σε ένα παίχτη κλειδί από την ΑΕΚ με τα αρκετά νέα πρόσωπα, έτσι όπως χτίστηκε το περασμένο καλοκαίρι. Εντάξει, η ΑΕΚ έχει 2-3 παίχτες που ξεχωρίζουν, οι δύο σταγκάρ, αλλά όλοι οι παίχτες είναι καλοί και ικανοί να σου κάνουν ζημιά. Στεκόμαστε ονομαστικά σε κάποιον από πλευρά ή όχι? Δεν θα ήθελα, όχι. Μάλιστα, λοιπόν, αυτά το Θοδωρή Ζάρα. Την ώρα που οι δύο ομάδες πλέον, γιατί έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση, βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο, σε λιγότερο από μισή ώρα πια η έναρξη του αγώνα ανάμεσα στην ΑΕΚ και στον Άρη. Το γαϊτανάκι των ανθρωπών και δέθω, εδώ θέλω τα φώτα, Στανάση. 28 Φεβρουαρίου του 2016, Άρης ΑΕΚ 77-76 από 50-60. 18 Μαΐου του 2016, Άρης ΑΕΚ 67-77 από 50-34. 21 Μαΐου, εκεί που έγινε το Λεναδής, η ΑΕΚ νίκησε 89-84, το σκόταν 75-75, πήγε 75-75 από 53-35. Και στις 25 Μαΐου τελείωσε το μάτς 74-69 από 40-54. Δηλαδή, σχεδόν σε όλα τα τελευταία μάτς υπάρχουν πολύ εντυπωσιακές ανατροπές στη διάρκεια του ίδιου 40 λεπτού. Κοιτάξτε, στα περσινά παιχνίδια υπάρχουν πολλά δικαιολογητικά και μπορεί να φάνε, γιατί και οι δύο ομάδες είχαν αρκετά κενά και ανάλογα με την παρουσία των παιχτών που υπήρχε, δικαιολογούνται τα σκορ, δικαιολογούνται οι ανατροπές. Χαρακτηριστικό είναι ότι ευνοούνται οι έδρες μεταξύ των δύο ομάδων και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Αν και ο Άρης νίκησε πέρυσι στο δεύτερο γύρο εδώ, ναι, προερχόμενος από την ήττα τότε που φώναζε ο Πρίφτης με την Μπουντούτσινος, που είπε για την κοφρέτα και το στιλέτο στο στόμα, και η ΑΕΚ νίκησε στα play-off πάνω. Εντάξει, στα play-off η ΑΕΚ ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση, παρότι είχε έναν άσχημο αποκλεισμό από τον Ολυμπιακό με βάση αυτά που λέγαμε προηγουμένως, μια νίκη τουλάχιστον και όλα τα λοιπά. Κατάφερε να παρουσιαστεί πιο φρέσκια και πιο δυναμική απέναντι σε έναν Άρη που άρχισε να δείχνει πλέον καταπονημένος. Εκεί νομίζω ήταν και η διαφορά των play-offs. Στα παιχνίδια του πρωταθλήματος είχα μια ισορροπία. Νομίζω ότι εκτός του παιχνιδιού με τα επεισόδια που δεν είναι αξιοσχολιασμού, στα υπόλοιπα το κίνητρο ήταν το γόητρο της έδρας, η νίκη να μην χαθεί μια πολύτιμη. Γιατί πέρσι κάνανε πιο εύκολα την ήττα εκτός προγράμματος από ό,τι την κάνουν φέτος. Η ΑΕΚ σκοράρει κατά μέσο όρο 79 πόντους και τρώει 66. Έχει τη δεύτερη καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος. Οι φωνές που ακούτε κόσμο χαλασιά είναι γιατί εισέρχεται η ΑΕΚ στον αγωνιστικό χώρο. Ο Άρης σκοράρει 77,6, 2 λιγότερους, και τρώει 5 παραπάνω. Θα έλεγα και θα σου ζητούσα να σχολιάσεις από πλευρά στατιστικής ότι η ΑΕΚ έχει τα περισσότερα κλεψίματα, κάνει τα λιγότερα λάθη από κάθε ομάδα στο πρωτάθλημα, είναι όμως μόλις 11η στα rebound. Ο Δε Άρης είναι πρώτο τελευταίος
στα επιθετικά rebound. Στο πόσες καινούργιες κατοχές παίρνει στο μάτι. Κοίταξε, ο Άρης δεν έχει τους παίκτες που θα μπορέσουν να ξεχωρίσουν στο στατιστικό αυτό. Ο Άρης προσπαθεί να δημιουργήσει νούμερα, ειδικά στα επιθετικά rebound, με ομαδική δουλειά, στέλνοντας τον παίκτη από την αδύνατη πλευρά να διεκδικήσει μπάλες. Αυτό κάποιες φορές έχει επιτυχία, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι είναι ένα στοιχείο που θα σε δυναμώσει. Η ΑΕΚ από την άλλη έχει αρκετά παράδοξα στατιστικά, θα λέγαμε. Εγώ πιστεύω είναι μια ομάδα με πολύ επιθετικό ρόστερ, η οποία θέλει να παίξει αμυντικό μπάσκετ. Γίνεται αυτό. Εντάξει, αυτό γίνεται με μπορεί πολύ να δουλειά. Πληρώνει τα αποθυμένα του προπονητή της. Ο οποίος υπήρξε για 15 χρόνια ο καλύτερος Ευρωπαίος. Ακριβώς, και έχει μια φιλοσοφία προπονητική. Παρότι οι ομάδες που έχει δουλέψει δεν τον έχουν βοηθήσει. Είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή και στην Αγία Πετρούπολη ήταν επιθετική ομάδα και στη Λουμπλιάνα ήταν επιθετική ομάδα. Στην Γκαζιαντέπ μπορούμε να πούμε ήταν μια ομάδα στα μέτρα που θα μπορούσε να διαμορφώσει τη φιλοσοφία του. Παρ' όλα αυτά είναι σίγουρα ένθερμος υποστηρικτής του αμυντικού μπάσκετ. Από εκεί και πέρα τα λάθη οφείλονται στην εξαιρετική μέχρι τώρα παρουσία του Ούτη στο πρωτάθλημα. Νομίζω ότι είναι καλύτερος πέρα από κάθε προσδοκία οποιοδήποτε που ήρθε στην ομάδα. Και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι οι υψηλοί της ΑΕΚ αμυντικά να αρχίσουν να λειτουργούν εισάξια με τους περιφερειακούς. Γιατί οι περιφερειακοί πιέζουν, δημιουργούν προβλήματα, αλλά βλέπουμε ότι οι υψηλοί της, μέχρι τώρα τουλάχιστον γιατί έχει καινούργιο παίκτη πλέον, δεν ανταποκρινόντουσαν το ίδιο ικανά. Και αυτό το κενό που υπήρχε, νομίζω ότι δημιουργούσε πρόβλημα σε όλη την ομάδα γενικά στην Τουρκία και σίγουρα εκνεύριζε και τον προπονητή. Η ΑΕΚ είχε περίεργες φάσεις στην πρόοδο και στην εξέλιξή της τα τελευταία χρόνια. Την πρώτη χρονιά απέκτησε έναν παίκτη, τον Αντέ Μενσάμπονσου, ο οποίος ήταν πυλώνας μέσα στην ήταν παίκτη των 20 πόντων. Πέρυσι είχε τον Λουκά Μαυροκεφαλίδη, ο οποίος ήταν MVP του πρώτου γύρου, σκόραρε στον πρώτο γύρο 20 πόντους. Φέτος φάνηκε, γιατί ο Ουένς έφυγε νωρίς, ο Φόλκερ κρίθηκε ανεπαρκής, ότι δεν είχε, με εξαίρεση λέει, τη δουλειά που μπορεί να κάνει ο Δημήτρης Μαυροϊδής, δεν έχει ερίσματα. Ναι, δεν έχει ερίσματα μέσα στη ρακέτα για να έχει ισορροπία μεταξύ front line και περιφερειακού παιχνιδιού. Εντάξει, με μια εύκολη ματιά και χωρίς να μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες, δείχνει ότι αυτή είναι η γραμμή η οποία προβληματίζει την ΑΕΚ και χαλάει τις όποιες ισορροπίες θα ήθελε μέχρι τώρα ο προπονητής να έχει επιβάλει. Από εκεί πέρα βέβαια είναι και δικό του θέμα, γιατί και αυτός θα έπρεπε να έχει πάρει κάποιους παίκτες οι οποίοι θα ήταν ικανοί να εκφράσουν τη δική του φιλοσοφία στο γήπεδο. Πάμε στον Θανάση Αφούλια, έχει μαζί του το ξανθό σκυλί, τον προπονητή της ΑΕΚ που συμπληρώνει ένα χρόνο και μια εβδομάδα πια στην τεχνική ηγεσία, για να τους καλωσορίσουμε. Καλή χρονιά και τις ευχές μας, Θανάση. Λοιπόν, coach, said μια νόβα γκόντινα, as you say in your own language. It's not correct, but okay. Thank you. Θα πάρει για το διστήριο. Καλή χρονιά, λοιπόν. You were telling me before that in such kind of games you want to undress, put your jersey and start to warm up. These are the games, you know, for what we wait all season. These are the games when you feel the good atmosphere, the people come, you know, and I like also like a player this kind of games, you know. And but why I say to go up to warm up, because to put this energy, extra energy out, like a player you can do, like a coach, I cannot do it, you know, and something this energy go wrong way. What do you mean by wrong way? The attack, the referee, you know, or somebody else, but I'm okay. Sometimes the players. No, look, for sure, I mean, it's part of the job. We are like family, you know, and if you tell the player 1,000,000 times what to do, and that's, you know, still they keep same mistake, normally that I feel very disappointed or sad, you know. But what to do, you know, this is our life, coaching, repeat, and sometimes, you know, to you just must turn your head and say shit, you know, what to do. Λοιπόν, αρχικά να πω ότι με διόρθωσε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που με διόρθωσε, διότι είχα λάθος πληροφόρηση για την ευχή στα σέρβικα, μάλλον εκεί πρέπει να παίζει διαφορά. Έλεγε λοιπόν ο Γιούρις Ντόβιτς λίγο πριν ξεκινήσει, δεν έξερε ότι αυτά τα παιχνίδια όπως το σημερινό του ΑΕΚ με τον Άρη είναι από τα παιχνίδια που θέλει να βγάλει το κουστούμι του, να φορέσει τη φανέλα και να αρχίσει να προθεμένεται, να παίξει και αυτός. Και το εξήγησε λέγοντας ότι είναι ένας ωραίος τρόπος για να βγάλεις την ενέργειά σου. Είναι πολύ σπουδαία παιχνίδια αυτά και
αυτή η σκέψη τώρα που είναι προπονητής τον κάνει να μεταφέρει πολύ πολύ μεγαλύτερη ενέργεια, διότι σε άλλες περιπτώσεις τη μεταφέρει με λάθος τρόπο. Και όταν τον ρώτησα πού ακριβώς, λέει, λέει στους ρέφερες και τα λοιπά, σε κάποιους άλλους, καμιά φορά στους παίκτες του τόνισα και λέει εντάξει, είμαστε σε μια οικογένεια. Όταν συζητάμε κάποια πράγματα χίλιες φορές και τη χιλιοστή πρώτη γίνεται λάθος, κάποιες φορές λέει και εγώ εκνευρίζομαι, αλλά τόνισε ότι είναι οικογένεια, η ΑΕΚ είναι μια οικογένεια και αυτά που συμβαίνουν ο coach Ντόβ τουλάχιστον τα θεωρεί ότι συμβαίνουν στο πλαίσιο μιας οικογένειας. Αν έχω ξεχάσει κάτι, Βασίλη, διόρθωσε μη πρόσθεσέ το για να μην τον κρατάω τον άνθρωπο πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Coach, if there is a secret, if there is something that you have to watch out before the game against Staris, what would it be? I don't know what you mean, what kind of secret? In tactics, whatever. We didn't have a lot of time, you know, to, we have, well, I mean, Europe game, traveling, we must refresh the team. For this reason, it's not a lot of time to make some special tricks or some special tactic. This usually you can do in playoffs, you know, or we must do what we practice. We must improve ourselves. This lately we have the biggest problem in how we play, you know, selfish in offense, selfish in defense, and this we must improve, you know, our game. For sure tonight the motivation, well, will not be questionable, players are motivated. We need also to be a little bit smart, you know. Also this we are not the best about reading the game, and but we play home, we must put a lot of energy and normally try to stop them. Lately our defense is not good. Whatever we did good until now was because of the defense, and again we have too many offensively orientated selfish players. We must go back to our defense, and if we will play good defense tonight, for sure we have good chance to win. And my last question before I come here, I talked with one of the three magicians, you know, who brought the presents to Christ, and he told me that tell coach Juris Dovd that there is a wish for him. I can bring him the win in today's game or in the Cubs game. What would you prefer? Look, I cannot choose. I cannot choose. And I will not choose. We must win every game. We have a tough schedule. We go game by game, you know, and for sure my wish is to win every game. I cannot choose. Thank you very much, coach. Μακριά, μακριά και αγαπημένη, Θανάση. Μακριά, μην την πας και εσύ. Την έχει πάει ο Τωρίν Γκριμ, ψέφαγε. Ο Τζέι Κούμα Μπράουν, ο Τζέι Κούμπερτς, ο άλλος ο Μαυροϊδής. Βέβαια, ο Μαυροϊδής έκανε μία δήλωση η οποία ήταν πολύ συγκεκριμένη για την αντίδραση του συγκεκριμένου μάτς. Το λέω αστειευόμενος. Λοιπόν, να μεταφέρω τι είπε ο Γιώργος στις δύο τελευταίες ερωτήσεις. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσω από την τελευταία, λέγοντας ότι εντάξει, είχα μια κουβέντα με έναν από τους τρεις μάγους που πήρα τα δώρα στο Χριστό και του έδινε το δικαίωμα να επιλέξει την νίκη σε σημερινό παιχνίδι ή τη νίκη στο μάτι του κυπέλλου. Και ο Γιώργος Ντόβς απάντησε ότι δεν θέλω να επιλέξω, δεν είμαι σε θέση να επιλέξω μία από τις δύο νίκες, ένα από τα δύο παιχνίδια. Μακάρι να μπορέσουμε να κερδίσουμε και τα δύο, είπε ο Γιώργος Ντόβς. Και όσο για την τακτική και το μυστικό και την θέση εκκίνησης από την οποία ξεκινάει η ΑΕΚ πριν το παιχνίδι με τον Άρη, είπε ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να γυρίσουμε στις ρίζες μας, να παίξουμε άμυνα, διότι είμαστε μια ομάδα που παίζει άμυνα. Καμιά φορά στην επίθεση λειτουργούμε εγωιστικά, είπε ο Γιώργος Ντόβς, γι' αυτό μας δημιουργεί κάποια προβλήματα και μας κάνει να ξεχνάμε αυτό για το οποίο βρισκόμαστε στο γήπεδο, δηλαδή να παίζουμε άμυνα. Και ουσιαστικά είπε ότι δεν υπάρχουν μυστικά, διότι το πρόγραμμα που ακολουθεί η ΑΕΚ, όπως και όλες οι ομάδες που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δεν τους επιτρέπει να προετοιμάζουν τις ομάδες τους με τέτοιο τρόπο, οι προπονητές τους, έτσι ώστε να εμφανίζουν και να παρουσιάσουν πολλά καινούργια πράγματα, tricks ή μυστικά στη διάρκεια των αγώνων. Λοιπόν, ένα πανέμορφο που φιλοδοξεί να γίνει και αξιολάτρευτο για τον κόσμο της ΑΕΚ πάντα, είναι η καινούργια μασκό της ΑΕΚ, πώς λέμε, παγκόσμια αποκλειστικότητα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει σήμερα από το τμήμα marketing της ΑΕΚ. Λανσάρεται, εμφανίζεται για πρώτη φορά επί σκηνής στον αγωνιστικό χώρο του ΆΚΑ, το πάντα παντού. Έτσι λέγεται η μασκότ
της ΑΕΚ δεν θυμάμαι. Λέω πως έχω καλή μνήμη, αν ποτέ στο παρελθόν, στα δικά σου χρόνια δεν υπήρχε. Αν η ΑΕΚ είχε ποτέ μασκότ. Την παίκτησε, την παρουσιάζει σήμερα, είναι αυτό το ζωάκι το πάντα, που λέγεται παραλαμβάνω πάντα παντού, και έχει έναν ζωό, τον Πόμπυρα, αυτόν δεν ξέρω να το δούμε τώρα, ή θα το δούμε στο ημίχρονο, εν πορδές και οργάνω, και έχει το πάντα παντού, νομίζω θα και στον κόσμο της ΑΕΚ και στους παίκτες, έτσι για να συμπληρωθεί το κάδρο και το σκηνικό στους εντός έδρας αγώνες της Ένωσης. Δεν ξέρω αν με ακούει ο Θανάσης Ασπουλιάς ακόμα. Ελπίζω να με ακούσει αργότερα. Ας απολαύσουμε για λίγο όμως το μουσικό χορευτικό κομμάτι εδώ με την καινούργια μασκό της ΑΕΚ. Οι οποίοι απαθανατίζουν κιόλας με τις κάμερες τους οι φίλοι. Ως εκ τούτου είναι μια ιστορική στιγμή, αφού εμφανίζεται η μασκό της ομάδας και φοράει μάλιστα και το πολύ σημαντικό της ΑΕΚ και στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ νούμερο το 68, που παραπέμπει, συμβολίζει την 4η Απριλίου του 68, όταν η ΑΕΚ νίκησε τη Σλάβια Πράγας το Καλλιμάρμαρο με 89-82 και έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα η οποία στέφθηκε βασίλισσα της Ευρώπης, όπως την έλεγε τότε ο Βασίλης Γεωργίου, κατακτώντας το κύπελο κυπελούχων. Ένα θρίαμβο που τον επανέλαβε μετά από 23 χρόνια. Ωραία. Καλωρίζει και η μασκότ. Δεν ξέρω αν ακούει ο Θανάσης Ασπρουλιάς. Ακούει, ακούει. Ωραία. Η ερώτηση που θα κάνω δεν μου αρέσει και αισθάνομαι πολύ άσχημα, γιατί είναι και ένας προπονητής πέρα από φίλος, ένας καλός επαγγελματίας προπονητής δίπλα μου, ο Θανάσης Κωστόπουλος. Επειδή όμως τις τελευταίες 2-3 μέρες γράφεται κατά κόρον, πέσει το κεφάλι του ως τότε σήμερα. Βασίλη μου, χίλια συγγνώμη, ομολογώ ότι δεν μπορώ να σε ακούσω, όσο και αν σου φαίνεται παράξενο, μου είναι αδύνατο να σε ακούσω. Τώρα ίσως είναι καλύτερα. Εντάξει, λέω, επικαλέστηκα και τη δική σου παρουσία, γιατί είναι πολύ δύσκολο να έχεις δίπλα σου ένα προπονητή και να ρωτάς έναν συνάδελφο ή να το θέτεις εσύ ως θέμα κουβέντας, αν πέσει το κεφάλι του ένας προπονητής. Αλλά γράφεται πάρα πολύ, Θανάση, σήμερα ότι πιθανόν, εάν στραβώσει το μάτς για την ΑΕΚ, να βρεθεί σε δυσκολότερη θέση από αυτή την οποία θεωρούμε ότι βρίσκεται ο Γιούρι. Λοιπόν, επειδή ζούμε στην Ελλάδα, Βασίλη, είναι δεδομένο ότι τα αποτελέσματα είναι αυτά τα οποία καθορίζουν τις τύχες των προπονητών. Η δική μου πληροφόρηση λέει ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Γιούρι Ντόβιτς δεν παίζει κανένα κεφάλι. Ωραία, το λήξαμε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Γιούρι Ντόβιτς είναι κανονικά ο προπονητής της ΑΕΚ. Ωστόσο, εάν αύριο μεθαύριο χάσει σήμερα, χάσει και στον αγώνα του κυπέλου, κάνει και άλλη μια ήττα στο Champions League, η οποία είναι απρόσμενη, λογικό είναι κάποια στιγμή. Καλά, εννοείται. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μπορεί η θέση του να μην είναι η πιο ασφαλής που υπάρχει, αλλά δεν είναι και επισφαλής. Ούτως ή άλλως και ο Θανάσης Κουρτόπουλος το ξέρει καλά, δεν υπάρχει πιο αναλώσιμο επάγγελμα από αυτό το προπονητή. Μόνο τη μέρα που υπογράφεις άνετος, στις υπόλοιπες όλες τις πιέσεις. Λοιπόν, ο Πάρης Ελεπίδης διεκδικεί απόψε το βραβείο Πούλιτζερ. Θα είναι ο πρώτος δημοσιογράφος στα παγκόσμια χρονικά που θα πάρει συνέντευξη από ένα πάντα. Έλα. Ωραία, δίπλα μας το πάντα με το 68, τυχαίο το νούμερο. Καθόλου τυχαίο. Για να πες μας τι σημαίνει το 68. Το 68 σημαίνει τους πόντους που θα βάλει σήμερα ο Ούκιτς, μόνος του. Γιατί πάντα η μασκό της ΑΕΚ. Γιατί μία είναι η ομάδα, ιστορική. Και ήρθε η ώρα να ξανααναβιώσουμε την παλιά μας δόξα, παιδιά. Την παλιά ΑΕΚ, ήρθε η ώρα. Να είστε όλοι έτοιμοι. Αυτή η χρονιά είναι για την ΑΕΚ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μπήκες, χαιρέτησες τον κόσμο, πήγες και στον πρόεδρο. Εδώ ακριβώς δίπλα του. Του είπα να με βάλει να παίξω, αλλά δεν θέλει. Να αφήσουμε τον επίλογο στο Βασίλη Σκουτί. Ευχαριστούμε πολύ. Βασίλη, λόγος σε σένα. Καλωρίζικο το πάντα παντού. Επαναλαμβάνω, γίναμε μάρτυρες της πρώτης εισόδου και του λανσαρίσματος της μασκότ ΑΕΚ. Είχαμε, να συνδιορθώσω, είχαμε για ένα φεγγάρι μια μασκότ, έναν αετό, επί Προεδρίας Φιλίππου. Δεν είχε ευτυχή κατάληξη. Ελπίζω το πάντα να μακροημερεύσει και να είναι ευχάριστο.
Ωραία, λοιπόν, εμείς θα τα πούμε σε λίγο από πάνω, από σχολιαστή. Να βάλουμε μια πλατφόρμα, δεν θα σου ζητήσω, είναι χαζό, ποιος θα νικήσει. Πες μου, τώρα, δύο πράγματα, τρία, σε τίτλους που πιστεύεις θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα. Τεχνικά, τακτικά. Κοίταξε, σίγουρα ένα είναι το αμυντικό rebound, γιατί και οι δύο ομάδες το επιζητούν για να τρέξουν. Δεύτερο θα είναι η πιεστική άμυνα στην περιφέρεια και από τις δύο πλευρές πάλι, γιατί και οι δύο θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα και μέχρι τώρα και οι δύο παρουσιάζουν κάποιες ατέλειες που σίγουρα οι αντίπαλοι προπονητές το έχουν διαβάσει και θέλουν να το εκμεταλλευτούν. Και τρίτο θα δούμε το σουτέρ. Η σουτέρ για το Λεγκατιάκ παίζει πολύ με τον τρίποντο και μερικές φορές ήταν ορθόδοξα, ενώ άρεσε μια ομάδα που τη μέρα που στάρει καλά κερδίζει σχεδόν πάντα. Σωστό. Ωραία. Αυτά προς το παρόν. Ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνδρομητές της Κοσμοτέ TV, ώρα για δράση, μεγάλο μάτς, ντέρμπι νέων αιωνίων, ντέρμπι γαλαζοαίματων, μια βασίλισσα υποδέχεται έναν αυτοκράτορα. ΑΕΚΑΡΙ στην Κοσμοτέ TV σε λίγο. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αγαπητές συνδρομήτριες, αγαπητοί συνδρομητές Κοσμοτέ TV, καλησπέρα σας. Από το κλειστό γήπεδο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων από τον Νίκο Γκάλης, εδώ όπου στο πλαίσιο της ακροτελεύτιας αγωνιστικής του πρώτου γύρου της 13ης η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη, το ντέρμπι των γαλαζοαίματων, η βασίλισσα εναντίον του αυτοκράτορα, για 14η φορά τους τελευταίους 27 μήνες μόνο στην Ευρώπη δεν έχουν παίξει, και μια εβδομάδα πριν από τον ημιτελικό του κυπέλου στον οποίο θα αναμετρηθούν το ερχόμενο Σάββατο στο Αλεξάνδριο. ΑΕΚ Άρης λοιπόν ο τρίτος της βαθμολογίας απέναντι στον τέταρτο. Η ΑΕΚ με 9 νίκες και 3 ήττες με ρεκόρ 9 νίκες και 3 ήττες στο πρωτάθλημα. Ο Άρης με 8-4. Ο Άρης τρέχει ένα σερί 7-1 στα τελευταία 8 μάτς. Η ΑΕΚ σε διαδικασία ύφεσης με 2 νίκες και 4 ήττες στα τελευταία 6 μάτς. Παρέα εδώ με τον Θανάση Σκουρτόπουλο, Γιούρις Ντόβτς, ο οικοδεσπότης, απέναντι στον Δημήτρη Πρίφτη, η δεύτερη σεζόν του Ξανθού Σκυλιού στον πάγκο της ΑΕΚ, ουσιαστικά συμπληρώνει ένα χρόνο. Ο Ούκη Τσοελονού στη δεύτερη παρουσία του, ο άλλοτε παίκτης προεξαετίας του Πανιωνίου, ο Σάγκοντα Βασιλιάδης, ο Μιλόσεβιτς, ο Χαριτόπουλος, ο Ντίξον, ο Λαρετζάκης, ο Ιβάνοβιτς, ο Μαυροειδής, ο Βίλιαμς και ο Τσαλμπούρης. Είναι το στελεχειακό δυναμικό της ΑΕΚ που θα αρχίσει το μάτς με τον Μιλόσεβιτς. Ο Μίνια είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού αλλά είναι παρόν. Ο Μαυροειδής, ο Βίλιαμς, ο Ούκιτς και ο Λαρετζάκης. Αυτοί είναι οι πέντε εκλεκτοί του Στόφτς. Πάμε και στην αντίπερα όγδη, στον Άρη, για τον Δημήτρη Πρίφτη, Ξανθόπουλος, Φλιώνης, Τσαϊρένης, Τζένκινς, Κάμινγκς, Ζάρας, Μούρτος, Σίμτσακ, Μπάκνερ, Γιάνκοβιτς, Καβαδάς, Δραγκίσεβιτς, ο οποίος πήρε τη θέση του Σανικίτζε όταν ο Γεωργιανός μόλις στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τα τρίκαλα βγήκε νοκάουτ. Ο Γιάνκοβιτς, ο Καβαδάς, που κι αυτός έλειψε καιρό, όπως και ο Κάμινγκς, ο Δραγκίσεβιτς και ο Τζένκινς, είναι οι πέντε εκλεκτοί του Δημήτρη Πρίφτη στην τρίτη σερή παρουσία του, στην τρίτη σεζόν του, στην τεχνική ηγεσία του Άρη. Να τος εδώ ο Δημήτρης Πρίφτης που είναι και στο επιτελείο των εθνικών ομάδων εδώ και χρόνια. Είναι πάνω από 10 χρόνια ο Πρίφτης σε εθνικές ομάδες και με τον Γιαννάκη και με τον Καζλάουσκας και με εξαίρεση τη χρονιά του Τριχέρη, με παρέα και με τον Θανάση Κουρτόπουλο που είμαστε σήμερα μαζί εδώ. Πάμε μια γρήγορη βόλτα στον αγωνιστικό χώρο να πάρουμε τελευταίες εικόνες, τελευταίες πληροφορίες, τα καθέκαστα πριν από την έναρξη του αγώνα, από τον Θανάση Ασπούλια και τον Μπάρι Τσελεπίδη. Θανάση. Λοιπόν, ο Γιώργος Ντόβτς μόλις μάζευε, συγκέντρωσε τους παίκτες του στον πάγκο για τις τελευταίες οδηγίες. Σύμφωνα και με το δικό μου ρεπορτάζ, ο κόουτς Κουρτόπουλος έχει αναλύσει to the point όλα αυτά τα οποία έχει στο μυαλό του το τεχνικό team της ΑΕΚ, ο Γιούρις Ντόβτς, ο Σπύρος Μανολόπουλος, όλοι οι προπονητές της Ένωσης, ακριβώς την ανάλυση που έχει, ακριβώς μέσα σ' άκρες η ανάλυση που έχει κάνει ο coach Κουρτόπουλος είναι bullets, είναι στοιχεία στη λίστα του Γιούρις Ντόβτς για το σημερινό παιχνίδι. Ωραία, η ΑΕΚ δεν έχει προβλήματα. Το ντεζάβι του Πρίφτη ως υπηρεσιακός προπονητής στην ΑΕΚ γνώρισε την ήττα από τον Άρη με 76-60 στις 4 Νοεμβρίου του 2007. Υπήρξε assistant του Κατσικάρη, του Κακιούση, του Αλεξανδρή,
του Μαρκόπουλου, του Κορονιού, του Αγγέλου και του Βλεβαράκη. Κουνάει το χέρι του εδώ δίπλα μου ο Θανάσης Κορτόπουλος. Γιατί αποδεικνύεται, Θανάση μου, το προφανές ότι πλάκα-πλάκα έχει μεγάλη ιστορία στην ΑΕΚ ο Πρίφτης. Εντάξει, ο Δημήτρης ήρθε σε καλές χρονιές της ΑΕΚ. Δυστυχώς η πορεία μετά δεν ήταν ανάλογη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε μέσα όμως από την εμπειρία που απέκτησε να δημιουργήσει ένα πολύ καλό προφίλ προπονητικό, το οποίο τον βοήθησε σήμερα να είναι ένας από τους καλύτερους Έλληνες προπονητές. Πάμε στον Πάρη Τσελεπίδη να ακούσουμε. Ο Άρης είναι έτοιμος, η πεντάδα του στο παρκέ. Τελευταία πράγματα ίσως, Πάρη, που ο Πρίφτης και οι συνεργάτες του ζήτησαν από τους παίκτες. Ξεκινάμε από το τελευταίο στιγμιότυπο, από την στοιχομηθεία, το πολύ σύντομο τέτατετ που είχε ο Δημήτρης Πρίφτης με τον Αθανάσιο Δεσλή, τον τρίτο διετή, και με χαμόγελο, κάτι το οποίο δεν συνηθίζει να το έχει ζωγραφισμένο στο πρόσωπο του Πρίφτης, που από τη στιγμή που έφτασε στο ΆΚΑ με την υπόλοιπη αποστολή του Άρη έδειχνε να είναι ιδιαίτερα σκεπτικός για το τζάμπολ του παιχνιδιού που πλησιάζει όλο ένα και περισσότερο, με μοναδικό απόντα τον πρώτο και ίσως πιο σοβαρό τραυματία της φετινής ομάδας του Άρη, τον Σανικίτζο Άρης, εδώ στο κλεισό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, έχοντας αφήσει πίσω το, όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι πρωταγωνιστές, το ότι έγινε στην Πάνορμο και στον τρόπο με τον οποίο ήρθε, είτε από τα δυτικά λάθη είτε από τα καλάθια του Όρελιξ στο φινάλε της κανονικής διάρκειας και της παράτασης. Ο Άρης έτοιμος, έχοντας στο μυαλό του στο σήμερα και όχι στο μεγάλο ραντεβού της επόμενης εβδομάδας, στο νοκάουτ ή τελικό του κυπέλλου. Σωστά ο Καμπερίδης, δεν υπάρχει, πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει αύριο, δεν υπάρχει σήμερα. Είναι η χρονική, η λογική χρονική αλληλουχία. Οι χειραψίες των δύο παικτών, με τον Θανάση Κουρτόπουλο τα είπαμε προηγουμένως, τα αμυντικά, η πιεστική άμυνα ένθεν και ένθεν και στο βαθμό που μπορεί να δημιουργήσει παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο και για την ΑΕΚ και για τον Άρη, όπως επίσης και το σουτ των τριών πόντων εδώ Βασίλη Σύμτακ στον πάγκο, γιατί πραγματικά η ΑΕΚ πρώτα απ' όλα είναι η ομάδα, δεν ξέρω Θανάση αν ζει ή αν πεθαίνει με το τρίποντο, πάντως και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στην Ευρώπη παράγει το 40, σχεδόν το 40% των πόντων της από τα 6,75. Αυτό το σχολιάσαμε και πριν. Σίγουρα η ΑΕΚ πραγματικά δεν ξέρουμε μαζί αν πεθαίνει, αν αυτό γίνεται πολλές φορές από επιλογή, είναι μια κατάληξη από κάποιες λάθος επιθέσεις. Σημασία έχει ότι στάρει πάρα πολύ τρίποντο και από το αποτέλεσμα αυτό εξαρτάται και η επιθετική της λειτουργία. Αυτό που θα ήθελα να πω όμως, που δεν έχουμε αναφέρει, είναι ότι το παιχνίδι για την ΑΕΚ έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από ότι για τον Άρη. Έτσι. Ναι. Γιατί η ΑΕΚ με την νίκη εξασφαλίζει έναν αέρα δύο νικών διαφοράς και δεύτερον παίρνει προβάδισμα για την τρίτη θέση σοβαρό. Σωστά. Ενώ ο Άρης, αν κερδίσει σήμερα, αποκτά αυτό το προβάδισμα. Επίσης η ΑΕΚ παίζει στην έδρα της και είναι και όλη η ατμόσφαιρα η οποία έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες μέρες. Δεν υπάρχει σκορ ακόμα. Η μπάλα είναι στα χέρια του Μάικλ Τζένκινς. Τζένκινς που έχει ένα τρομερό ρεκόρ, το τρίτο καλύτερο ρεκόρ στην ιστορία και είναι η ιστορία 80 ετών του κολεγιακού πρωταθλήματος, 11 Νοεμβρίου του 2006, κολέγιο του, όταν είχε βάλει 12 τρίποντα. Μόνο 4 παίκτες έχουν βάλει παραπάνω τρίποντα στην ιστορία του NCAA. Η μπάλα πηγαίνει στον Τραγκίσεβιτς. Τώρα στο Γιάνκοβιτς. Γιάνκοβιτς απέναντι στον Μιλόσεβιτς. Γιάνκοβιτς πατάει, πάει να τελειώσει τη φάση. Δεν θα τα καταφέρει. Ο γιος του Μπόμπαν Γιάνκοβιτς, μεσούς σεζόν αποκτήθηκε ο Βλαδίμηρος μετά την αποχώρηση του Παναθηναϊκού, πήγε στη Βαλένθια, έπαιξε στο Ισπανικό πρωτάθλημα, κλείθηκε από τον Άρη. Μαυροειδής, Μαυροειδής απέναντι στον Καβαδά που γνωρίζονται καλά και από τις εθνικές ομάδες. Εδώ υπάρχει σφύριγμα νωρίτερα. Όταν έφυγε ο Μαυροειδής κιόλας στον Ολυμπιακό, όταν έφυγε ο Μαυροειδής τραυματίας όν από τον Ολυμπιακό, μετά από μερικούς μήνες πήγε ο Καβαδάς προερχόμενος στον Πανιούνιο στον Πειραιά. Williams, που το ύψος του δεν μαρτυρά κιόλας, Θανάση, την αγωνιστική συμπεριφορά του, είναι ο καλύτερος σουτέρ της ΑΕΚ στα τρίποντα. Ναι, είναι πολύ καλός σουτέρ από θέση. Παρ' όλα αυτά είδαμε ότι στην πρώτη επίθεση ο κύριος Ντόβιτς επέλεξε να το ποστάρει εναντίον του Τραγκίσεβιτς. Είναι μια πολύ έξυπνη κίνηση, γιατί ο Τραγκίσεβιτς είναι αδύνατο τύπο στα πάμινα και κατάφερε και πήρε ένα εύκολο φάουλ. Η μπάλα πήγε στα χέρια του Will Cummings. Να δούμε, πέρυσι ο Άρης είχε τον νυν παίκτη του Ολυμπιακού, τον Dominic Waters, και τον Gerald McNeil στο backcourt, στην περιφέρειά του. Φέτος είναι ο McNeil, είναι ο Cummings και ο Jenkins. Σου τριών πόντων, άτος καταφωνεί. Έχει προηγουμένως ότι είσαι συμβασμένος δολοφόνος εντός εισαγωγικών. Killer από την γραμμή των τριών πόντων. Πετυχαίνει το πρώτο Jenkins σήμερα. Jenkins έχει το καλύτερο, ένα από τα καλύτερα ρεκόρ ατομικής επίδεσης στο φετινό πρωτάθλημα, όταν έβαλε 29 πόντους με τον κόρυβο. Ο Τζέγκινς το ποστάρισμα από τον Μαυροειδή στην εξαιρετικό σουτέρ.
σουτάρει από όλες τις συνθήκες, από εξόδους, από pick and roll, από στάσεις. Νομίζω ότι στην αρχή της χρονιάς που κάπου είδαμε να είναι λίγο κομπλαρισμένος, όλες τις σκληρές άμυνες. Ήταν όπως, επειδή της μόδας σε πολιτικό επίπεδο η έκφραση, για αρκετό καιρό ο Άρης ήταν ένα θολό αφήγημα. Σίγουρα, σίγουρα. Υπάρχουν πολλές αλλαγές στο ρόστερ και πολλά παιδιά δεν προσαρμοστήκανε γρήγορα. Τρομερή άμυνα από τον Καβαδά που σταματάει σε ίσα για την επίθεση της ΑΕΚ. Ο Άρης προσπαθεί να χτυπήσει τον ευνηδιασμό. Η μπάλα πηγαίνει στα χέρια του Γιαννούλη Λαρετζάκη, ο οποίος θα πασάρει στο Νούκιτς. Ο Κροάτης εκτελεί, αλλά δεν θα καταφέρει να πετύχει το καλάθι. Ο Άρης προηγείται με 3-2 και η μπάλα από τα χέρια του γεννημένου στο μπασκετικό λίκνον της Σερβίας, το Τσάτσακ, την πατρίδα του Ζέλι Μιρομπράντοβιτς και του Τράγκαν Κιτσάνοβιτς, ο Τραγίσεβιτς, αλλά το σούτ ήταν ισχνό στην επίθεση του Άρη που χάνει την ευκαιρία. Λαρετζάκης, που πέρασε τον Άρη, δεν εκρίθηκε ικανός τότε στην προ-πρίφτη εποχή να στελεχώσει μακρόπνοα την ομάδα του Άρη. Πήγε στο Κολοσσό εκεί με τον Λυκογιάννη, απογειώθηκε το προηγούμενο καλοκαίρι ο Λαρετζάκης. Αποκτήθηκε μέσω Σαραγώσα από την ΑΕΚ και διανύει την πρώτη σεζόν εδώ. 3-2 μπροστά ο Άρης. Η μπάλα στα χέρια του Κάμινγκς. Γιάνκοβιτς απέναντι στον Μιλόσεβιτς. Η ΑΕΚ που είναι με το συνηθισμένο, που το χρησιμοποιεί πολύ συχνά Θανάση, ο Στόβτς σχήμα, δηλαδή με τρεις παίκτες άνω των 2-5 στην πεντάδα. Τον Βίλιαμ, τον Μιλόσεβιτς και τον Μαυροϊδίδη. Έχει τη λογική ότι προσπαθεί να κάνει πολλές αλλαγές πάνω στα σκρίν, οπότε τα μαρκαρίσματα βγαίνουν άνετα μετά. Απ' την άλλη, όμως, είναι πιο βαριά ομάδα στη μετακίνηση και αυτό δημιουργεί προβλήματα στις επιστροφές κυρίως της ομάδας. Δύσκολη προσπάθεια εκτός ισορροπίας κιόλας από τον Will Cummings που τελείωσε την περσινή σεζόν με 9,5 πόντους μέσα ώρα, αλλά έπαιξε μόλις 4 μάτς στη Λέγκα, στο ιταλικό πρωτάθλημα με την Τρέντο. Μαυροϊδίδης. Πάσα έξω, Λαρετζάκης για τρεις. Το rebound από τον Τραγκίσεβιτς. Και βεβαίως, ναι, και ο Άρης, σωστό αυτό. Η επισήμανση του Πάρη Τζολεπίδη, γιατί είναι και ο Καβαδάς και ο Τραγκίσεβιτς και ο Γιάνκοβιτς. Οπότε, στο σημείο αυτό οι δύο ομάδες ματσάρουν. Στα πόγια δηλαδή. Μιλόσεβιτς δεν πάει να αποστάρει τον Καβαδά. Η ΑΕΚ θα παίξει με μια μορφή high-low, αν μπορεί κανείς να το πει έτσι. Με τον Μαυροϊδή χωρίς αποτέλεσμα από τη γωνία, το σου του Κάμινγκς και το rebound του Μαυροϊδή, αρκετές χαμένες επιθέσεις και από τις δύο πλευρές σε αυτά τα πρώτα λεπτά. 3-2 μπροστά ο Άρης. Ούκιτς βρήκε το δεξιό διάδρομο, θα περάσει μπροστά. Θανάση ήταν μια ποιοτική προσθήκη το καλοκαίρι συν την εμπειρία και την κλάση του. Σίγουρα, αλλά και η απόδοσή του κυμαίνεται σε πολύ ψηλά επίπεδα. Νομίζω πέρα των προσδοκιών, όπως είπα και νωρίτερα, από ό,τι καλύτερο περίμεναν. Όχι που... όχι, ο Λαριτζάκης θα φύγει. Ο Λαριτζάκης θα φύγει, πρώτη εμφάνιση σήμερα, πρώτη αλλαγή. Μάικλ Ντίξον στη θέση του Λαριτζάκη. Την ώρα που η ΑΕΚ προηγείται 4-3. Στην επαναφορά είναι ο Will Cummings. Πάμε στον Θανάση Ασπρούλια. Ένας από τους τρεις διαιτητές, ο κύριος Αναστόπουλος, έκανε μια πρόσκληση στον κύριο Χίνε, εδώ το μάνατζερ της ΑΕΚ, να γίνει μια επίσημη ανακοίνωση από τα μικρόφωνα για να σταματήσει. Να σταματήσουν τα βαγκαλικά, τα δυναμικάκια που σκάνε στην εξέδρα, γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά θα πληρώνεται τζάμπα λεφτά, είναι τζάμπα λεφτά. Σωστό είναι αυτό. Ο Άρης έχει κατοχή 5 δευτερολέπτων. Στην baseline θα την επαναφέρει ο Will Cummings, που πρόκειται από το φημισμένο πανεπιστήμιο του Τέμλ. Κρις Κέφαλος ήταν από εκεί, ο Τζιμ Ράπης, ο ένας από τους δύο κατσίκηδες. Καβαδάς. Την ώρα που τελείωνε και όλας ο χρόνος, ο Άρης δεν μπόρεσε, δεν είχε επαρκή για να στήσει μια καλή επίθεση. 4-3 μπροστά η ΑΕΚ. Ντίξον στην επαναφορά, η μπάλα στα χέρια του Ούκιτς. Ούκιτς που έπαιξε ξύλο τη μεσοβδόμαδα στο Σάσαρι. Του την έπεσαν που λένε οι Ιταλοί. Και αντέδρασε ο Ούκιτς, δεν το βάλε κάτω. Πεντέμιση λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου περίοδου. Στην πρώτη αγωνιστική της καινούργιας χρονιάς. Να δούμε ποια ομάδα θα κάνει καλό ποδαρικό στο 2017.
Η ΑΕΚ χαμηλώνει κατά το σχήμα της. Ο Κώστας Βασιλιάδης που έμεινε για καιρό στα πιτς μετά τον τραυματισμό του στον αγώνα με την ΑΕΚ, στον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο στάδιο Νίσης και Φιλίας, ξέρουν στη γραμμή του φάουλ για το 5-3. Εντάξει, η ΑΕΚ βάζει ένα πιο επιθετικό σχήμα αυτή τη στιγμή. Μέσα με Ντίξον και Βασιλιάδη αποβλέπει στο να έχει κάποια πιο εύκολα καλάθια, να μην στηρίζεται μόνο στο τρίποντο. Όσο αφορά το παιχνίδι μέσα, πήγε πολύ καλά και με τον Williams και με τον Μαυροϊδή όσες φορές το επιχείρησε. Κάμιγκς. Η μπάλα από τα χέρια του Τραϊκή σέβη στο Γιάνκοβιτς. Γιάνκοβιτς που έχει αυτή τη δυνατότητα να αποστάρει, το κάνει απέναντι στο Βασιλιάδη. Από το γιο του, του αείμνης του Μπόμπαν Γιάνκοβιτς, που μετά την, τον Πανιόνιο, τον Παναθηναϊκό, τη Βαλένθια, για ένα διάστημα εκεί στη Σερβία, στη Μέκα Βιζούρα, ανηφόρησε Σαλονίκη. Καλάδια τον Ντίξον. Θυμάζει και τον Ιβάνοβιτς. Ο Σντόβτς, rebound του Καβαδά, το κάρφωμα. Είναι πολύ δύσκολο αντιμετωπιστή και είναι πολύ καλό στο κάτω από το καλάθι, yeah. Δεν είναι στα post ή στο jump shoot ας πούμε, αλλά από εκεί τη τελειώνει τη φάση μια χαρά. Ο Καβαδάς Θανάσης έχει 19 στα 20 δίποντα στα 5 μάτς που έχει παίξει το πρωτάθλημα μέχρι τώρα. Βέβαια, γιατί και η απόσταση είναι από τον βολέι. Μια μορφή floater εδώ από τον Νούκιτς φέρνει την ΑΕΚ με 3 πόντους μπροστά μετά το κάρφωμα του Καβαδά. 17 Cummings. Τζένκις είναι στη γωνία. Κάμινγκς για τον Τραϊκίσεβιτς. Το high-low. Η προσπάθεια συνεργασίας λέει του τεσσαριού με το πεντάρι του Τραϊκίσεβιτς εδώ με τον Καβαδά. Υπάρχει σφύριγμα, η κατοχή είναι. Φάουλ του Μαυροϊδή. Ναι, ευχαριστώ Πάρη. Αλλά handball από το Στόντ. Τρεις μέσα, τρεις έξω. Οι καινούργοι που θα πατήσουν για πρώτη φορά το παρκέ είναι ο Νιγηριανός, ο Ελωνού νεοσύλλεπτος, είναι ο Ιβάνοβιτς και ο Τούσαν Σάκοτα. Και από την άλλη πλευρά, σιγά σιγά θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο σημερινό μάτς ο Έρικ Μπάκνερ. Στις βολές είναι ο Καβάδας, δεν είναι πολύ καλός στις βολές. Έχει βελτιωθεί φέτος. Έχει 12 στις 20, έχει 19-20 δίποντα και 12-20 βολές. Το λέω αυτό γιατί μια χαμένη βολή, εντάξει, είναι κακό να το αποδίδει κανείς αυτό. Μια χαμένη βολή πέρυσι στο μάτς Κόρυβος Αρκαδικός είχε ως αποτέλεσμα στην ισοβαθμία να πέσει ο Αρκαδικός. Αλλά εντάξει, αυτή είναι δαιμονοποίηση του πράγματος. Βάζει τη δεύτερη ο Καβαδάς. Έχει βελτιωθεί αρκετά. Παλιότερα ήταν στόχος από τους αντίπαλους προπονητές. Δεν αφήνανε να εκτελέσει καν το σουτ. Τώρα νομίζω ότι έχει βελτιώσει σημαντικά. Και μπορεί σίγουρα ακόμα καλύτερα. Κοιτάξτε, εσείς το καταλάβατε και πέρυσι στην προετοιμασία της ελληνικής ομάδας, ναι, το πόσο η χρονιά με τον Αρκαδικό τον βοήθησε. Τον βοήθησε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Η ΑΕΚ, ο Άρης πρεσάρισε όλο το γήπεδο με την παρουσία του καλύτερου κλέφτη μεταξύ όλων των ενεργεία παικτών του ελληνικού πρωταθλήματος, που δεν είναι άλλος από τον Βασίλη Ξανθόπουλο. Η ΑΕΚ θα βρει δύο εδώ προς το καλάθι. 12-8. Κάμινγκς με τον Τίξον, Ξανθόπουλος με τρεις γκάρ τώρα, γιατί είναι και ο Τζένκινς μέσα και ο Ξανθόπουλος και ο Κάμινγκς. Ξανθόπουλος, πάει ο Μπάκνερ να απειλήσει και θα δεχτεί το φάουλ από τον τσινεμένο Ολνού. Όχι, από τον Τίξον το φάουλ. Από τον Τίξον για να σταματήσει το σούτ, αλλά εντάξει, σωστή είναι. Ήταν κάρφωμα. Προσπάθεια του Ξανθόπουλου, η μπάλα πάει στα χέρια του Μπάκνερ. Ο Μπάκνερ και ο Τζένκινς που έπαιζαν πέρυσι μαζί στην Turk Telecom στην Άγκυρα. Ένα πρόσθετο στοιχείο για τον Ξανθόπουλο που σίγουρα έχει ζητήσει ο προπονητής αυτή τη στιγμή είναι ότι σίγουρα ζητάει περισσότερη πίεση στην μπάλα στο κατέβασμα, γιατί και στον Νούκιτς δώσανε πολύ χώρο, κατέβαινε οργάνων εύκολα, και τώρα στον Ιβάνοβιτς το ίδιο. Νομίζω ότι σίγουρα από τον πάγκο ζητάνε μεγαλύτερη πίεση και οι παίκτες να κολλήσουν κοντά. Η ΑΕΚ προηγείται 12-8. Βασιλιάδης κατέβασε το rebound. Βασιλιάδης που υπήρξε ως παίκτης του ΠΑΟΚ και ως αρχηγός και ως επιφανές τελέχος βιωματικός αντίπαλος του Άρη. Εδώ η ΑΕΚ θα βγάλει συνεργασία μέσα από το pick and roll για να σκοράρει ο Ελωνού από την ασίστ του Βασιλιάδη. 14-8 στο συν 6.
Η μπάλα μέσα στο ζωγραφιστό εκεί ο Μπάκνερ για το 14-10. Το καλάθι από τον παίκτη του South Carolina. Ο Άρης έχει τη δυνατότητα να μειώσει ακόμα περισσότερο τον Τρακίσεβιτς. Κάμινγκς, σουτιά 3 και 14-3 από τον πρώτο σκόρερ του Άρη στο πρωτάθλημα. Και όχι μόνο πρώτο σκόρερ, πολυεργαλείο ο Κάμινγκς. Ελωνού εκεί, μια προσπάθεια χωρίς να έχει οπτική επαφή με το καλάθι, θα πάρει το φάουλο όμως. Για να πάμε στον Μπάριτσελ, επειδή που βλέπει τα πράγματα και τα ακούει καλύτερα από εκεί που βρίσκεται. Ο δεύτερος διαιτητής συναντησής, ο Αναστάσιος Μάνος, το είπε στο Κάμινγκς, το είπε και στον προπονητή του, τον Δημήτρη Πρίφτη, ότι την επόμενη φορά που θα διαμαρτυρηθεί προς τον διαιτητή θα τον χρεώσει ακόμα και με τεχνική ποινή, θέλοντας με τον τρόπο αυτό είναι ξεκάθαρο οι διαιτητές να ελέγξουν και τα νεύρα στο παιχνίδι. Ελωνού, που όταν έπαιξε το Πανιόνιο τη σεζόν 2010-2011 υπήρξε συμπαίκτης στη Νέα Σμύρνη και με δύο σημερινούς αντιπάλους του, τον Βλαδίμιρο Γιάνκοβιτς και τον Βασίλη Καβάδα που ήταν τότε και η Ανέτη. Δεν είχε παίξει πολλά μας, είχε παίξει 9-10 μάτς. Είχε κάνει όμως, είχε συμπαθητικά νούμερα, είχε 6,5 πόντους, 6 rebound. Δεν τα λες και άσχημα νούμερα. Για παίκτη που έπαιξε για μικρό χρονικό διάστημα δηλαδή. Τζένκινς, Τζένκινς απέναντι στο Βασιλιάδη. Μπαλά πάει μέσα και βρίσκεται ο Σάκοτα για να κλέψει και να δημιουργήσει προϋποθέσεις επίδεση στο ανοιχτό γήπεδο. Βασιλιάδης αμέσως εκτελεί για 3-18-13. Διαχειρός ενός από τους καλύτερους σουτέρ στην σύγχρονη ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Εξαιρετική κίνηση, μετράει το καλάθι, παίρνει και το φάουλ ο Will Cummings. Ο Άρης που προσπαθεί με τους γκάρ του να δημιουργήσει ρήγματα στην άμυνα τσάκ, αυτό εδώ κάνει τώρα ο Cummings. Θα πάει και στη γραμμή. Αυτό είχαμε τονίσει και πριν το παιχνίδι στην κουβέντα που είχαμε, ότι είναι ένα δυνατό σημείο στην άμυνα τσάκ. Τις φορές που μπορεί να βγει πολύ πιεστικά στην περιφέρεια, συνήθως η πίσω γραμμή δεν καλύπτει σωστά και μπορούν να βρουν εύκολα διαδρόμους ή πάσες κάθετες προς το καλάθι και να βρουν εύκολους πόντους οι αντίπαλοι. Cummings, ο Ζάρα στη θέση του Τζένκινς. Κάμιξ που είναι ένα κόμπο γκάρ κάποια στιγμή στα πλαίσια των πολλών αλχημιών. Στο πλαίσιο των πολλών αλχημιών έχουν και μια καταπληκτική άμυνα από τον Μπάκνερ πάνω στον Ελωνού που αναγκάστηκε να προβεί ο Πρίφτης με τους τραυματισμούς. Με την αποχώρηση του Μάρμπλ, του Ντέβιν Μάρμπλ βεβαίως, ο Κάμιξ έγινε περισσότερο 2. Rebound από τον Ελωνού. 18-16, 1,5 λεπτό πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου στο Νίκος Γκάλης, στο κλειστό γήπεδο του ΆΚΑ. 13η αγωνιστική της Στίχημαν GR Basket League, ΑΕΚ Άρης 18-16. Ιβάνοβιτς Βασιλιάδης, ένα side pick and roll στην αδύνατη πλευρά, Ντίξον εκτελεί, rebound από τον Κάμις. Ο Άρης έχει ανοιχτό γήπεδο, η εξαιρετική ασίστ του Ξανθόπουλου και ο Ντρακίσεβιτς σοβαρίζει 18-18. Δεν πάρα στα κρύα του Ιβάνοβιτς. Φάουλ από τον Βασίλη Ξανθόπουλο, που το ξέρει αυτό το γήπεδο γιατί έχει διατελέσει τρεις φορές, τρεις διαφορετικές περιόδους δηλαδή εννοώ. Το ίδιο έχει συμβεί και με τον Πανιόνιο, παίκτη του Παναθηναϊκού Βασίλη Ξανθόπουλος. Ζάρας πηγαίνει για κάποιες οδηγίες, θα πεταχτά από τον Σάβα Καμπερίδη. Την ώρα που ο Ιβάνοβιτς εκτελεί βολές, αναλυθεύει η πληροφορία ότι η ΑΕΚ έχει κι άλλο μερεμέτι να κάνει στην περιφέρειά της, γιατί κουβεντιάζεται το όνομα του άλλοτε δικού της παίκτη και του ΠΑΟΚ και του ΕΓΑΛΕ του Ντόνι Μαγκράθ. Πιθανότατα θα την πληρώσει ο Ιβάνοβιτς, όπως την πλήρωσε και ο Άτιτς. Ωραία συνεργασία των παικτών της ΑΕΚ, πάνω που έλεγα για τον Ιβάνοβιτς θα βρει στην κίνηση των Ελωνού, που φαίνεται πιο ενεργητικός, πιο δραστήριος από τον Φόλκερ στην επίθεση ο Ελωνού. Σίγουρα είναι πιο ενεργητικός και τα δείγματα και στον δύο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ νομίζω είναι υπέρ του Ελωνού σαφέστατα. Ο Φόλκερ είναι ένας παίκτης ρολίστας με συγκεκριμένη αποστολή μες στο γήπεδο. Ο Ελωνού είναι ένα παιδί που μπορεί να πάει και παραπέρα. Και νομίζω ότι θα το πάρει αυτό η ΑΕΚ. Η επιλογή αυτή δείχνει πολύ πιο σωστή από τις προηγούμενες.
Η μπάλα στα χέρια του Ξανθόπουλου. Ξανθόπουλος εναντίον Ιβάνοβιτς, ακόμα 38 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Αυροφροσύνη και fair play του Βασιλιάδη. Αν μπορούσαμε να την ξαναδούμε τη φάση, αντί να κοιτάξει να παίξει άμυνα, πήγε να σηκώσει το Ζάρα που είχε πέσει στο high post, για να αποδειχθεί για μια ακόμη φορά το πόσο μερικές φορές εμείς οι ίδιοι, το περιβάλλον, δηλητηριάζει τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν εντός παιδείας. Αυτή είναι πραγματικά μια εξαιρετική εικόνα που εκτυλίχθηκε, παραλαμβάνω, με τον Βασιλιάδη. Θα το ξαναδούμε τώρα. Πέφτει πάνω στην άμυνα ο Ζάρας και ο Βασιλιάδης σπέβει αμέσως να του δώσει το χέρι, αφήνοντας σε δεύτερο πλάνο τα καθήκοντά του στην άμυνα. 21-20, 27 δευτερόλεπτα στην επαναφορά. Ο Ιβάνοβιτς, η ΑΕΚ παίζει με τον Βασιλιάδη στο 3 που παραλαμβάνει την μπάλα τώρα, τον Ιβάνοβιτς, τον Άσο, τον Ντίξον, τον Σάκοτα στο 4 και τον Ελωνού στο 5. Ο Άρης αμήνεται με Ζάρα, με Τσαϊρέλη, με Ξανθόπουλο που κλείνει τη δίωδο του Ντίξον, με τον αρχηγό του τον Μούρτο, ο οποίος δεν θα βέβαια εδώ. 23-20. Το τελευταίο σούτ από τον Θόδωρο Ζάρα, χωρίς αποτέλεσμα, ολοκληρώνει την πρώτη περίοδος στο ΆΚΑ. ΑΕΚ Άρης 23-20. Θα επιστρέψουμε σε λίγο. Αν κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, γυρίζουμε σε λίγο στο ΆΚΑ. Η ΑΕΚ προηγείται με 3. Γεια σας, παιδιά, είμαι ο Γιάννης, ακούμε το Milwaukee Bucks και βλέπετε το NBA στο Cosmote TV. Κωστρία 20 προηγείται η ΑΕΚ του Άρη. Εδώ οι οδηγίες των δύο προπονητών. Για να ακούσουμε τους Dogs όσο μπορούμε να ακούσουμε. Σπίκε ρόλι, σπίκε πόμπι, δε φόρμα την εδώ. Δεν τον πας άντσα. Ούρτος, δε χέλπορ, οκ. Number 4 is easy, round it over. Hey, listen. Round it over. Two rotate. Δεν καταφέραμε να ακούσουμε πολλά πράγματα. Εδώ είμαστε στην άλλη πλευρά. Ο Σντόλτ που ξεφυσάει. Ο Πρίφτης που κάνει τους μορφασμούς. Αντιδράσει των δύο προπονητών σε ένα πολύ μεγάλο μάτς που διεξάγεται σήμερα εδώ, τον Νίκος Γκάλης στο ΆΚΑ. ΑΕΚ Άρης 23-20. Πάμε αυτά που δεν ακούσαμε ή που δεν καταλάβαμε να μας τα κάνουν πιο λιανά ο Πάρης Τσελεπίδης και ο Θανάσης Βουλιάς. Πάρη. Ο Δημήτρης Τρίφτης, ο οποίος θα είχε με τους παίκτες του στην άμυνα όσον αφορά το ότι δεν ανταποκρίνει σωστά στο pick and roll της ΑΕΚ, από την άλλη πλευρά ζήτησε να αξιοποιηθεί στο δικό του pick and roll των παικτών του στην επίθεση του Άρη, ο Μπάκνερ. Πάμε Βασίλη. Και στο Θανάση Ασπρούλια. Coach, κρατάτε το 23 ή σας ανησυχεί το 20 στην άμυνα? Νομίζω ότι και για τις δύο ομάδες νομίζω ότι ισχύει αυτό, γιατί και οι δύο ομάδες δίνουν έμφαση στην άμυνα. Το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου είναι πολύ υψηλό. Οι 23 πόντους που βάλαμε στην επίθεση είναι αρκετοί, είναι καλοί. Σε γενικές γραμμές έχουμε πάει καλά, αλλά 20 πόντοι που έχουμε φάει στην άμυνα είναι πολύ, βέβαια. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι δύσκολο. Στην αρχή υπήρχε αρκετή νευρικότητα και από τις δύο ομάδες, αλλά και οι δύο ομάδες βρήκαν τρόπο να σκοράρουν. Εμείς από την μεριά μας πρέπει να κρατήσουμε την επίθεση και να βρούμε λύσεις στην άμυνα, να τους περιορίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, coach. Βασίλη. Στην επαναφορά είναι ο Νίκολα Ιβάνοβιτς, ο Μαυροβούνιος, στο Γεωργιανό τον Ντίξον. Κρίμα που δηλαδή εδώ τον συμπατριώτη του Σανικίτσα, το λέω αυτό γιατί έχει πάρει διαβατήριο Γεωργίας και τον έχει παίκτη ο Ηλίας Ζούρος. Τους έχει παίκτες και τον Μπατζούλια και τον Σεγγέλια και το Σερμανδίνη και όλους τους υπόλοιπους καλούς Γεωργιανούς παίκτες. Προκρίθηκε κιόλας στη Γεωργία στο Ευρωμπάσκετ. Ζάρας, άμεση εκτέλεση, καλά. 23-23. Βλέπουμε ότι η ΑΕΚ ξεκίνησε με τον νεαρό Τζαλμπούρη και είναι ένα σχήμα με δύο παιδιά ψηλούς ελαφρύς, ναι, που παίζουν πιο πολύ έξω και σου να απειλούν με το σουτ παρά μέσα. Είναι ένα πείραμα να το δούμε λίγο αυτό.
Τσαλπούρης πήγε απέναντί του και ο Σάκοτα είναι με τον Τζαϊρέλη και ο Τσαλπούρης με τον Μπάγκνερ που τον είδαμε την προηγούμενη φορά στο μάτι με τη Δόξα Λευκάδας που δύο φορές που βρήκε την ευκαιρία θα ανέσει τον Μπουμπούνι σε το τρίποντο και το βάλε. Φαίνεται ότι έχει αρχίσει και το δουλεύει. Dixon, rebound από τον Μπάγκνερ που εκεί είναι και πιο δυνατός και πιο ογκώδης και πιο κλασικός παίκτης ρακέτας από ό,τι είναι. Ζητώ συγγνώμη που θα χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση να μην παρεξηγηθώ. Από τα δύο πουλιά της ΑΕΚ, επειδή είναι λεπτεπίλεπτοι και οι δύο και περισσότερο για λιγότερο μοιάζουν για κλασικά πετέρα και για κλασικούς παίκτες ρακέτας. Θα γυρίσει λίγο ο Μιλόσεβιτς. Μπάλα πάει στο Ζάρα. Ζάρα έχασε το δικαίωμα και την ευκαιρία που είχε την πρώτη διείσδυση. Θα περάσει Μούρτος απέναντι στο Βασιλιάδη, του κλέβει την μπάλα. Ο Βασιλιάδης σκαστή πάσα, Dixon στον ευνηδιασμό, 25-23. Από τον πρώτο σκόρερ της ΑΕΚ, που κάποια στιγμή και 16 πόντους μεσόωρο, έχει υποχωρήσει στα τελευταία μάτς στους 12, παραμένει ωστόσο ο πιο αξιόπιστος σκόρερ της Ένωσης. Ξανθόπουλος με το σκριν του Μπάκνερ. Η επιλογή του είναι ο Μπάκνερ στην κίνηση. Θα τελειώσει τη φάση Αμερικανικά. Είναι δύσκολο για το μικρό να το αντιμετωπίσει. Είναι πολύ πιο δυνατός και άμα φτάσει κοντά στο καλάθι τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν. Μετά από 12 λεπτά το σκόρ είναι ισόπαλο, 25-25. ΑΕΚ Άρης. Dixon στις αλλαγές, στα σκριν. Τρομερή τάπα ο Μπάκνερ πάνω στον Dixon στο σούτ 3 πόντων. Ξανθόπουλος άφησε την μπάλα ο Τσαϊρέλης που ξαναγύρισε στην πατρίδα του για να παίξει για τρίτη φορά στη γενέτειρά του. Και εδώ καταπληκτική φάση με την assist, με το alley-oop του Ξανθόπουλου, το κάρφωμα με το ένα χέρι του Μπάκνου. Ο Άρης έχει αρχίσει πολύ καλύτερα τη δεύτερη περίοδο για να προηγηθεί 25-27. Είναι και να αναγκάσει το στόχο να καλέσει το time out επιγόντως. Στοχεύουν πάνω στην αδυναμία του μικρού στο pick and roll, γι' αυτό βλέπουμε οι μπάλες καταλήγουν στον Μπάκνερ. Το πρόβλημα δεν είναι στο ένα εναντίον ενός, όσο στο pick and roll και στην αντίδραση που πρέπει η υπόλοιπη ομάδα να κάνει για να τον καλύψει. Αυτό δεν υπάρχει, με αποτέλεσμα ο Μπάκνερ να βρίσκει εύκολα τους πόντους. Get a good pick and roll back, come down, hide yourself at the foul line and get open on the top, okay? Make sure that you receive the ball. Lado, you make a good screen here and you receive. See? And then you know we play position high, okay? Back, you stay at the bottom, be a receiver. Lado, if you pass him the ball, not on the floor, okay? Come on, let's go. Yeah. Βάζει το 35% των πόντων της από τρίποντα. Williams έχει 20-44, Βασιλιάς 18-48. Ο Σάκοτα, ο Ούκιτς, ο Dixon στο Champions League. ΑΕΚ βάζει το 39% των πόντων της από τα σου τριών πόντων. Το αποκορύφωμα το μάζει με τη Γέλλον Αγκόρα. Η ΑΕΚ είχε 21 δίποντα και 39 τρίποντα. Είδαμε, έχει πολύ σημαντικό ρόλο στις επόμενες επιθέσεις του Άρη, όπως ζωγράφησε στο πινακάκι του ο Δημήτρης Πρίτης ο Γιάνκοβιτς. Εδώ ο Άρης θα βγάλει άλλη μια εξαιρετική άμυνα με τον Γιάνκοβιτς, με τον Σάκοτα. Θα κάνει το φλόουτερο Γιάνκοβιτς, όμως η δεύτερη προσπάθειά του, ούτε η πρώτη ούτε η δεύτερη, θα βρουν το στόχο. Ο Άρης προηγείται 27-25. Μιλόσεβιτς με την εξυπνάδα του 27 σε ένα μάτς Θανάση πολύ ανταγωνιστικό. Σίγουρα. Αμφίροπο, εναλλασσόμενο προβάδισμα. Δεν έχουν μεγάλες διαφορές οι ομάδες. Είναι και ίσως ζήτημα κάποιων παιχτών η μέρα τους. Έγινε το λάθος εδώ συνεργασία. Πήγε να γίνει η φάση που είδαμε στο time out να εξηγεί ο κόουτς, αλλά δεν εκτελέστηκε στο Γιάνκοβιτς. Ο Άρης δεν έχουμε πει ότι παίζει ένα zone press, ένας, δύο, ένας μετά από κάθε ελεύθερη βολή, το οποίο δεν είναι επιθετικό για να κλέψει την μπάλα, αλλά προσπαθεί να δημιουργήσει έτσι καθυστέρηση στην ανάπτυξη και να σπρώξει την ΑΕΚ προς το λάθος παρά να κερδίσουν την μπάλα επέκτης του. 29-27 το προβάδισμα για την ΑΕΚ μετά από 3,5 λεπτά. Εδώ ο Στόλτ με τον συνεργάτη του Σωτήρη του Μανολόπουλο, ο οποίος έχει περάσει επίσης από την τεχνική ηγεσία του Άρη ως συνεργάτη του Βαγγέλη του Αλεξανδρή. 29-20 που είναι η προβολή του Ηρακλή. Ξανθόπουλος
Ξανθόπουλος με τον Ιβάνοβιτς, παίζει καλή άμυνα εκεί ο Μαυροειδής. Παρ' όλα αυτά σχετικό είναι το καλή άμυνα, γιατί ο Καβαδάς είναι 29-29. Βλέπουμε ότι έχει αλλάξει αμυντική τακτική και προσπαθεί να αρνείται την πάσα στο Βασίλη Καβαδά. Παίζει από μπροστά. Αλλά παρόλα αυτά ο Βασίλης έκανε μια πολύ ωραία κίνηση και ο Ξανθόπουλος διάβασε πολύ σωστά για να δώσει την μπάλα. Yeah. Ο Άρης με ελληνική πεντάδα, έτσι. Δηλαδή με Γιάνκοβιτς, με Τσαϊρέλη, με Καβαδά, με Ξανθόπουλο και με Ζάρα. Πολύ αξιοσημείωτο ως εικόνα, δεν είναι ιδιαίτερο συνηθισμένη την εποχή των πολλών κοινοτικών, των πολλών ξένων και πάει λέγοντας. 29-29. Υπάρχει τεχνική ποινή στο Μιλόσεβιτς. Φεύγει. Γυρίζει ο Ντίξον. Με το σκορ στο 29-29 και εδώ στο απότοκο της τεχνικής ποινής στον Μιλόσεβιτς. Ο Ζάρα στη γραμμή. Ζάρα στην τελευταία του χρονιά με τον Καόδωρα μας ήταν πέμπτος σκόρερ του πρωταθλήματος. Προτριετίας δηλαδή. Κοιτάξτε, αυτή η πεντάδα του Άρη που σχολιάστηκε και προηγουμένως σε ελληνική μπορεί να μην διαθέτει κάποιον Έλληνα superstar, έτσι, βασικό μέλος της εθνικής ομάδας κτλ. Αλλά διαθέτει πάρα πολύ αξιόπιστα παιδιά, τα οποία έχουν όλα πολύ πλούσιες εικόνες στο ελληνικό πρωτάθλημα και ο καθένας ξέρει να κάνει τη δουλειά του πολύ καλά. Καβαδάς, Ξανθόπουλος για τρεις. Όχι. Ξανθόπουλος έχει σουτάρει τριπλάσια τρίποντα φέτος από δίποντα. Έχει 10 δίποντα και 36 τρίποντα. Και με πολλούς άλλους παίκτες των δύο ομάδων ισχύει αυτό. Κάποια στιγμή αργότερα ευκαιρίες δοθείς μπορούμε να το αναλύσουμε με τον Θανάση Κουρτόπουλο. Μιλόσεβιτς απέναντι στον Τσαϊρέλη που παίζει εξαιρετική άμυνα είτε μέσα είτε στην περιφέρεια μετά την επιστροφή του μετά τα δύο χρόνια στον Ολυμπιακό και κάποιους μήνες στην Τενερίφη. Υγιής πια ο Τσαϊρέλης και όταν είναι υγιής μπορεί να είναι σπουδαίο εργαλείο για οποιαδήποτε ομάδα. Ξανθόπουλος Καβαδά στην κίνηση. Βήματα, σωστό. Δεν μετράει το καλάθι. Έχει κάνει βήματα ο Νικαιώτης Σέντερ. Σωστό το σφύριγμα. 30-29. 5 λεπτά πριν από το τέλος. Πάμε δίπλα από τον πάγκο του Άρη. Ο Πάρης Ελεπίδης έχει μαζί τον Αρόγιο. Αρόγιο είναι το παρατσούκλι του Θανάση Πολυβδά. Συνεργάτη του Βρίστη. Ο Βασίλης Σκουντής σε προσφώνησε με τον παρατσούκλι σου, έτσι ότι έχω δίπλα μου τον Αρόγιο. Μας έχει μείνει από την εθνική ομάδα αυτή. Ωραία. Και πάμε στο παιχνίδι όπου με καθαρά ελληνική ουσιαστικά πεντάδα ο Άρης γυρνάει το μάτς πλέον στο δεύτερο δεκάλεπτο. Δείξαμε μεγαλύτερη συγκέντρωση στην άμυνα και αυτό ήταν που μας βοήθησε να γυρίσουμε το παιχνίδι στην αρχή. Είχαμε χάσει λίγο τη συγκέντρωσή μας όσον αφορά την τακτική μας στην άμυνα και αυτό ήταν που μας είχε κοστίσει κάποια μικροπροβλήματα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και πάλι στο δεύτερο ημίχρονο. Ευχαριστούμε, coach. Ευχαριστούμε πολύ τον συνεργάτη του Δημήτρη Πλήθη. Πάμε για να δούμε εάν προλάβουμε να δούμε μια ενδιαφέρουσα κάρτα με την βοήθεια του Κώστα Κατέβα. Τι σημαίνει ότι ο Σάκοτα είναι άχαστος. Νομίζω ότι πρέπει να είναι μοναδικό ρεκόρ στο ελληνικό πρωτάθλημα εφέτος. Τεσσεράμιση λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Λοιπόν, σε 12 αγώνες Θανάση ο Σάκοτα έχει 20-20 βολές, έχει κοστίσει 27 στο Champions League, σκοράρει 10,5 πόντους, έχει 4,7 rebound. Εντάξει, θέμα αυτοσυγκέντρωση δεν τίθεται όταν ένας παίκτης βάζει βολές με τέτοια ευκαιρία. Εντάξει, ο Ντούσαν είναι πάρα πολύ καλό σουτέρ. Οι βολές είναι από το δυνατό του στοιχείο, όπως είναι μια μορφή σουτ, όπως και όλες οι υπόλοιπες. Τώρα, ψυχολογία και τέτοια δεν χρειάζεται ιδιαίτερα. Έχει πλέον μεγάλη εμπειρία, έχει σταθεί στα πρωταθλήματα και ξέρει να εκτελεί πολύ καλά. Αυτά για τον αρχηγό Τσάκ που ετοιμάζεται να εκτελέσει τις πρώτες ελεύθερες βολές του στο σημερινό μάτς. Την ώρα που η ΑΕΚ είναι ένα πόντο πίσω. Και τώρα ισοβαρίζει διαχειρός του αρχηγού της. 30-30, 4,5 λεπτά πριν από το τέλος. Το θέμα είναι ότι είδαμε την ΑΕΚ να εκτελεί για μια ακόμη φορά επίθεση κοντά στο καλάθι με το post-up του Ντούσαν Σάκοτα και να έχει ένα άμεσο όφελος. Ενώ στις τρεις προηγούμενες επιθέσεις είδαμε κάποια τρίποντα τα οποία μας αποδεικνύουν το λόγο που η ΑΕΚ παίζει με το λόγο που παίζει. Γιατί τρεις φορές η μπάλα εκτελέστηκε με τρίποντο σουτ, δείχνοντας ότι δεν είχαν κάποια άλλη επιλογή χωρίς να μπορέσουν να οργανώσουν κάτι. Ενώ όσες φορές έχουν πάει την μπάλα κοντά στο καλάθι, έχουν σίγουρα ένα άμεσο όφελος. Πόντι από λάθη, πολύ ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο. Η ΑΕΚ έχει βάλει 11 πόντους από λάθη του Άρη, ο Άρης ακόμη κανένα. Εδώ καλή άμυνα της ΑΕΚ που πίεσε το καλάθι, μετράει. Παρά τη φιλότιμη προσπάθεια και τα γρήγορα ανακλαστικά του Βλαδίμηρου, του Γιάνκοβιτς.
Ο Ντίξον θα σκοράρει. Το καλάδι δεν πήκε ποτέ, αλλά σαφώς μετράει. Εδώ, ξανά. Και η ΑΕΚ που πλέον πιέζει σε όλο το γήπεδο για να κλέψει την μπάλα, την ώρα προηγείται με 33-30. Είναι η ώρα της καλής άμυνας της ΑΕΚ πια. Και γι' αυτό ο Δημήτρης Πρίφτης καλεί επιγόντως time out. Για να δούμε το momentum αυτή τη στιγμή. Στα τελευταία δύο λεπτά είναι η ΑΕΚ. Δείχνει να ευνηδιάστηκε ο Άρης απέναντι στην πιεστική άμυνα man to man που εφάρμοσε η ΑΕΚ. Ούκιτς για 3, 36-30. Η ΑΕΚ ήταν 2 πίσω και τώρα περνάει με 6. Επιμένει η κίνηση του Πρίφτη να καλέσει το time out. Είναι προφανές ότι το momentum βρίσκεται από την πλευρά, στην πλευρά των γηπεδούχων αυτή τη στιγμή. Κυρίως Θανάση με μια λογική αμυντική που δεν είναι πάρα πολύ συνηθισμένη στην ΕΚ να πιέσει σε όλο το γήπεδο. Όχι, και γι' αυτό ευνηδιάστηκε η ομάδα του Άριο σε ένα σημείο. Είδαμε ότι δεν είχε κάποια οργανωμένη διάσπαση. Προσπάθησε να βάλει την μπάλα απλά μες στο γήπεδο. Εκμεταλλεύτηκε η ΑΕΚ αυτή το σάστισμα, θα έλεγα, και κέρδισε μπάλες οι οποίες τελειώσαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η ΑΕΚ τρώει κατά μέσο όρο 66,5 πόντους σε 10 μάτς Ευρώπης και Ελλάδας. Έχει φάει κάτω από 60. Καλύτερη επίδοση ήταν με την Κίμη στο πρώτο ημίχρονο 10-14 και χαλάει αρκετά τα νούμερα των αντιπάλων της. Στη συνέχεια τη ροή των πραγμάτων θέλει ο παίκτης. Το κόψιμο του Καβαδά στην επίθεση pick and roll του Άρη. Με τη διαφορά στους 6, 36-30, προηγείται η ΑΕΚ του Άρη στο 14ο μάτ που παίζουν οι δύο ομάδες τελευταίους 27 μήνες, μια εβδομάδα πριν από τον ημιτελικό κυπέλου. Ο άλλος ημιτελικός είναι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την μεθεπόμενη Δευτέρα πια, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. 36-30, Ούκιτς που προηγουμένως έβαλε το τρίποντο με το οποίο η ΑΕΚ πέρασε με 6. Γιάνκοβιτς, ενδιαφέρουσα σκηνή αυτή, με τον Βλαδίμηρο να κατεβάζει την μπάλα, δίκη point guard. Λακίσεβιτς, Ξανθόπουλος, αυτό που ζήτησε ο Πρίφτης στη συνέχεια, τη ροή της επίδεσης του Άρη, μέχρι να βρει, δεν έχει, όχι δεν, πάνω που έλεγα ότι δεν έχει. Είναι σημαντικός, αλλά μερικές φορές. Με μια προσωπική ενέργεια ο Γιάνκοβιτς έδωσε τη λύση. Διάβασε την αλλαγή που έγινε πάνω του και απείλησε εξωτερικά, πέτυχε το τρίποντο. Καλάθι τριών πόντων από τον Γιάνκοβιτς και συνέχεια φάουλ που κάνει ο Καβαδάς πάνω στο Μαυροϊδί. 36-33. Εδώ είναι η αντίδραση του Ντούσαν Σάκοτα προηγουμένως. Πάμε στον Πάρη Τσελεπίδη. Ο Δημήτρης Πρίφτης μπορεί να είδε προς ικανοποίησή του τον Γιάνκοβιτς να βάζει τέλος αυτό το 9-1 σερί της ΑΕΚ με το τρίποντό του. Ωστόσο, το δεύτερο φάουλ του Καβαδά αναγκάζει τον τεχνικό του Άρη να σηκώσει γρήγορα το Σίμτσακ για να τον περάσει το παιχνίδι. Μαυροειδής, επίδεση στο post. Που είπε πριν από τον αγώνα ο Θανάσης Κουρτόπουλος και ήταν κιόλας η πρώτη επισήμανσή του από τακτικής, από πλευράς τακτικής με τον Τζαγουάντ Γουίλιαμς, ότι η ΑΕΚ δεν ρισκάρει, δεν πάει να κάνει τρελά σουτ τριών πόντων εκτός αν βρει πολύ μεγάλη ευκαιρία, προτιμά να αποστάρει και να παίξει το παιχνίδι με πλάτη. Ούκιτς με το Ξανθόπουλο, 2,5 λεπτά πριν το τέλος, 38-33. Εδώ ξαναβρίσκει ευκαιρία ο Κροάτης, ο Ρόκιτς βάζει πιο πολύ μεγάλα τρίποντα στη σειρά για το 41-33. Καινούργια συνθήκη στο μάτς, για πρώτη φορά μια από τις δύο ομάδες εμπροκειμένου η ΑΕΚ στο σύν 8. Ξανθόπουλος στο φάουλ στις αλλαγές στα screen που παίζει στην άμυνα η ΑΕΚ. Βγήκε επιθετικά στο pick and roll ο Williams, θα κάνει το φάουλ πάνω στον Βασίλη Ξανθόπουλο. Φεύγει ο Καβαδάς και επίσης φεύγει και ο Ξανθόπουλος, γυρίζει ο Cummings και η παρουσία του Βασίλη Τσίμτσακ, που είναι, επιτρέψτε μου την έκφραση, είναι το ψυχοπαίδι του Πρίφτη. Καβάλα, στον Ίκαρο, στον Άρη, όπως είχε πει και στην Μπαρτσελόνα να πήγαινε ο Πρίφτης, θα τον έπαιρνε μαζί του, το Βασίλη, το Τσίμτσακ.
Έχουν καταπληκτική χημία. Συνεργάστηκαν για πρώτη φορά. Ο Άρης σκοράρει. Μειώνει. Άλλαξε άμυνα με αλλαγή τώρα επάνω στο Νούκιτς. Πηγαίνει εκεί ο Ντραγκίσεβιτς σε ένα παλιό γιουγκοσλαβικό 1-2. Ενός είναι η ώρα το κρατήριο του Νούκιτς. Τρίτο τρίποντο σειρά. Η διαφορά σε 9 είναι ολοφάνερο. Θανάσια σκούλια ότι ο Νούκιτς αισθάνεται αυτή τη στιγμή σαν ένα στεφκάρι, έτσι. Μετά από 3 σέρι τρίποντα. Σαράντα 4-35 διαφορά στους 9. Η τελευταία οι αντιδράσεις από τους φιλάρους που κάτω στο court side εκεί, παράλληλα με τον αγωνιστικό χώρο, εδώ η αντίδραση του Δημήτρη Πρίφτη μετά από αυτούς τους συνοχόμενους, τους αλλεπάλληλους κανονιοβολισμούς του Ούκιτς. Φάουλ υπέρ του Μαυροϊδή, πηγαίνει στη γραμμή. Πάμε μια βόλτα στο Θανάση Ασπρούλια, εάν ακούει. Έλα, Θανάση. Ο Γιώργος Ντόμπης ετοιμάζει τον Δημήτρη Χαριτόπουλο για να δώσει ανάσες στον Δημήτρη Μαυροϊδή, αν δεν κάνω λάθος, για αυτά τα τελευταία 88 δευτερόλεπτα που απομένουν. Ο Σωτήρης Μανουλόπουλος έχει διαρκείς διαβουλεύσεις, να το θέσω έτσι, στη διάρκεια του μάτς με τον Γιώργος Ντόμπης. Αυτό που μπορώ να μεταφέρω εγώ από τον πάγκο της ΑΕΚ είναι ότι υπάρχουν κατά περιόδους πράγματα τα οποία σχεδιάζονται, τα οποία όμως δεν γίνονται, διότι έτσι όπως κυλάει ο ρυθμός του αγώνα και δεν επιτρέπεται στην ΑΕΚ να κάνει αυτά που ζητάει ο Γιώργος Ντόμπης. Η ΑΕΚ δεν πηγαίνει σήμερα σε κρεσέντο και ως επιτοπίζει το παιχνίδι στο post. Έρχεται γιατί ο Ούκιτς εκμεταλλεύεται ότι οι ψηλοί του Άρη μένουν πίσω για να καλύψουν γρήγορα και να πάρουν θέση πάνω στο κόψιμο του ψηλού για να μην απειληθούν, και εκμεταλλεύεται το χώρο αυτό που του δίνουν για να κάνει εύκολα σουτ. Ο Ούκιτς όμως έδειξε από το καλημέρα του αγώνα σήμερα ότι είναι πολύ καλά διαβασμένο και ξεκίνησε πολύ σωστά. Νέο πρόσωπο στην πεντάδα της ΑΕΚ για αυτά τα τελευταία 88 δευτερόλεπτα, όπως προανήγγειλε ο Θανάσης Ασπρούλιας, θα είναι ένας άλλοτε παίκτης του Άρη, ο Δημήτρης Χαριτόπουλος, που έχει την καριέρα του από τη Σιάτιστα, αλλά η πρώτη ομάδα της επαγγελματικής καριέρας του ήταν ο Άρης, με τον οποίο κιόλας και πάρε και το Champions Cup. Εδώ ο Ούκιτς έχει 2-3 τρίποντα, 3-4 τρίποντα, έχει βάλει 13 πόντους, έχει μοιράσει 3 ασίστ, είναι αυτή τη στιγμή προφανώς ο MVP του μάτς μέχρι στιγμής τουλάχιστον. 45-35 η διαφορά σε διψήφιο νούμερο. Ο Άρης θα κατεβάσει την μπάλα τώρα με τον Jenkins, με τον Cummings. Περνάει ο Cummings, είναι η τρίτη φορά στο μάτς που επιδιώκει αυτή την κίνηση, χτυπάει στα αργά πόδια του αντιπάλου του που βρέθηκε στον δρόμο του, του Χαριτόπουλου, για να πάρει το φάουλ. 1-20 πίνα το τέλος του μικρόνου. Πρώτο φάουλ του Δημήτρη Χαριτόπουλου. Με τη διαφορά στο 10-45-35, ο Will Cummings στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Ψηλικά ο Cummings μπορεί να τον αδικεί το παρουσιαστικό του λόγου αραιής κόμης. 25. Και παίξει στην Ιταλία, πιο μπροστά στους Vipers στο Rio Grande, στο MBDL, μετά το κολέγιο δηλαδή. Πολύ καλό κολέγιο, το Temple. Φημίζεται για τους Φιλαδέλφια, ναι. Την μπάλα στον Βασιλιάδη. Dixon. Ήταν έξυπνη η λογική επί τη βάση της οποίας ο Dixon κινήθηκε, αλλά δεν τελεσφόρησε η προσπάθειά του. 45-36-9 Cummings. Μπάλα πάει στο Γιάνκοβιτς. Γιάνκοβιτς εναντίον Βασιλιάδη. Πάσα έξω Jenkins για το Γιάνκοβιτς. 6 δευτερόλεπτα ακόμα, πάει να ποστάρει ο Γιάνκοβιτς, να πάει μέσα τον Ούκιτς, άλλοτε συμπαίκτη του στον Παναθηναϊκό, σε αυτό εδώ το γήπεδο, ήταν η στέγη του εκείνη. Όχι, ούτε αυτή τη φορά. Ο Τζένκινς, η πολιορκία λύεται
πολιορκία που εξαπέλυσε ο Άρης, η μπάλα στα χέρια του Ούκιτς που είναι λίρα 100 μέχρι στιγμής σε ό,τι και αν έκανε, και εκτελεστικά και δημιουργικά και αμυντικά και καθαρό μυαλό για να φιλτράρει και τα μυαλά των υπολείπων. Το φάουλ του Κάμινγκς πάνω στον Τίξον, τρίτο. 45-36, διαφορά σε 9, με 1,9 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση. Έχει αποσυντονιστεί η άμυνα του Άρη λίγο. Βλέπουμε ότι για 2 και 3 φορές συνεχόμενες υπάρχει λάθος συνεννόηση. Πολλές φορές τα πλάγια επιχειρούν ο Γκάρ να στείλει τον παίκτη μέσα, ο ψηλός δεν ακολουθεί. Τώρα στην κορυφή, αν θα γίνει αλλαγή ή όχι, υπάρχει μια διχογνωμία. Και αυτό λιγάκι τους έχει αφαιρέσει τη συγκέντρωση που θα έπρεπε να έχουν για τα τελευταία λεπτά του ημιχρόνου. Δεν ξέρω αν ακούστηκε αυτό που επισήμανε ο Θανάσης Ασκούλιας. Πες το, Θανάση, πάλι. Ο Ιβάνοβιτς στη θέση του Ούκιτς, ο οποίος κατάκοπος ζήτησε αλλαγή. Η ΑΕΚ θα πάρει το τελευταίο σουτ με τον Τίξον, αφού προηγουμένως ο Άρης απέτυχε να σκοράρει πριν της... Έχουμε τεχνική ποινή πάρει. Πρίφτης, ο οποίος πήγε μενόμενος καταρχήν πάνω στο Μάνο και ακολούθως πάνω στον Δεσλή, ζητώντας φάουλ στον Χαριτόπουλο στην τελευταία φάση βάρος του Κάμιξ. Τώρα συνεχίζει να μιλάει με τον τρίτο διετή συνάντηση με τον οποίο είχαν χαμόγελα πριν από τον τζάμπολ. Ο Αναστόπουλος αντιλήφθηκε και τον χρέωσε με τεχνική ποινή. Κάτι που σημαίνει ότι η ΑΕΚ θα επιστρέψει με βολές στο παιχνίδι για το ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου. Εδώ είναι η φάση την οποία υποβάλλει τα παράπονα του Δημήτρη Πρίφτη. Και εδώ θα δεχτεί τεχνική ποινή για να δημιουργηθεί αυτή η συνθήκη που μας περιέγραψε προηγουμένως ο Πάρης Τσελεπίδης. 46-35 η ΑΕΚ προηγείται με διαφορά 10 πόντων και τον μακράν καλύτερο, καθοριστικότερο παίκτη του μάτσου μέχρι τώρα, το Ρόκο Λένι Ούκιτς, τον έχει μαζί του ο Θανάσης Ασπούλιας. Ρόκο, are you so tired because I noticed, I watched that you asked for a sub 9 seconds before the end of the first half? I mean, I am tired, but that's the way, that's the basketball, you know. We play every 3 days, play lots of minutes, but it's not an excuse. You gotta play through it. Of course, I will not waste myself in the first quarter, but if I'm out of breath, I need to take 2 minutes rest. You scored 46 points against a very, very, very well defensive-minded team. What is the way that you're going to run your team in the second half? I think also we play pretty decent defense. Okay, they scored 36, but they suffer for every point. I think we need to keep the same intensity. And it's just 20 minutes, you know, they are a great team. They will for sure try to get back, and we need to be careful. Thank you very much, Rocco. Λοιπόν, ξεκινώντας από τη δεύτερη ερώτηση και τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος ο Σγκάρ θα προσπαθήσει να καθοδηγήσει την ομάδα του στο δεύτερο ημίχρονο, είπε ότι έχουμε σκοράρει 46 πόντους, αλλά έχουμε δεχτεί 36. Είναι καλός απολογισμός αμυντικός για το πρώτο ημίχρονο. Έχουν πονέσει για κάθε πόντο που έχουν σκοράρει. Αυτό που πρέπει να κάνουμε στο δεύτερο ημίχρονο είναι να διατηρήσουμε την ενέργεια που έχουμε για να παίξουμε σε αυτά τα 20 λεπτά που απομένουν για το δεύτερο ημίχρονο. Και σε ό,τι αφορά την αλλαγή που ζήτησε 9 δευτερόλεπτα πριν την λήξη του πρώτου ημιχρόνου, είπε ότι ναι, είμαι κουρασμένος, αλλά δεν υπάρχει λόγος να ξοδεύω τον εαυτό μου. Δεν υπήρχε λόγος να ξοδέψω τον εαυτό μου στην πρώτη περίοδο. Στη συνέχεια, ναι, αισθάνθηκα κούραση και από τη στιγμή που μπορούσα να αποχωρήσω, δεν υπήρχε λόγος να μην το κάνω, είπε ο Ρόκο Λένι Ούκιτς, ο οποίος είναι πραγματικά κουρασμένος και όπως μου έλεγε στην διάρκεια πρώτης συνέντευξης, ούτε ο ίδιος δεν μπορεί να καταλάβει πώς σκοράρει 13 πόντους. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά προς το παρόν, τελικό αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου. ΑΕΚ Άρης 46-30. 6. Θα γυρίσουμε σε λίγο στο κλειστό γήπεδο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων για το δεύτερο ημίχρονο του μεγάλου μάτσου, του μεγάλου ντερμπί. Ξαναγυρίσει στο κλειστό γήπεδο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στο Νίκος Γκάλης, 46-39 σκορ πρώτου ημιχρόνου. Αρκετά υψηλό σκορ, Θανάση Κουρτόπουλε, σε σχέση με το πρώτο πεντάλεπτο
που ήταν πενιχρό από παραγωγικής πλευράς και από τις δύο πλευρές. Είναι αυτό που είπαμε, ότι και οι δύο ομάδες μπήκανε με σαφή προσανατολισμό στην άμυνα. Στην αρχή δεν λειτουργήσε τόσο καλά η επίθεση. Είδαμε αρκετές φορές να μπερδεύονται και να γίνονται σούτ απελπισίας στα τελευταία δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια βρήκαν ρυθμό και μπόρεσε ο καθένας να λειτουργήσει λίγο καλύτερα στο κομμάτι του. Η διαφορά η μεγάλη ήταν στο δεύτερο δεκάλεπτο, όταν ο Άρης, μετά την πίεση σε όλο το γήπεδο που εφάρμοσε η ΑΕΚ, έχασε τη συγκέντρωση, μπήκε σε, αν και ήταν τα πρώτα του λάθη, μπήκε στα λάθη αυτά. Ένα στατιστικό στοιχείο προς επίρρωση είναι αυτό που λες. Η ΑΕΚ έχει βάλει 17 πόντους από λάθη του Άρη και ο Άρης έχει 0 στον τομέα αυτόν. Ναι, γιατί εδώ έχει γίνει εξαιρετική δουλειά κυρίως από τον Νούκιτς και από τον Ιβάνοβιτς το διάστημα που έπαιξε, αλλά θεωρώ ότι ο παίκτης κλειδί και με καθοριστική παρουσία μέχρι τώρα είναι ο Νούκιτς και όσο αφορά την οργάνωση αλλά και την εκτέλεση, και έχει βοηθήσει σημαντικά την ομάδα για να πάρει και αυτή την απόσταση που έχει αυτή τη στιγμή στο σκορ. Ο Σντόφτ ξαναβάζει με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου το αρχικό σχήμα, τους 5 δηλαδή που εκκίνησαν στο σημερινό αγώνα, και από τη τεχνική ποινή του Δημήτρη Πρίβτη έχει δικαίωμα να πάει στη γραμμή ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, ένας από τους πολλούς συνδετικούς κρίκους μεταξύ των δύο ομάδων, που έχει θητεύσει δηλαδή σε αμφότερες εξ αυτών. Πιέζει ο Ξανθόπουλος τον Ούκιτς. Ούκιτς απέναντι στον Ξανθόπουλο που γνωρίζονται από τη θητεία στον Παναθηναϊκό της σεζόν 12-13. Εδώ στο ΆΚΑ, Μαυροϊδής με τον Γιάνκοβιτς. Την μπάλα πηγαίνει στον Γουίλιαμς. Ο Γουίλιαμς έχει απέναντι τον Τραγίσεβιτς. Το σούτ από τον πρωταθλητή του NCAA με τον North Carolina το 2005, και δεν ήταν παίκτης ο οποίος απλώς συμπλήρωνε την ομάδα, είχε βασικό πίσω από το Μακάντς, βασικό ρόλο τότε. Έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο για να πάρει τα αρχή στο πρωτάθλημα. Το 2005 παραμένω. Το σούτ από το Τζένκινς. Rebound του Μαυροϊδή. Η ΑΕΚ που πλέον με τα τρίποτα, τα πανωτά τρίποτα του Ούκιτς, αλλά και την καλή άμυνά της ενίοτε και πιεστική στα 4-4 του γηπέδου, κατάφερε να επιβληθεί και μέσα και από την παρουσία της και στις δυο άκρες του γηπέδου να πάρει το προβάδισμα. Εδώ η συνεργασία δεν θα πιάσει του Μαυροϊδή με τον Μιλόσεβιτς. Έγινε ωραίο διάβασμα, αλλά η πάσα δεν είναι καλύτερη. Πάμε στον Θανάση Ασπρούλια. Γεια σου, λέω. Θανάση. Θανάση. Παρακαλώ, Βασίλη. Γιατί τρέχουν τα σάλια σου, τι ωραίο είδες εκεί κάτω. Λοιπόν, θα το πούμε αργότερα, Βασίλη. Στο ημίχρονο, την ώρα που δεν είχαμε σύνδεση, έκανε δεύτερη εμφάνιση. Έτσι πολύ εντυπωσιακή το πάντα παντού, που είναι η καινούργια μασκότ Τζακ, η οποία λανσαρίστηκε σήμερα. Παραμάνω παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, όπως και ο σύνοδός της, ο Μπόμπυρας, ο υπονομαζόμενος. Η πάσα μέσα στον Τραγίσεβιτς, καλή άμυνα του Μαυροϊδή. Το σούτ από τον Γιάνκοβιτς. Υποπίεση από τη γωνία. Πολύ σωστά το λέει ο Πάρης Ελεπίδης. Το ξέρει αυτό το γήπεδο ο Βλαδίμηρος από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό. Οπότε μπορεί να ξέρει και τις ιδιαιτερότητες που έχει το πάρκι. Ούκιτς πάει προς τα μέσα, θα πάρει το φάουλ από τον Ξανθόπουλο. Τρίτο φάουλ του Βασίλη Ξανθόπουλου. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί είδαμε ότι με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου ο Άρης έχει εφαρμόσει πολύ πιεστική άμυνα πάνω στον Νούκιτς, που αυτό είναι και το λογικό. Δεν δίνει καθόλου χώρο, αρνείται και να πάρει την μπάλα, αλλά και στη συνέχεια εφαρμόζει πολύ μεγάλη πίεση. Και νομίζω ότι αν ο Ξανθόπουλος βγει έξω, αυτό το κομμάτι θα χαλαρώσει πολύ. Ο Νούκιτς πάει να του δώσει το σκρίνο Μαυροϊδής για να κάνουν μια συνεργασία, ένα pick and roll, αλλά θα την ψηλιαστεί τη φάση ο Τζένκινς. Θα κλέψει την μπάλα και θα πάρει το φάουλ από τον Νούκιτς. Πάνω στην προσπάθεια του Αμερικανού, πάνω στην επέλασή του δηλαδή προς το καλάθι, Μάικλ Τζένκινς από Winthrop. Το κοσμογυρισμένο Σούκιτς. Εδώ μια εικόνα που αποδεικνύει εκείνο που έλεγε προηγουμένως, μας το περιέγραφε ο Θανάσης Μπούλιας, τις πολύ συχνές διαβουλεύσεις του Γιούρις Ντότς με τον Σωτήρη Μανολόπουλο στο πάγκο τσεκ. Τζένκινς, το screen του Σίμτσακ. Pick and roll, έξτρα πάσα. Μέχρι στιγμής όλα καλά για τον Άρη. Όλα καλά εννοώ στον τρόπο με τον οποίο έστησε την επίθεση, αλλά το σούτ του Ξανθόπουλου
Δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα διαφορά στις 8. 47-39, Μιλόσεβιτς ποστάρι. Το σούτ, ωραία κίνηση από το Βόσνιο. 49-39, η ΑΕΚ ξανά στην όποια ασφάλεια παρέχει μια διψήφια διαφορά πόντων. Σίλτσακ στην κορυφή για τον Γιάνκοβιτς. Δραγίζεσαι που δεν έχει φανεί σήμερα. Απέναντι στον Williams, ο Σέρβος, και το rebound από το Βόσνιο, το Μιλόσεβιτς. Είναι φανερό ότι πατάει πιο γερά και με μεγαλύτερη ασφάλεια και αυτοπεποίθηση στο παρκέ. Φάουλ. Και με πιο λογικές επιθέσεις, πηγαίνοντας την μπάλα κοντά στο καλάθι, όπου σίγουρα έχει αβαντάζ μεγάλο, έχει πολλά παιδιά που μπορούν να παίξουν, έχει μεγάλα μεγέθη. Νομίζω ότι στη χειρότερη των περιπτώσεων θα κερδίσει ένα φάουλ όπως τώρα. Αν και περισσότερες φορές έχει σκοράρει από το πόστο. Το φάουλ είναι του Γιάνκοβιτς το δεύτερο. Στην επαναφορά ο Μιλόσεβιτς για τον Λαρετζάκη. Περνάει ο Λαρετζάκης, πάει να περάσει εκεί να διεμβολήσει τον αντίπαλο, τον Τζένκινς. Τζένκινς που δεν έχει δώσει πράγματα σήμερα στον Άρη. Λογικό είναι αυτό που λέει ο Θανάσης Μούνιας, γιατί άρχισε την καριέρα του από το Γάλλιο ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, και είναι πολύ λογικό να παρακολουθεί την ομάδα του που παίζει πια εκεί, την πρώην ομάδα, ο εκκύθνου ορμόμενος Γιαννούλης Λαρετζάκης. Νάτος εδώ καταφωνεί, περνάει. Λαρετζάκης που έπαιξε μαζί με τον Γιάνκοβιτς. Όχι, δεν έχει παίξει τον Γιάνκοβιτς. Δεν θα μπορούσα να παίξει μαζί. Wickets. Βγήκε επιθετικά ο Ντραγίζεβιτς, ξαναπάει μέσα. Αλλά είναι η βραδιά του Wickets. Τέταρτο. 52-41. Έλα Θανάση. Λοιπόν, μια συζήτηση που Ρόκο λένε ο Ιούκιτς νωρίτερα, τον ρώτησα αν αισθάνεται ότι ίσως να κάνει για την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, και είπε ότι είμαι πολύ καλά, παραδέχθηκε ότι αισθάνεται πολύ καλά, αλλά φέτος σουτάρω καλύτερα από κάθε άλλη φορά στην καριέρα μου. Το rebound από το Μαυροϊδή μετά την αποτυχημένη προσπάθεια του Chris Jenkins. Ούκιτς, ο μεγάλος πρωταγωνιστής του μάτς μέχρι στιγμής. Βασιλιάδης. Σουτ για τρεις. Και rebound από τον Τραγίσεβιτς. Και πάρα στα γέρα του Ξανθόπουλου. Μετά από 25 λεπτά η ΑΕΚ κρατά το προβάδισμα 52-41. Jenkins. Σ' αλλαγές πάει πάνω του Williams. Ξανθόπουλος. Δραγίτσεβιτς από τα 7,5 μέτρα, όχι. Και rebound του Ούκιτς. Η ΑΕΚ έχει ευκαιρία στο ανοιχτό γήπεδο. Όχι, ο Άρης γυρίζει όμως. Πάει σε μια επίθεση ένωση στο 5-5. Καλή άμυνα του Δραγίτσεβιτς. Λάθος όμως. Και έρχεται εκεί ο Βασιλιάδης. Να... σε αυτό που θεωρητικώς ήταν ευκολότερη προσπάθεια κατά το καλάθι. Ήταν μια πρόσμενη φάση για αυτόν τώρα, η μπάλα ήρθε ξαφνικά επάνω του. 54-41, γυρίζουμε σε λίγο στο ΑΚΑ. Μια πίτα γύρω από όλα και μια πορτοκαλάδα. Να και πούσε. Shaken. That's there. Μοντε Κάρλο γίναμε. Νέο Scratch Monte Carlo VIP. Με κέρδη έως και 500.000 ευρώ μπορείς και εσύ να μπεις σε κλίμα Monte Carlo. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Όλοι εντός έδρας αγώνες της ΑΕΚ για την στοίχημα GR Basket League αποκλειστικά στην Cosmote TV. Πίσω. Λοιπόν,
Κάνει ο Τρία και στο χέρι, έχει λογική αυτό ο Θανάσης Κουρτόπουλε. Βασιλιάδης 10 δίποτα, 48 τρίποτα. Σάκοτα 42 δίποτα, 51 τρίποτα. Ιβάνοβιτς 18 και 30. Λαρετζάκη σε μαγκεψάμιν που λένε 15 και 26. Ξανθόπουλος 10 δίποτα, 36 τρίποτα. Τζέκιν σε 9 παραπάνω τρίποτα. Δραγκίσεβιτς ψηλός παίκτης 51 και 46 και Ζάρας 27 σε 42. Εντάξει. Περισσότερες τελικές προσπάθειες τριών πόντων. Αυτό θέλω η να πω. Η διαφορά είναι ότι τα παιδιά του Άρη είναι σουτέρ πλην του Ξανθόπουλου, ο οποίος παίρνει σουτ γιατί οι αντίπαλοι του το επιτρέπουν και πολλές φορές και εμένα. Ενώ στην ΑΕΚ θα έλεγα ότι δεν έχει τόσο λογική, γιατί κάπου εκεί κοντά είναι σίγουρα και ο Williams τα νούμερα. Πάμε στον Πάρη Τσελεπίδη με τη διαφορά στο 13 υπέρ της ΑΕΚ. Coach, ο coach ζήτησε κίνηση στο time out. Πώς μπορεί να ψαλιδιστεί το συντομότερο δυνατόν αυτή η διαφορά που έχει ανοίξει στους 13 και πλέον με το τρίπον του Ρακίτσα έχει πάει στους 10. Είπαμε δύο πράγματα στο ημίχρονο: να κινήσουμε την μπάλα περισσότερο στην επίθεση και να έχουμε λίγο μεγαλύτερη συγκέντρωση και να είμαστε πιο πιεστικοί στην άμυνα. Δυστυχώς δεν ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίχρονο με αυτή τη συγκέντρωση την απαιτούμενη. Τώρα αυτό που ξαναζητήσαμε στο time out είναι να έχουμε μεγαλύτερη κίνηση στην μπάλα για να επιτεθούμε σε κάποιες αλλαγές που κάνουν οι παίχτες της ΑΕΚ στα pick and roll, στα αργά πόδια των ψηλών, ώστε να βρούμε στόχο στην επίθεση και να παίξουμε πιο σκληρά στην άμυνα. Το δείξατε και στην Πάνορμο, ξέρετε να γυρνάτε στο παιχνίδι. Αυτό είναι μια αλήθεια. Πρέπει να μείνουμε λίγο συγκεντρωμένοι σε αυτά τα οποία λέμε και να ξεκινήσουμε να τα κάνουμε μέσα στο γήπεδο. Ευχαριστούμε πολύ, coach. Will Cummings υψώνει την μπάλα για τον Buckner. Το rebound από τον Ιβάνοβιτς προηγουμένως έκανε λάθος και χαράμισε μια ευκαιρία που είχε να επιτεθεί και μάλιστα σε κατάσταση transition, σε κατάσταση ευνηδιασμού. Δεν τα κατάφερε. Εδώ ο Ιβάνοβιτς θα ποστάρει τον. Όχι. Τον Jenkins. Το σου τριών πόντων κι άλλο. Συνεχίζει τη σκητάλη από τον Νούκη τώρα. Νίξον, η διαφορά στο 13 ξανά 57-44 και φάουλ του Ιβάνοβιτς. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι για να μπορέσει ο Άρης να έχει καλύτερη ρίξη στο παιχνίδι, πρέπει οι Αμερικάνοι του να γίνουν πιο ενεργοί. Και δεν εννοώ μόνο να συμμετέχουν στο κομμάτι, αλλά αυτή τη στιγμή είδαμε κάνανε αλλαγές. Ανάγκη με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί mismatch και ο Ντίξον να το εκμεταλλευτεί να βάλει ένα εύκολο σουτ. Πρέπει λιγάκι να λειτουργήσουν πιο θετικά προς όφελος της ομάδας. Η μπάλα πάει στο Τζένκινς. Περιών ο λόγος, ο Τζένκινς, ο Μπάκνερ, ο Κάμινγκς. Εδώ δύσκολο σουτ από τον Γιάνκοβιτς. Πεσμένος κάτω ο Ντίξον. Θα πετάξει την μπάλα στο συμπέκτη του Τσάκοτα. Εδώ ο Αμερικανός με τον Γεωργιανό διαβατήριο. Η μπάλα πάει στο Βασιλιάδη. Dixon με τον Will Cummings. Μπάλα παραμένει στην κατοχή Τσάκ γιατί υπάρχει φάουλ εκ μέρους του Will Cummings. Πάμε στον Πάρη Τσελεπίδη. Ο Τζένκης σε αυτή τη νέα διακοπή συνεχίζει να ακούει σε έντονο τόνο τις οδηγίες του Σάβα Καμπερίδη για την άμυνά του πρωτήτερα στον Ντίξον. Απαντάει ο Αμερικάνος και συνεχίζει σε ήρεμο τόνο ο άμεσος συνεργάτης του τεχνικού του Άρη να του επισημαίνει το τι πρέπει να κάνει. Παρά το γεγονός ότι ο Τζένκης του απαντάει ότι δεν μπορώ να σε ακούσω, παρόλα αυτά επιμένει ο Σάβας Καμπερίδη να του δίνει τις οδηγίες σε έντονο τόνο όσον αφορά την άμυνα, το ότι θα πρέπει να τη βελτιώσει για να αποτρέπουν τέτοιου είδους τρίποντα όπως δέχτηκε νωρίτερα ο Άρης από τον Ντίξον. Φοβερή φάση εδώ, διακτηνίστηκε ο Κάμινγκς, ούτε τον ίδιο άμυνα τσάκ. 57-46. Ο Άρης μειώνει σε 11. Το μάτς έχει πολύ δρόμο ακόμα, έχει πολύ ψωμί. 12,5 λεπτά μέχρι το τέλος του Βασιλιάδης με τον Γιάνκοβιτς. Ντίξον. Περνάει με τον Μπάκνε. Να η απάντηση. Πήρε το αίμα της άμυνας του. Εδώ ο Μάικ Ντίξον για το καλάδι που έφαγε νωρίτερα η ΑΕΚ από τον Κάμιξ. Είχαμε δύο σόλο. Δύο προσωπικές ενέργειες. Θανάση, πολύ εντυπωσιακή. Μία τον Κάμιξ και μία τον Ντίξον. Του Ντίξον ήταν πολύ πιο δύσκολη, ναι, γιατί είχε πάνω τον Μπάκνερ και παρόλα αυτά κατάφερε να τον ξεγελάσει και να βρει εύκολο lay-up. Αλλαγές κάτμπολ τώρα από τον Πρίφτη. Νωρίτερα τις έκανε ο Τόμπτς. Τρεις κουρκοί παίκτες στην πετάδα. Ο Καβάς, ο Ξαδόπουλος και ο Σάρας. Πηγαίνουν πίσω οι τρεις Αμερικανοί. Όχι, οι δύο Αμερικανοί και ο Γιάνκοβιτς. Μένει ο Μπάκνερ. Όχι, δεν μένει ο Μπάκνερ. Μένει ο Τζένκινς. Φάουλ στην άμυνα Τσάικ. 59-46 μετά από 28 λεπτά μάχης στον Νίκος Γκάλης, παρεπιπτόντος κόντρα στην ΑΕΚ,
στο τελικό κυπέλλου το Μάιο του 92 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Γκάλης έπαιξε το τελευταίο μάτς στην ένδοξη καριέρα του στον Άρη, διαρκείας 13 ετών. Εκείνο ήταν το κύκνιο άσμα, εκείνος ο τελικός κυπέλλου σου στην ΑΕΚ, έτσι? Όχι, δεν ήμουν το 92, το 91. Το Παγκράτη σου. Ήμουν στο Παγκράτη. Σωστά. Δραγκίσεβιτς ξαναγύρισε ο Μαυροϊδής αντί του Ελωνού για να παίξει απέναντι στον Καβαδά. Η πάσα, το σουτ στη λήξη του χρόνου, μπορεί να είναι και εκπρόθεσμο κιόλας. Όντως, ήταν εκπρόθεσμο. 59-46 πιάνει η εντολή πάρη του Πρίφτη. Μετά το άστοχο σουτ ακριβώς το 0 από τον Ξανθόπλο, πίεσε όλο το γήπεδο τον Άρη σύμφωνα με τις οδηγίες του τεχνικού του. Σε εκείνο το τελικό, στο κύκνιο άσμα του με την φανέλα του Άρη, ο Γκάλης είχε βάλει 18 πόντους. Ο Άρης είχε νικήσει στην ΑΕΚ με 75-62 σε ένα από τους τρεις τελικούς που έχουν παίξει οι δύο ομάδες. Ο Ζάρας κρατιέται για να μην διαμαρτυρηθεί πιο έντονα. Στη φάση αυτή πάρει. Προς το Μάνο. Για να τα πούνε σε πολύ ήρεμο τόνο. Κάτι ανάλογο είχε κάνει ο Μάνος και στο δεύτερο δεκάλεπτο σε φάουλ το οποίο πήρε πάνω του μετά από σφύριγμα του Αναστόπουλου σε βάρος του Γιάνκοβιτς. Αυτό για τον Άρη ήταν το 17ο φάουλ. Τα ίδια έχουν οι δύο ομάδες. 17, εις βάρος του δηλαδή. 17-17. Βασιλιάδη στη γραμμή. Η ΑΕΚ κρατά, συντηρεί, επαυξάνει το προβάδισμά της. 60-46. Αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή κιόλας των 14 πόντων. Απ' τη γωνία εκτελεί ο Τζένκινς χωρίς αποτέλεσμα, δεν είναι η μέρα του σήμερα. Έβαλε ένα νωρίς. Μακρινό σούτ εννοώ. Ιβάνοβιτς. Ιβάνοβιτς με τον Ξανθόπουλο, Σάκοτα με τον Τρακίσεβιτς. Για και έχει 8 δευτερόλεπτα ακόμα Ιβάνοβιτς. Να δούμε τι θα κάνει εδώ ο Μαυροβούνιος. Με τον Καβαδά στις αλλαγές. Καλή άμυνα, διάβαστη φάση ο Ξανθόπουλος. Ο Άρης έχει ευνηδιασμό. Τραγίσεβιτς πάει στο lay-up. Καλάθι φάουλ τον Τάντια Τραγίσεβιτς. Από το φάουλ του Ντίξον Τραγίσεβιτς που έχει πάρει δύο μετάλλια με τις μικρές εθνικές ομάδες της Γιουγκοσλαβίας. Κάποτε σε αυτό το επίπεδο, σε εκείνη την ηλικία, ήταν από τους καλύτερους παίκτες εκείνης της φουρνιάς, με τον Βελίτσκοβιτς, με τον άλλο το παίκτη της ΑΕΚ, όχι του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, τον Μιλένκο Τέπιτς. Έχει κάνει δεν πολύ αξιόλογη καριέρα. Έχει παίξει Ευρωλίγκα, ναι. Έχει επιλεγεί στον draft την Ατλάντα. Δεν είχε όμως την εξέλιξη τη μεγάλη, αλλά σίγουρα είχε μια πολύ καλή σημαντική παρουσία στην Ευρώπη. Ο ίδιος λέει βέβαια ότι ο αδερφός του ήταν πολύ καλύτερος παίκτης. Ο αδερφός του ήταν πολύ ταλαντούχος επίσης, αλλά είχε προβλήματα με τα πόδια του που δεν του επέτρεψαν να παίξει στο ψηλότερο επίπεδο. Σε έχεις μελετήσει την οικογένεια, δεν έχεις μελετήσει την οικογένεια. Τραγίζεις, φίλε Θανάση Κουρτόπουλε. Βασιλιάδης από τη γωνία, επιθετικό rebound ο Ιβάνοβιτς. Και φάουλ που του κάνει ο Ξανθόπουλος. Τέταρτο φάουλ. Τώρα αρχίζουν τα μεγαλύτερα ζόρια για τον Άρη. Με το τέταρτο φάουλ του κλασικότερου point guard τον οποίο διαθέτει. Και αμυντικού παίχτη. Και αυτή τη στιγμή χρειάζεται πάρα πολύ την πίεση του Ξανθόπουλου για να μπορέσει να πάρει μπάλες και να δημιουργήσει καταστάσεις ευνηδιασμού, όπως είδαμε και στην προηγούμενη φάση, που μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να επιστρέψει σε ένα σχετικό διάστημα που θα το επιτρέψει να διεκδικήσει το παιχνίδι. 61-48 με τις δύο βολές τώρα. Όχι, τη δεύτερη δεν την έβαλε. Αλλά ακόμα καλύτερα θα εμπλουτίσει τα στατιστική του με ένα. Θα βάλει το έμεσο τρίποντο. Ιβάνοβιτς έβαλε μία βολή στη δεύτερη. Βάζει το καλάθι 63-48. Η ΑΕΚ προηγείται με 15 του Άρη. Ζάρα σε εγκινήσει. Δύσκολο σούτ απέναντι στην άμυνα του Βασιλιάδη. Σάκοτα καθάρισε το rebound. Ντίξον με το Ζάρα. Δεν βιάζει η ΑΕΚ, δεν έχει λόγο να βιαστεί για να στήσει μια επίθεση που θα είναι και η τελευταία κιόλας στην τρίτη περίοδο. Ντίξον, Μαυροϊδής, στη γωνία, ελεύθερο σουτ. Άρχισε να πάει η άμυνα πάνω του από τον Ιβάνοβιτς χωρίς αποτέλεσμα. Η ΑΕΚ κλείνει την τρίτη περίοδο προηγούμενη με διαφορά 15 πόντων, 63-48. Επιστρέφουμε σε λίγο στο ΆΚΑ για την τέταρτη και τελευταία περίοδο στο ντέρμπι των νέων αιωνίων αντιπάλων της ΑΕΚ και του Άρη. Μία πίτα γύρω απ' όλα και μία πορτοκαλάδα. Να και πού είσαι?
Shaken. Not stirred. Monte Carlo γίναμε. Νέο Scratch Monte Carlo VIP. Με κέρδη έως και 500.000 ευρώ μπορείς και εσύ να μπεις σε κλίμα Monte Carlo. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Ο Άρης καλείται να γυρίσει από το μείον 15, η ΑΕΚ καλείται να υπερασπιστεί τη διαφορά των 15, ούτως ή άλλως είναι στη φύση των μεταξύ τους αγώνων τα τελευταία τρία χρόνια. Οι ανατροπές, οι λογαριασμοί στους πάγκους, 12-2 Άρη, 4-2 με την ΑΕΚ, 3-2 με τον Ηρακλή, σεζόν 2006-2007-2010, πριν της εναντίον ΑΕΚ 7-6, 1-1 με την Καβάλα, 6-5 με τον Άρη, στον της εναντίον Πρίφτη, 3-2 υπέρ του Σλοβαίνου απέναντι στον επί 6 συναπτά έτη ασίσταν εδώ στην ΑΕΚ που την κουτσάρισε κιόλας σε δυο μας πρωταθλήματος. Πάμε στον Γιώργο Δέδα, στον Στέφανο Δέδα, στον Γιώργο Δέδα, όχι. Ο Στέφανος είναι στην Καζιατέπ, τον άφησε εκεί ο Στότ. Έλα Θανάση. Κόστη διαφορά είναι στους 15 πόντους, ξεκινάει η τέταρτη περίοδος. Το 48 για την ΑΕΚ είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Έχουμε κρατήσει την άμυνα σε επίπεδα που θέλουμε. Βέβαια υπάρχουν 10 λεπτά ακόμη. Το θέμα είναι να αντιδράσουμε τώρα σε ό,τι προσπάθεια κάνει ο Άρης να γυρίσει, είτε αμυντικά είτε επιθετικά, και να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτή την πίεση που θα έρθει σε εμάς τώρα. Από την εξέλιξη του αγώνα μέχρι τώρα, πιστεύεις ότι είναι η άμυνα αυτή που σας δίνει το δικαίωμα να σκοράρετε 63 πόντους ή είναι η επίθεση που κερδίζει το μάτς? Είναι ένας συνδυασμός, βάζουμε τα κορμιά μας σήμερα, παίζουμε άμυνα. Στην επίθεση προσπαθούμε να διαβάσουμε καλά τι μας δίνει ο Άρης και μέχρι στιγμής τα έχουμε καταφέρει. Ευχαριστούμε πολύ, coach. Η ΑΕΚ έσωσε την κατοχή γιατί ο Άρης πια, όπως το ακούσαμε σαφώς να το φωνάζει ο Πρίφτης προηγουμένως, άπλωσε την άμυνά του σε όλο το γήπεδο. Οπότε εδώ με τον Τίξον και με τον Ιβάνοβιτς στις θέσεις των Γκάρι, ΑΕΚ με τον Σάκοτα στο 3, τον Μιλόσεβιτς και τον Μαυροϊδή. Σάκοτα από τα 3.000 μέτρα περίπου, αφού τελείωνε η μπάλα, τελείωνε ο χρόνος. Μακριά ο αρχηγός ΑΕΚ χωρίς αποτέλεσμα. Θα ήταν highlight αν το έβαζα αυτό το καλά. Περιμένουμε να δούμε την αντίδραση του Άρη. Βλέπουμε ότι ο Ξανθόπουλος επανήλθε στο παιχνίδι. Είναι σημαντικό κομμάτι στο να μπορέσει ο Άρης να δημιουργήσει κατάσταση και να πάρει μπάλες, να πάρει έξτρα πόντους. Νομίζω ότι είναι και ο μόνος τρόπος για να φτάσουμε σε κάποια ανατροπή. Αλλιώς τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Η ΑΕΚ έχει το ταλέντο και την ικανότητα. Οι παίκτες με προσωπικές ενέργειες να βρουν τη λύση. Εδώ διάβασε ο Ξανθόπουλος το μισμάτ που είχε ο Τραγκίζεβιτς απέναντι στον Ιβάνοβιτς. Του πέταξε την μπάλα με την πολύ εμπειρία του, ένα από τα καλύτερα μυαλά στη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού. Ο Βασιλάκης ο Ξανθόπουλος, το Βασιλάκης το λέει αποκοριστικό, επειδή είναι μικρός όμως. Και μαζί με τον Βασιλιάδη, το Σάκοτα, έζησαν μεγάλες στιγμές με τις εθνικές ομάδες εφήβων και νέων την προηγούμενη δεκαετία. Καβαδάς εδώ σε μια φάση από αυτές που αρέσκεται να τις παίρνει και μπορεί να τις τελειώνει, δεν θα το καταφέρει. Η μπάλα πάει στο Μιλόσεβιτς. Καλή άμυνα από το Ζάρα. Το παλεύει παρά το γεγονός για να αντιμετωπίσει. Ο Ζάρας θα βγάλει δυο άμυνες, τη μια καλύτερη από την άλλη. Ξανθόπουλος. Το σούτ από τον Τζένκιν, σούτ αυτή τη φορά, rebound του Μαυροϊδή. Εντελώς εκτός κλίματος. Για πες το πάρει αυτό που θέλεις να πεις. Έχω την αίσθηση ότι ο Τζένκιν βγήκε από πάρα πολύ νωρίς εκτός κλίματος από την άμυνα του Λαρετζάκη. Ο Λαρετζάκης, ο οποίος του έπαιξε άμυνα με και εκτός φάσης, με και χωρίς την μπάλα για τον Αμερικάνο, και φρόντισε να τον εκνευρίσει, και από εκείνο το σημείο και μετά δεν έχει μπορέσει να μπει σε κανένα στοιχείο του παιχνιδιού του που έχει ζητήσει ο Πρίφτης εντός κλίματος. Ο Ντίξον για το 65-49, διαφορά στο 16 από το πρώτο σκόρερ της ΑΕΚ στην εφετική σεζόν. Που η ΑΕΚ, παρά το γεγονός, παρά την ιστορία με το τροχαίο δυστύχημα, προθυμοποιήθηκε. Αφενός με τον στήριξε ψυχολογικά, ηθικά, από πάση πλευράς, και εξέφρασε κιόλας την επιθυμία
να προβούν οι δύο πλευρές σε πρόωρο για ανανέωση συμβολέου για να τον κρατήσει και για την επόμενη χρονιά τον προερχόμενο από την Ήπειρο Αμερικανό Πόινγκα. Είναι σημαντική κίνηση και σωστή. Είτε από την ηθική πλευρά πάνω στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε, είτε από την αγωνιστική αξία του παίκτη. Ο Μούρτος θα επιστρέψει, ο Κάμινγκς θα επιστρέψει. Την ώρα που ο Ντραγκίσεβιτς εκτελεί ελεύθερες βολές. Νάτος εδώ ο Τάντι για Ντραγκίσεβιτς. Από το Τσάτσακ. Και παίξε καλές ομάδες, παίξε στη Ρώμα. Πρωτού πάει στη Ρώμα τη σεζόν 10-11 τον ήθελε ο Μπράντοβιτς. Στον Παναθηναϊκό ήταν τότε που χτύπησε ο Κώστας Τσαρτσαρής. Υπήρξαν διαπραγματεύσεις μεταξύ Παναθηναϊκού και Ντραγκίσεβιτς. Εν τέλει ο Σέρβος πήγε στη Ρώμα. Παναθηναϊκού περισσότερο. Αυτά συνέβησαν πριν από 6 χρόνια. Μιλόσεβιτς δεν καταφέρει να σκοράρει. 65-51. Την άμυνα του Καβαδά, ο οποίος έβαλε το κορμί του, έστησε ένα ανάχωμα εκεί, πολύ εντυπωσιακή φάση. Μπάλα πάει στον Ντραγκίσεβιτς, ο οποίος θα βάλει το κορμί του εδώ, θα βάλει στη ρακέτα εύκολη υπόθεση για το σκορ και το 55-53. Ξανά εδώ η φάση με το δίωμα του 31 ετών Γκάρ Φόργουρτ. 65-53. Δείχνει να είναι ακόμη και η πιο αξιόπιστη λύση αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να διορθωθεί γρήγορα. Εδώ είναι ο Μπάκνερ, ο Βασιλιάδης νωρίτερα. Ακούμε τον Δημήτρη Πρίφτη. Left and right. Only comics can run from. You understand? Everybody else left and right, okay? With the movement. Let's go! Now with Nate West, now with Nate West, Nagy! Deny you no Dixon! Deny, yes! Come here, come here! Hey, hey! Play motion two! Motion two! Okay? It's okay. You go with the ball, you know. Murtos is in the game, eh? I'm running all the way through! Από αυτού ακριβώς ακούσαμε τον Σκουρτόπουλε, φαίνεται το πόσο σημαντικό είναι αυτή τη στιγμή και για τους δύο προπονητές η κίνηση. Σίγουρα. Το motion το περιβόητο που το εξέλιξε πάρα πολύ ο Μπόμπι Νάιτ κάποτε. Σίγουρα. Και οι δύο το ζητάνε. Απλά ο Άρης έχει ένα σχήμα που αυτή τη στιγμή βολεύει. Θέλει πολύ κίνηση πριν καταλήξουν στην τελική ενέργεια. Όπως και τώρα στο zone presence να είναι πιο επιθετική και να πάνε σε παγίδα και όχι σε παιχνίδι καθυστέρηση που κάνουν μέχρι τώρα. Ο Άρης που δεν έχει άλλη επιλογή από το να πιέσει και να φέσει να. Εδώ θα γίνει. Πάει την υπόθεση στα άκρα μέσω της άμυνάς του. Το κάνει και τώρα μετά το time out. Πάμε στο Θανάση Ασπρούλια. Μένουν ακόμα 7 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα. Η Άκη είναι μπροστά με 12. Λοιπόν, η κατάληξη στην επιλογή motion 2, όπως είπατε και εσείς χαρακτηριστικά, δεν έχει να κάνει ακριβώς με την τακτική της ΑΕΚ, αλλά πετάχτηκε ο Ούκιτς στη διάρκεια του time out και βλέποντας τον Ελωνού να είναι έτοιμος να επιστρέψει, ρώτησε τον Στόκτς. Και ενώ εδώ ο Ελωνού καρφώνει την μπάλα, ρώτησε τον Γιούρι Στόκτς ποιο παιχνίδι να παίξει με το τέριο Ελωνού. Α, μάλιστα. Ωραία. Πήγε να επιτεθεί εκεί, θα κόψει ο Ελωνού, αλλά ο Άρης θα βρει σκορ με τον Καβαδά που ερχόταν τρέιλερ. Ο Ντίξον με τον Κάμινγκς. Μένουν 6 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Άρης σκόραρε 67-55. Η ΑΕΚ όμως διατηρεί το προβάδισμά της σταθερά εδώ και ώρα πάνω από τους 10 πόντους σε διψήφιο νούμερο. Ντίξον, Σάκοτα. Είναι η τρίτη φορά που θα μετρήσει καλά την πολιτική, αλλά ορθώς θα μετρήσει. Μπάλα βρισκόταν στην κάθοδο από την προσπάθεια του αρχηγού της ΑΕΚ. 69-55. 6,5 λεπτά ακόμα. Κάμινγκς. Η μπάλα πάει στο Μούρτο. Είναι ο Ζάρας, ο Καβαδάς και ο Ντραγκίς εμείς στο 4. Όχι, είπαμε. Θα έπρεπε να φοράει ελατήρια στα πόδια ο Καβαδάς για να. Ναι, είναι μια μπέρτα του Σούπερμαν, σωστά. Ούκιτς, που είναι άσος όνομα και πράγμα σήμερα, το λέω αυτό γιατί φοράει τη φανέλα με τον άσο στην πλάτη. Με το νούμερο 1 δηλαδή. Ούκιτς διαβάζει εκεί το παιχνίδι των αλλαγών. Θα πάρει σου τριών πόντων, λογικό, στοιχειώδες που λέει και που λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Εδώ είναι λίγο
Συρτό μπάσκετ μέχρι την ώρα που θα ακουστεί το σφύριγμα διαιτητών. Πρέπει να είναι γύρω στους 5 οι πόντοι που έχει γιατί από την επίθεση αυτή. Από τα λάθη που το παιχτούν του Άρη, είναι για ένα τέτοιο παιχνίδι και με τις ομάδες στο ίδιο επίπεδο είναι τρομερό το νούμερο. Νομίζω ότι έχεις απολύτως δίκιο και δηλώνω εδώ σου τριών πόντων. Εκείνο που πήγα να δηλώσω προηγουμένως ήταν ότι ο Δανάσης Κουτόπουλος δεν είδε την επίσημη στατιστική, αλλά όντως η πόντη της ΑΕΚ από λάθη του Άρη είναι ακριβώς 20. Αυτό έχει παίξει πάρα πολύ βασικό ρόλο στα δρόμενα του μάτς. Η ΑΕΚ προηγείται 17 με 17, 72-55. Η επίδεση του Άρη με τον Κάμιξ στην επαναφορά. Η μπάλα πάει στο Ζάρα. Ο Ζάρας με τον Νούκιτς, Δραγκίσεβιτς με τον Σάκοτα. Ζάρας πάει να παίξει ένας εναντίον ενός. Με το Σάκοτα, όχι, rebound του Ελωνού. Ο Νιγηριανός την αφήνει στο Νούκιτς. Και τώρα Ντίξον. Σταθερά η ΑΕΚ εδώ και ώρα, λογικό είναι. Με δύο point guard, με δύο παίξεις που να κατεβάσουν την μπάλα. Είτε ο Νούκιτς, είτε ο Ντίξον, είτε ο Ιβάνοβιτς. Ελωνού, καλάθια τον Νιγηριανό. Έχει πια και ευκαιρία. Και έχει δυνατότητα, Θανάση, να κουμπάει την μπάλα στο ψηλό της. Κάτι που με τον Φόλκερ δεν συνέβαινε. Είναι τεράστια η διαφορά, το είπαμε και Ζάρας πριν. Ζάρας για τρεις. Αλλά αξιοποιώντας τον Ελωνού και το Μαυροίδη μέσα, βρήκανε το χώρο που χρειαζόταν και οι γκάτς για να μπορέσουν να κάνουν καλύτερες επιλογές και να έχουν πολύ πιο θετικό αποτέλεσμα σήμερα στα μακρινά σουτ. Πάμε να συναντήσουμε τον Θανάση Αφρούλια που κάτι έχει επισημάνει εκεί στα πέριξ του πάγκου του Ντόβιτς. Όχι, ήθελα να πω απλά ότι αυτό που έκανε νωρίτερα ο Ελωνού είναι πάρα πολύ σπάνιο να το δει σε οποιοδήποτε ψηλό παίκτη. Έχασε την ισορροπία του, έπεσε, ωστόσο διατήρησε τον έλεγχο της μπάλας, τριμπλάροντας σηκώθηκε και εκτέλεσε. Είναι σπάνιο, είναι πολύ σπάνιο, ειδικά για ψηλό παίκτη. 74-58 το προβάδισμα τσάκ. Έχουμε, εδώ είναι, μπράβο. Προς επίρρωση, ευχαριστώ πολύ τον Κώστα Κατέβα. Ευχαριστώ και τον σκηνοθέτη μας και για τα άμεσα ανακλαστικά για να καταλάβουμε βλέποντας την εικόνα ξανά τι ακριβώς εννοούσε ο Δανάσης Ασπούλιας όταν επισήμανε τη δυσκολία του πράγματος. Το ότι κατάφερε ο Λονού να κρατήσει τον έλεγχο της μπάλας. 74-58. Η οικογένεια Λονού που είναι η οικογένεια Χωραφά. Υπάρχουν 4-5 αδέρφια, παίζουν όλοι μπάσκετ. Για να ακούσουμε τον πρίκτη. If they pack too much, see the full up jumper. If they switch, attack him and see the pass. Okay, πάμε, let's go. Hey, don't hesitate to shoot the ball. Πάμε, let's go. Μη διστάζετε να σουτάρετε. Και έδωσε και τα διάφορα, τις διάφορες εναλλακτικές. Εάν η ΑΕΚ παίξει με αλλαγές, να διαβάσουν τις αλλαγές και να εκτελέσουν μπροστά σε ψηλότερο, άρα πιο δυσκίνητο παίκτη. Ένα, δύο, τρία. 74-58 σε αυτό τον 14ο αγώνα στον οποίο οι δύο ομάδες βρίσκονται αντιμέτωπες στους τελευταίους 27 μήνες. Σε αυτά τα 13 μάτς από την ώρα που η ΑΕΚ γύρισε είναι δύο μάτς κυπέλου, χώρια εκείνο που έρχεται, είναι μάτς πρωταθλήματος κανονικής περίοδου 4, είναι μάτς play-offs 7. Ο Άρης έχει 8 νίκες, η ΑΕΚ 5. Από ό,τι φαίνεται η ΑΕΚ σήμερα θα πετύχει την 6η, αλλά ας περιμένουμε ακόμα, ας βιαστούμε να το προκαταλάβουν. Πάμε στον Δανάση Σπουλιανό, λοιπόν, του Μαυροβούνιου του Ιβάνοβιτς. Ο Ούκιτς σήμερα δεν είναι απλά άσος στη φανέλα, δεν φοράει το νούμερο 1, είναι άσος γενικά, είναι το νούμερο 1 της ΑΕΚ και εκτός γηπέδου, διότι στη διάρκεια του time out προκειμένου να μην επιτρέψει στους συμπαίκτες του να χαλαρώσουν, γύρισε και τους φώναξε, θυμίζει είναι πριν 2-3 μέρες με την Μπάμβιτ, μην χαλαρώσετε. Την επιστροφή του Άρη εννοεί. Ακριβώς. Σωστά. Την ώρα που η ΑΕΚ έκανε από το, στο Σάσαρι. Με 80-78 ο Άρης στην παράταση γνώριζε την ήττα, αλλά με, έχοντας αδικηθεί κιόλας κατάφορα με 95-94 το σούτ του Κάμινγκς. Μάλιστα 74. Το λέω καθόλου ειρωνικά,
ζωή στον πλανήτη Άρη σε αυτά τα τελευταία 3,5 λεπτά. Ο Άρης κυνηγάει μια πάρα πολύ μεγάλη υπέρβαση. Δεν είναι πολύ εύκολο να την καταφέρει να γυρίσει μάτσα από τους 15 πόντους δηλαδή. Dixon. Το παιχνίδι είναι στα χέρια της ΑΕΚ. Ότι υπάρχει περιθώριο, υπάρχει. Αλλά από εκεί και πέρα το διαχείριση που θα κάνει η ΑΕΚ είναι αυτή που θα διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα. Ο Ελωνού θα πάρει το φάουλα τον Τσαϊρέλη. Τη συνεργασία 74-61. Πάμε στον Ανάστα Σπρούλια. Έχει τοποθετήσει πάγο στο πόδι του, διότι στο ίδιο ακριβώς πόδι που είχε χτυπήσει στον αγώνα με τον Ολυμπιακό είχε ένα μικρό διαστρεματάκι στη διάρκεια του αγώνα που παρακολουθούμε. Δεν είναι στη διάθεση του Γιούρις Ντόβιτς για το υπόλοιπο παιχνίδι και να δούμε αν θα είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει ο φόρβορ της ΑΕΚ. Ο Ελωνού ανέβασε τη διαφορά ξανά στο 15. Να υπενθυμίσω ότι η ΑΕΚ έχει, όπως και ο Άρης βεβαίως, συνεχίζει την περιπέτεια της ευρωπαϊκή και οι δύο κυνηγάνε το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στο Basketball Champions League. Και υποχρεώσεις δεν σταματούν, συνεχίζονται. Άλλωστε είχαν μάτς και μέσα εβδομάδα. Ο ένας στην Μπάμπιτ και ο άλλος στην Παντήρμα, στο Πάνωρο και ο άλλος στο Σάσαρι. Εδώ η παράβαση κατοχή είναι για τον Άρη. 76-61. Time out από τον Δημήτρη Πρίφτη. Πρίφτης με 172 μάτς ως πρώτος προπονητής. Έχει 90 νίκες, 82 ήττες. Με την ΑΕΚ, την Καβάλα, τον Ίκαρο, τον Κολοσσό και τον Άρη. Εδώ φυσάει τα χέρια του Ελωνού νωρίτερα. Εντάξει, έχει το ίδιο και ο Γιάνκοβιτς. Εδώ κάνει μια κίνηση και ο Σίμτσακ που κρυώνει λίγο παραπάνω, λογικό είναι. Ο Μούρτος χτυπιέται. Χτυπάει τα μπράτσα του δηλαδή για να ζεσταθεί λίγο. Εντάξει, αγανές γήπεδο, μεγάλο γήπεδο. Είναι δύσκολο να ζεσταθεί ακόμα και αν γινόταν προσπάθεια, είναι δύσκολο. Δύο και 57 για το τέλος. Η ΑΕΚ προηγείται του Άρη με 76-61. Στο κλειστό γήπεδο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο Νίκος Γκάλης, στο τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου της Τίχημαν GR Basket League. Ο Μούρτος, ο Ντραγκίσεβιτς, η μπάλα έμεινε στο Will Cummings, στο σέρβο τώρα. Καλή άμυνα εκεί, τι πήγε να κάνει ο Ντραγκίσεβιτς. Προφανώς πήγε να διεισδύσει και να πασάρει έξω. Να πασάρει, αλλά δεν ακολούθησε κανείς, μετά έγινε δύσκολο. Dixon. 76-61. Τσαϊρέλης είναι πάνω στο Λερολού, που βγαίνει για το screen. Ούκιτς με το Ζάρα απέναντί του. Περνάει ο Κροάτης με ταπλό αμυντικό rebound από το Will Cummings. Cummings θα πάρει το σούτ μπροστά στο Σάκοντα. Rebound του Ιβάνοβιτς. Ακόμα δύο λεπτά. Δύο λεπτά για το τέλος του μάτς. Εδώ τώρα πλέον μόνο κάτι συγκλονιστικά απρόοπτο μπορεί να αλλάξει τη μοίρα, τη διαφαινόμενη μοίρα της αναμέτρησης. Dixon 79-61. Στους 18 εκτοξεύει τη διαφορά ο Αμερικανός point guard της ΑΕΚ. Cummings. Και βεβαίως παίζουν για τη διαφορά, γιατί καθόλου δεν αποκλείται οι δύο ομάδες να ισοβαθμίσουν στην κανονική διάρκεια. Τώρα βεβαίως πλέον η ΑΕΚ θα περάσει. Έχει αέρα δύο νικών και θα υπάρχει μια διαφορά σημαντική. Δεν είναι εύκολο, ναι. Ούκιτς. Την μπάλα στα χέρια του Dixon. Ελωνού. Το jump shoot. Rebound από τον Cummings. Dragicevic. Από τα 7,5 μέτρα. Όχι. Την μπάλα στα χέρια του Will Cummings. Το πιέζει ο Dixon. Λιγότερο από ένα λεπτό για τη λήξη του μάτς. Φάουλ του Dixon πάνω στο Cummings.
Ο Άρης σίγουρα θα χρησιμοποιήσει το παιχνίδι αυτό σαν κίνητρο για το επόμενο του κυπέλου. Η διαφορά μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να μεταφραστεί σε κάτι θετικό. Γιατί στο τέλος τώρα δεν δείχνει η ομάδα που θα μπορούσε να διεκδικήσει. Από το 4 περίπου πριν τη λήξη του αγώνα έχει χαθεί κάθε διάθεση διεκδίκηση του αγώνα. Ο Τίξον έγινε αλλαγή και σε μια κίνηση αυροφροσύνης προς την εξέδρα. Εισπράττει εύσημα και τα γυρίζει πίσω με τους φιλάθλους ΣΑΕΚ. Τον χειροκρότησα. Ο Κάμινγκς το 79-61. Η ΑΕΚ θα πετύχει την 10η νίκη της. Θα βελτιώσει το ρεκόρ της μετά την ήττα από τον Κολοσσό. Θα πάει στο 13. Ο Άρης θα υποχωρήσει. Είναι η πρώτη ήττα του Άρη μετά από τις 21 Νοεμβρίου και να χάσει το πρωτάθλημα. Έκτοτε είχε μόνο νίκες και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη πρωτού χάσει το από την Μπάμβιτ. Ο Άρης σήμερα θα υποχωρήσει το 8-5. Ιβάνοβιτς με τον Ντραγκίσεβιτς, το χουκ του Ελωνού, η παρουσία του οποίου υπήρξε πολύ σημαντική σήμερα για την ΑΕΚ. '81-61 ήταν προηγουμένως και τον εορτάζοντα το φροντιστή του Άρη, τον Γιάννη τον Νικητάκη. Χρόνια του πολλά. Αλλιώς θα ήθελα να τα γιορτάσει, να είναι πιο καλή εικόνα του Άρη και ή δυνατόν να έβγαινε και νικητής ο Άρης. Νικητάκης που είναι χρόνια και ζαμάνια εκεί. Με την ευκαιρία, ενώ τώρα τελειώνει το μάτς, να ευχηθώ τα δέοντα και στο Βασίλη τον Βουρτζούμη, που η παρουσία του έχει συνδεθεί με τον Άρη εδώ και πολλά χρόνια. Να ευχηθούμε γρήγορα να ξεπεράσει ένα πρόβλημα που έχει και να ξαναγυρίσει στα καθήκοντά του και στο μετερίζι του, με το οποίο είναι συνυφασμένος άλλωστε ο αδερφός του Βαγγέλη Βουρτζούμη όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, τέλος. Η ΑΕΚ στρογγύλεψε τα πράγματα, Θανάση Κουρτόπουλε. Επιβλήθηκε του Άρη η μεγαλύτερη νίκη της σε αυτή την τριετία επί του Άρη με 81-61. Η αλήθεια είναι ότι το παιχνίδι άνοιξε πολύ. Δεν έδειχνε ότι θα μπορούσε να πάει σε τόσο μεγάλη διαφορά. Η ΑΕΚ όμως, έχοντας σταθερή παρουσία στα 3 από τα 4 δεκάλεπτα, πιστή στην άμυνά της, μπόρεσε να πάρει πάρα πολλούς πόντους από τα λάθη που κάνανε οι παίκτες του. Πολλές φορές θα δημιουργήσει η άμυνά της. Στη συνέχεια περιφερειακά σουτ. Νομίζω ότι καθοριστικός για την εξέλιξη του αγώνα ήταν ο Ούκιτς, ο οποίος είχε εξαιρετική παρουσία τόσο στο οργανωτικό κομμάτι της ομάδας του όσο και στο εκτελεστικό, και βοήθησε με καλάθια κρίσιμα και μάλιστα στιγμές που χρειαζόταν. Από εκεί και μετά τα πράγματα πήραν την πορεία. Νομίζω ότι δεν υπήρχε μεγάλη διάθεση από τα παιδιά του Άρη στο τέλος να παλέψουν για μια μεγάλη ανατροπή. Ίσως στο μυαλό τους είναι ήδη στο παιχνίδι του Σαββάτου στο κύπελο, που είναι και ένας μεγάλος στόχος για φέτος. Νομίζω ότι το να αναζητήσουμε ή να περιβάλλουμε με αγωνία το ποιος είναι ο MVP μοιάζει με το τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, και δεν είναι βέβαια ο σκύλος που μαθαίνει ξένες γλώσσες. Πάμε να τα δούμε καλύτερα, πιο αναλυτικά. Έμβιο παραμέτρηση. Τελείωσε το μάτς με 2. Είχε 2 στα 6. Πήρασε 5 assist. Κατέβασε 3 rebound. Είχε και το καθαρό μυαλό. Στα screen. Φαντασμαγορική. Σιγά σιγά και οι εξέδρες και ο αγωνιστικός χώρος άδειασε και οι εξέδρες στο ΑΚΑ βιάζουν.
23-20, 23-16, 17-12, 18-13. Αξιοσημείωτη η συνέπεια Θανάση Τσάκ που ήταν μπροστά και στα 4 δεκάλεπτα. Συνολικά η παρουσία ήταν καλύτερη, έτσι. Δεν είναι μόνο στην άμυνα ή στην επίθεση. Το θέμα είναι ότι ο Άρης από το σημείο που μπλοκάρισε με την πιεστική άμυνα της ΑΕΚ στα μέσα περίπου του δευτέρου δεκαλέπτου και μετά δεν επέστρεψε ποτέ σοβαρά στο παιχνίδι. Και το λέω αυτό όχι με το σκοπό του να απειλεί στο σκορ, όσο η παρουσία που έδειχνε δεν ήταν και η λειτουργία στην επίθεση, δεν μπορούσε να βρει άκρη. Το passing game ήταν κακό, αλλά και στην άμυνα είδαμε σε μια ομάδα που έχει δείξει πολύ καλά δείγματα πολλές φορές οι παίκτες να έχουν λάθος συνεννόηση τόσο στα pick and roll όσο και στις αλλαγές που προσπαθήσαν πολλές φορές να παίξουν. Πάρα δούμε μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα στιγμιότυπα, έτσι μερικά αποσπάσματα από την αναμέτρηση που επαναλαμβάνω την οποία η ΑΕΚ επιβλήθηκε του Άρη με 81-61. Η επίθεση του Άρη με τον Will Cummings σε μια φάση την οποία κατάφερε να περάσει μέσα. Είναι πάνω σε άμυνα, οπότε έχει περισσότερη δυσκολία. Εδώ είναι ο Ντραγκίσεβιτς που προσπάθησε να κρατήσει τον ΑΕΚ, ανέβασε τα τελευταία λεπτά. Και τα τρία γκαρκάνανε πολύ καλή δουλειά. Ακόμη και ο Ιβάνοβιτς που είχε μικρό και χρόνο συμμετοχή από τους άλλους δύο, είχε πολύ θετική παρουσία και νομίζω ότι αυτό βοήθησε να δούμε μια πολύ πιο ισορροπημένη ΑΕΚ. Ο Ελαιονού στη δεύτερη παρουσία του πια στη θέση του Φόλκερ που οφείλει τον Owens. Τον Owens. Σάκοτα. Ο αρχηγός ΑΕΚ, εδώ ξανά ο Ελαιονού σε μια φάση με τον Τσαϊρέλη. Φαπημένει, θα σκοράρει. ΑΕΚ Άρης 81-61 στην τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου. Ένας πρώτος γύρος που κλείνει για την ΑΕΚ στην τρίτη θέση με 13. Για τον Άρη στην αμέσως επόμενη στην τέταρτη με σκορ 8-5 μαζί με τον Θανάση Κουρτόπουλο και όλη την ομάδα εδώ της Κοσμοτέ TV και τον Θανάση Ασπούλια και τον Πάρη Τσελεπίδη και τον Κώστα Κατέβα που είναι στο συντονισμό. Θα σας ξανασυναντήσουμε και θα μας ξανασυναντήσετε σε λίγο για να κάνουμε την ανάλυση, να βγάλουμε τα πορίσματά μας για τον αγώνα τον οποίο παρακολουθήσουμε και τον οποίο επαναλαμβάνω η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη με 81-61. Εδώ είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητές συνδρομητές, αγαπητοί συνδρομητές Κοσμοτέ TV, παρέα πάντοτε με τον Θανάση Κουρτόπουλο στον απόϊχο της αναμέτρησης στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής του πρώτου γύρου της Τύχημαντς GR Basket League. Ο Άρης με την ΑΕΚ, σύνηθες πλέον ζευγάρι. Η ΑΕΚ πέτυχε τη μεγαλύτερη νίκη της αυτή την τριετία απέναντι στον Άρη με μια καθαρή διαφορά 20 πόντων 81-61. Οι δύο ομάδες ανανέωσαν το ραντεβού τους σε μια εβδομάδα από σήμερα στο Νικ Γκάλης Χολ. Νίκος Γκάλης εδώ, Νικ Γκάλης Χολ πάνω στη Θεσσαλονίκη στον ημιτελικό του κυπέλου. Ένα αποτέλεσμα που ανέδειξε πρώτα απ' όλα και τη σοβαρότητα και τη σταθερότητα της ΑΕΚ και κυρίως την μεγαλύτερη αποφασιστικότητα που έδειξε απέναντι στον Άρη και το γεγονός ότι ανταποκρίθηκε ο Θανάση σε όλα τα κρίσιμα σημεία όταν ο Άρης πίεσε και πέρασε μπροστά με ψυχραιμία. Έδειξε ότι ήταν έτοιμη. Ναι, έδειξε ότι ήταν έτοιμη. Η αλήθεια είναι ότι το παιχνίδι είχε μεγαλύτερη σπουδαιότητα για την ΑΕΚ, το πάμε και πριν. Και έτσι νομίζω η ΑΕΚ παρουσιάστηκε πιο σωστά και πιο συγκεντρωμένη για τη σπουδαιότητα του αγώνα. Το παιχνίδι αυτό της έδωσε ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Έχει μια διαφορά δύο εικόνα από τον Άρη, είναι σίγουρο θα βρεθούν πάλι στα play-offs. Και ταυτόχρονα έχει και μια πολύ καλή διαφορά η οποία θα τη συντηρήσει, είναι ουσιαστικά σαν να έχει μια έξτρα νίκη για τα μεταξύ τους παιχνίδια.
Στα κρίσιμα σημεία, προεξέχοντος του Ούκιτς, η ΑΕΚ απέδειξε ότι ήταν καλά ετοιμασμένη. Βέβαια, μπήκαν κάποια προσωπικά καλάθια. Αυτό όμως που έκανε τη διαφορά σήμερα σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια και δεν ξέρω στη συνέχεια πώς θα αξιοποιηθεί, είναι ότι σήμερα υπήρχε μια ισορροπημένη κατάσταση στο παιχνίδι με στη ρακέτα και έξω και με την παρουσία του Ελωνού, αλλά και στην αρχή με τα αποσταρίσματα του Μαυροϊδή και του Μιλόσεβιτς σε κάποιο σημείο. Νομίζω ότι έτσι κάπως πρέπει να λειτουργήσει, να δώσει το χώρο και στους παίχτες μέσα στη ρακέτα, να μην απειλούν μόνο με το τρίποντο, ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν πιο ομαδικά. Η ΑΕΚ πέτυχε την έκτη νίκη της σε 14 μάτς που έχουν παίξει πλέον οι δύο ομάδες μέσα στους τελευταίους 27 μήνες και κανείς δεν ξέρει αυτό το γαϊτανάκι πόσο πολύ θα τραβήξει. Συμφωνώ απολύτως, αλίμονο, δεν θα μπορούσα να κάνω και διαφορετικά. Θέλω να πω ότι η ΑΕΚ σήμερα είχε φωτεινές, όχι απλώς στιγμές, πολύ μεγάλα φωτεινά διαστήματα και έκανε πολλά πράγματα και τα έκανε καλά. Δηλαδή είχε παιχνίδι από την περιφέρεια, είχε παιχνίδι μέσα στη ρακέτα. Είχε καλή εμφάνιση από ψηλούς, καλή εμφάνιση από γκάρ, είχε πολύ καλή άμυνα. Σίγουρα. Πολύ αποτελεσματική επίθεση. Κοίταξε, όλα αυτά είναι σωστά και όλα συνέβησαν. Και απέναντι σε έναν πάρα πολύ αξιόμαχο και μεγάλο αντίπαλο. Αυτό θα ήθελα να πω, ότι ο Άρης για τη δυναμικότητά του, για την ποιότητα που μας έχει δείξει μέχρι τώρα και σίγουρα τις ικανότητες που έχουν, τα λάθη ήταν πάρα πολλά που γίνανε και δώσανε εύκολους πόντους στην ΑΕΚ σε ένα σημείο που οι πόντοι ήταν πολύτιμοι. Από τη στιγμή που η ΑΕΚ κέρδισε μέσα από αυτό και απέκτησε μια καλή ψυχολογία και δημιούργησε μια εμπιστοσύνη ακόμα μεγαλύτερη στα χέρια των παικτών της, νομίζω ότι όλα τα υπόλοιπα συνετέλεσαν ώστε αυτό να σπρώξει και να γίνει διαφορά και μια εύκολη επικράτηση στο τέλος. Ο Θανάσης Πούλιας συνέλαβε έναν από τους πρωταγωνιστές της ΑΕΚ, τον Μάικλ Ντίξον. Πάμε να δούμε και να ακούσουμε τα σχόλια του Αμερικανού. Congratulations for winning, but before all the basketball things that we have to discuss, I want to have a wish from you for 2017. Just health for my family and friends, and prosperity and positive vibes, and just the best wishes to everyone in their careers and lives. You know, it's a new year and everybody wants to bring it in good. So, your wish for Ajax is to get there, to get where you want to be at the end of the season. Yeah, I mean, like I said, we play in two leagues. We want to compete for a Champions League title and be right there for the race for the championship in Greece, you know. And we just got to take it one day at a time. It's a lot of good teams in this country, and it's a lot of good teams in Europe that we play against. It's tough. It's going to be some ups and downs, but we got a good and mentally tough team. Λοιπόν, οι ευχές του Mike Dixon για το 2017, υγεία για όλο τον κόσμο, για την οικογένειά του, ευημερία και για την ΑΕΚ να φτάσει εκεί που θέλει, να φτάσει στο τελικό του Champions League και στο ελληνικό πρωτάθλημα να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται, σε ένα πρωτάθλημα που έχει πολύ καλές ομάδες, όπως είπε χαρακτηριστικά, και η ΑΕΚ θα πρέπει να πηγαίνει βήμα-βήμα στους στόχους της. What was the key for this game? Intensity, you know, once again, like always. Glad to see so many in here, you know, especially after the troubles that we've been having. And we always want to see as many fans in here as we can. They give us life, you know. And coach came out and said, let's go. We playing at home, play with intensity, and it starts on defense. And that's what we did. We played defense for 40 minutes, and that's why we won the game. Σε ό,τι αφορά στο κλειδί της νίκης για τον Άρη, είπε ότι είναι η ενέργεια και την απέδωση ουσιαστικά στον κόσμο της ΑΕΚ, τον οποίο ευχαρίστησε για την παρουσία του. Είπε ότι είναι πολύ χαρούμενος να βλέπει τόσο κόσμο στο γήπεδο παρά τα προβλήματα που είχε η ΑΕΚ τον προηγούμενο καιρό, τα αγωνιστικά προβλήματα. Και είπε ότι ο coach Γιούρις Ντόβιτς είπε στους παίκτες πριν το παιχνίδι ότι παίζουμε στην έδρα μας, θα έχουμε κόσμο, πάμε να βγούμε να παίξουμε και με την ενέργεια που θα μας δώσουν και αυτοί να κερδίσουμε το παιχνίδι. 19 θόρυβοι πόντι. Ίσως γιατί ήταν και δύο καλάδια που δεν μπήκε μπαλά και μέτρησα. Εντάξει, είχε πολύ καλή παρουσία. Ήταν καλός αυτό το λέω. Και διάβασε πολύ καλά. Πήγε πολύ περισσότερες φορές στο καλάθι από ό,τι συνηθίζει. Και αυτό οφείλεται ότι διάβαζε καλά και μπορούσε να επιτεθεί πάνω στο κομμάτι έτσι. Καλά και φορά την ένταση. Πάρα πολύ καλή παρουσία του κόσμου, βοήθησε την ομάδα στο κρίσιμο σημείο, έδωσε αυτοπεποίθηση και αυτό μεταφράστηκε και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Την προηγούμενη μερικές φορές που λες η ευτέλεια των στατιστικών, η ΑΕΚ, ο Κολοσσός, γιατί πάντοτε υπάρχει κάποιος που νικά, ο Κολοσσός νίκησε την ΑΕΚ με 86-73 σε ένα μάτσο που η ΑΕΚ έκανε ίσως παγκόσμιο ρεκόρ, έκανε ένα λάθος.
Εντάξει, θέλω να πω και σήμερα η ΑΕΚ έκανε 12 λάθη, που, αλλά βέβαια ο Σουάρες έκανε, έκανε 18. Έκανε 18, ναι. Για... Κοιτάξτε, τα, οι αριθμοί, θέλω να πω ότι μερικές φορές οι αριθμοί είναι πάντα σχετικοί, δεν είναι ποτέ απόλυτοι. Ναι. Δεν δείχνουν πάντα την αλήθεια, αλλά πολλές φορές σε βοηθάνε να καταλάβεις πράγματα τα οποία δεν τα έχεις δει ή δεν έχεις καταλάβει εκείνη τη στιγμή. Τα νούμερα σήμερα ήταν ενδεικτικά. Ο Άρης έδωσε πολλές μπάλες στην ΑΕΚ, είτε από λάθη, και έτσι η ΑΕΚ βρήκε δεύτερες ευκαιρίες, βρήκε λάθη, βρήκε transition παιχνίδι, κάτι που της αρέσει, κάτι που τη βολεύει. Και ο Άρης, και εδώ είναι έτσι μια απορία σάξιο, ενώ μας έχει συνηθίσει διαφορετικά, είδαμε ότι σήμερα σε κανένα σημείο ουσιαστικά δεν επέστρεψε σημαντικά στο παιχνίδι να νιώσει η ΑΕΚ την απειλή, να την βάλει σε πίεση και στη συνέχεια να το αξιοποιήσει αυτό υπέρ του. Νομίζω ότι όλα αυτά φέραν στο να γίνει η βραδιά της ΑΕΚ πιο εύκολη. Ούτως ή άλλως παραλαμβάνω ότι υπάρχουν ανοιχτοί λογαριασμοί των δύο ομάδων. Έχει καλλιεργηθεί ένα είδος και δεν είναι σαν και καλά αυτό κακό. Ίσα-ίσα, όταν δημιουργούνται αντίθετοι, αντίπαλοι πόλοι πέραν του γνωστού δίπολου του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού, είναι καλό, αλλά υπάρχει αντίθετα μεταξύ των δύο ομάδων. Με τα αλλεπάλληλα μάτς, με τα πανωτά, αμέσως θα ξαναπαίξουν, θα ξαναδιασταυρωθούν στην Θεσσαλονίκη το ερχόμενο Σάββατο στον ημιτελικό του κυπέλου. Το γεγονός είναι πάντως ότι αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ με τη διαφορά των 20 πόντων και με το γεγονός ότι προηγείται κατά δύο νίκες 10-1-8 του Άρη, φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα σε κάτι το οποίο η ΑΕΚ, Θανάση, και το ξέρεις καλά, γιατί δύο φορές τις το στέρισες εσύ, αν και είσαι παιδί της ΑΕΚ, με τις νίκες που έκανε το Ρέθιμνο επί της ΑΕΚ και πρόπερση με το Γουίλμπεγκιν και πέρυσι με τον Καλαμπόκη, το γεγονός ότι το Ρέθιμνο έβαλε το τελευταίο καλάθι και μετά η ΑΕΚ προσπάθησε να πάρει, που θέλει να βγει τρίτη, να έχει πλεονέκτημα έδρα στα play-off. Έτσι ξεκινήσαμε, το είπαμε, είναι σημαντική η νίκη. Ίσως πολλοί δεν το υπολόγισαν το παιχνίδι τόσο πολύ στην αρχή του αγώνα και μάλλον όχι, δεν το υπολόγισαν, δεν ήθελαν να δώσουν τη βαρύτητα που πρέπει, αλλά έτσι όπως εξελίχθηκε με το σκορ αυτό, οι νίκες δεν είναι δύο, είναι ουσιαστικά τρεις. Γιατί τρεις νίκες, να πάρεις δηλαδή τις δύο που λείπουν και τη διαφορά του σκορ μέσα σε έναν αγωνιστικό γύρο, είναι πολύ δύσκολο. Γιατί και η ΑΕΚ δεν έχει κάνει την άσχημη γκέλα, γιατί η νίκη του Κολοστού ήταν πολύ μεγάλη. Ίσως να είναι κακό αποτέλεσμα για την ΑΕΚ, αλλά δεν είναι γκέλα. Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης έχει δύο ήδη. Τον ΠΑΟΚ μέσα στο Αλεξάνδριο, μια κακή ήττα, και το Ρέθυμνο, το οποίο σίγουρα είναι μια πολύ δύσκολη έδρα. Και δεν ξέρουμε και η ΑΕΚ πώς θα τα καταφέρει, οι υπόλοιποι που θα περάσουν από εκεί. Αλλά σίγουρα είναι σε πολύ πιο πλεονεκτική θέση αυτή τη στιγμή από την ΑΕΚ, από τον Άρη. Είδες κάτι είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη που έτσι, να σε εξέπληξε ή να μην το περιμέναμε? Όχι, σαν έκπληξη δεν νομίζω ότι ήταν κάτι, ούτε νομίζω ότι οι δύο προπονητές πήγαν στην πεπατημένη. Αυτά που έχουν τα δυνατά χαρτιά της ομάδας τους, αυτά προσπάθησαν να αξιοποιήσουν. Θα πω ότι έχω την αίσθηση ότι ήταν τον Άρη λίγο κουρασμένο, λίγο παραπάνω κουρασμένο μάλλον από την ΑΕΚ, γιατί και η ΑΕΚ σίγουρα κουβαλάει κούραση, οι υποχρεώσεις είναι διπλές, είναι δύσκολο. Χωρίς να υπάρχει φρεσκάδα αυτή και να δώσουν το κάτι παραπάνω για να διεκδικήσουν μια έξτρα νίκη που σίγουρα θα τους έδινε τεράστιο αβαντάζ για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Και βέβαια να προετοιμάσουν το έδαφος και για το πολύ κρίσιμο παιχνίδι που ακολουθεί. Η ΑΕΚ λοιπόν νίκησε τον Άρη με 81-61. Μια ματιά στα στατιστικά, όσο μπορούν αυτά που παίζουν πάντοτε. Ο Λουκίτς είχε 16 πόντους και 5 ασίστ, είχε 13. Αμέσως. Να ένα γεγονός, ο Ελωνού. Βέβαια. Ένα από σημείο που δεν υπήρχε στην ΑΕΚ. Από το 1-2 χ του Φόλκερ. Έτσι. Και πιο πριν. Ναι. Αλλά είναι ένα σημείο που για την ΑΕΚ είναι θετικό. Ναι, ναι. Και δεν είναι μόνο το να βάλει τους πόντους, να τελειώσει κάποιες assist, κάποια λεϊού που του δίνουν οι συμπαίκτες του. Είναι ότι σαν οντότητα κρατάει το παίκτη του, αρχίζει να σκέφτεται το παίκτη αν πρέπει να βγω πιο επιθετικά στο screen, να μείνω να καλύψω το δικό μου. Και όλο αυτό δημιουργεί μια αναστάτωση. Αυτό είναι ένα όφελος που δεν φαίνεται στατιστικά, αλλά είναι σημαντικό κατά τη διάρκεια του αγώνα. Νομίζω ότι το παιδί αυτό είναι σίγουρα πιο θετική προσθήκη. Μένει να δούμε στη συνέχεια αν θα αξιοποιηθεί όπως πρέπει. Ναι, γιατί ας μιλήσουμε μόνο ότι και πρόπερση, αλλά κυρίως πέρυσι, ταλαιπωρήθηκε αρκετά με τις αλλαγές στο 5. Σίγουρα. Και φέτος γίνανε λίγο άτσαλα τα πράγματα. Είπαμε και στην αρχή, ήταν ο Μαυροκεφαλίδης, έφυγε. Ο Μαυροειδής δεν ήταν στα πλάνα, αλλά επέστρεψε. Η επιλογή ως Αμερικάνος μέχρι τώρα δεν δικαίωσαν. Και νομίζω ότι αυτή τη φορά πρέπει να. Ο παίκτης που επιλέχθηκε, ο Λεωνού στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει να δικαιώσει όλη την κατάσταση. Γιατί αν και τώρα εξελιχθεί αρνητικά, πλέον είναι πολύ δύσκολα μετά μέχρι το φινάλι του πρωταθλήματος να βρεις κάτι να διορθώσεις. Συμφωνήσαμε και πάνω την ώρα του αγώνα ότι όντως για μια ομάδα που έχει χαρακτήρα, που έχει εγωισμό, στον Άρη αναφέρομαι, το γεγονός ότι φάνηκε να αποδέχεται βαθμιαία την ήττα που ερχόταν, συνιστά μια έκπληξη. Ναι, γι' αυτό είπα και εγώ, ότι το ρίχνω περισσότερο στην κούραση. Δεν ξέρω, όταν λέμε κούραση δεν είναι μόνο το σωματικό, έτσι είναι και το ψυχολογικό κομμάτι.
δεν μπορώ σαν χαρακτήρα να το δικαιολογήσω. Η δουλειά που γίνεται είναι σίγουρα πολύ καλή. Ο Δημήτρης ο Πρίφτης είναι πολύ δυνατό στο κομμάτι αυτό, δηλαδή του εγωισμού μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τα παιδιά που έχει και ειδικά ναι, ο ελληνικό κορμό. Και με τι δηλώσει του πρόεδρου, δηλαδή που, άλλη, ναι. Τις, που ήταν στην Αμαλιάδα που είπε ότι ήθελα να μπω μέσα και να δώσω μια μπουνιά. Ακριβώς, προσπαθεί να, να το ενθαρρύνει αυτό. Τον έχουμε. Το φίλο σου και συνάδελφό σου και στι εθνικέ ομάδε, τον Δημήτρη Πρίφτη, τον έχουμε. Οπότε πάμε να τον καλωσορίσουμε στην οθόνη μα. Τον έχει μαζί του ο Πάρης Τσελεπίδης για να ακούσουμε τα σχόλιά του για την αναμέτρηση, αφού του ευχηθούμε κιόλα τα δέοντα και να είναι υγιή κιόλα μετά την περιπέτεια που πέρασε πάρει. Καταρχήν, οι απόλυτες ευχές από τον Θανάση Κουρδόπουλο και τον Βασίλη Σκουντίνα εισηγήσα μετά την περιπέτεια υγείας που πέρασε. Επίσης και σε εκείνους και στις οικογένειές τους. Καλή χρονιά κιόλας. Μια χρονιά που ξεκινάει δύσκολα, coach. Έτσι. Μια βαριά ήττα. Έχω την αίσθηση πως δεν είστε από τους τεχνικούς που διαλέγετε παιχνίδια, ειδικά αν υπάρχει ένα με τον ίδιο αντίπαλο για το πρωτάθλημα και κύπελο. Υπάρχει εξήγηση για την εικόνα της ομάδας μετά το 15. Τι να διαλέξω παιχνίδι, δηλαδή τι να διαλέξω ένα παιχνίδι να το χάσω, δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτό στο μυαλό μου και δεν νομίζω ότι υπάρχει σε κανένα στο μυαλό. Δεν παίξαμε καλά, είχαμε κάποια επαφή με το σκορ στο ξεκίνημα του αγώνα. Εκεί η ΑΕΚ είχε πολύ καλό μακρινό σουτ, ειδικά με τον Νούκητς, ήταν πολύ αποτελεσματική. Ταυτόχρονα χάσαμε τη συγκέντρωσή μας, κάναμε πιστεύω πολύ φθηνά λάθη σε στιγμές του παιχνιδιού. Δεν είχαμε καλές αντιδράσεις στην άμυνα, είχαμε ολιγορία σε πολλές φάσεις. Επιτρέψαμε στην ΑΕΚ να βάλει πολύ εύκολους πόντους. Είναι σίγουρα μια εικόνα που πρέπει να την αλλάξουμε άμεσα στο επόμενο παιχνίδι με την Ίμπουργκ και αναφίβολα στο επόμενο μάτς με την ΑΕΚ. Ζητήσατε στη διάρκεια του παιχνιδιού, στη διάρκεια του time-out, από τους παίκτες να μείνουν συγκεντρωμένοι. Πιστεύετε ότι είχαν απορροφηθεί από πάρα πολλή ενέργεια από την προσπάθεια στην Πάνορμο με ό,τι έγινε εντός παρκέ, στην παράταση, στην επιστροφή, όλο αυτό το παιχνίδι? Δεν νομίζω. Νομίζω ότι ξεκίνησε ένα καινούριο παιχνίδι για μας σήμερα. Ό,τι έγινε στην Πάνβη το αφήσαμε πίσω. Νομίζω ότι έπαιξε πολύ καλύτερα η ΑΕΚ από εμάς. Σε ό,τι αφορά ειδικά το μακρινό σουτ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Εμείς δεν είχαμε καλή κυκλοφορία όπως είχαμε στα τελευταία μάτς. Είναι πράγματα που πρέπει να τα διορθώσουμε. Μπορεί αυτό το παιχνίδι να αποτελέσει οδηγό για το παιχνίδι τελικό στο δρόμο προς τον τελικό του κυπέλλου της επόμενης εβδομάδας, του επόμενου Σαββάτου στην Ingalls Hall? Αναφίβολα, έχει στοιχεία τα οποία πρέπει και να τα μελετήσουμε και να τα διορθώσουμε. Παρή. Θέλει να ρωτήσει κάτι και ο Βασίλης Σκουντής από το παρκέ. Βασίλη. Να καταγραφώ την καλοσύνη του Δημήτρη. Πώς του φαίνεται, βεβαίως για τον ΠΑΟΚ, ο βιωματικός αντίπαλος είναι πάντοτε ο Άρης, για τον Άρη είναι ο ΠΑΟΚ. Πώς του φαίνεται που το ζει απολύτως την τελευταία τριετία αυτό το καινούργιο δίπολο, οι νέοι αιώνιοι Άρης του Δημήτρη? Πώς σου φαίνεται, ρωτάει ο Βασίλης Κουντής, που ζεις την τελευταία τριετία αυτούς τους νέους αιώνιους μεταξύ των δύο κιτρινόμαυρων του ελληνικού μπάσκετ, του Άρη και της ΑΕΚ, σε αυτά τα πολλά δικά σας παιχνίδια, είτε για το πρωτάθλημα είτε για το κύπελο? Εμείς έχουμε το Άρης ΠΑΟΚ, τώρα έχουμε και το Άρης ΑΕΚ. Και εδώ πέρα είχατε συνηθίσει και για το Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Για να είμαι αντιπαλότητες από ό,τι φαίνεται. Πριν σας ευχαριστήσουμε και επειδή δεν θα νιωθάνετε να φύγω έτσι από το γήπεδο, είστε φαβοροί για τον πάγκο της Εθνικής, θα ήθελα ένα δικό σας σχόλιο. Είστε στον πάγκο του Άρη, ωστόσο υπάρχει έντονη φημολογία. Καμία θέση αυτή τη στιγμή στη συζήτηση που κάνουμε, η συγκεκριμένη ερώτηση. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, coach. Καλό βράδυ. Βασίλη, όφυλα νομίζω να τη ρωτήσουμε. Καλά, γιατί εγώ διάβασα σήμερα κάπου το πήρε το μάτι μου, νομίζω, στον Golden εφημερίδα. Δεν ξέρω πού το είπε, το έγραψε ο Θοδωρής ο Φελάνης, ότι κάπου τον ρώτησαν. Γιατί όντως ακούγεται πολύ το όνομα του Δημήτρη Πίθη και είπε ότι ο Γιαννάκης πρέπει να αναλάβει. Ο Δημήτρης το είπε. Δεν το διάβασα, δεν το γνωρίζω. Το διάβασα σήμερα. Πάντως σίγουρα έχει δίκιο αυτή τη στιγμή, δεν είναι της παρούσης. Εντάξει, τα σενάρια είναι πάρα πολλά, αλλά αυτά αφορούν τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας κυρίως. Ωραία, λοιπόν. Ωραία, πάμε. Πάμε γιατί ο Θανάσης Σπίλιας έχει μαζί τον αρχηγό της ΑΕΚ, τον Ντούσαν Σακοντά. Λοιπόν, νωρίτερα έκανα το λάθος. Ευχήθηκα στη Σρέτνια Νόβα Γκόντινα σε ένα Σλοβαίνο, μάλλον ήταν λάθος η ευχή αυτή. Στα σέρβικα, αλλά το stretch and budget ισχύει για σας. Ισχύει. Σήμερα, Χριστούγεννα. Βάει στην Σερόντι. Αυτό τι είναι. Έτσι λέμε, όταν κάποιος λέει Χρήστο Σερόντι, γεννηθεί ο Χριστός. Εμείς λέμε όπως το Πάσχα, αλλά το λέμε και τα Χριστούγεννα. Σήμερα είναι Χριστούγεννα στο Βελιγράδι. Ναι. Όπως και τους παλαιούς. Με το παλιό ημερολόγιο, έτσι είναι, σωστό. Είναι Χριστούγεννα, ευτυχώς για εμάς πήγαν όλα καλά. Λένε στη Σερβία ότι όπως θα είσαι σήμερα θα είσαι όλη τη χρονιά, οπότε μακάρι να είναι έτσι. Αν είσαι όπως σήμερα όλη τη χρονιά, μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο πύχης και να τον ξεπεράσετε?
Ψηλά, σίγουρα. Το έχουμε πει και από φέτος και πάντα όταν φοράς τη φανέλα της ΑΕΚ βάζεις το πήχη ψηλά. Αλλά σήμερα εγώ χαίρομαι ιδιαίτερως και για ένα άλλο πράγμα. Ίσως το ξεχνάνε πολύ ότι μετά από 2 μήνες σχεδόν είμαστε όλο το ρόστερ. Με το Κώστα πίσω και το, ουσιαστικά το Δημήτρη του Μαυρίδη να είναι στα 100% επειδή δεν ήταν σχεδόν ένα μήνα για αυτός και ο Μίνια. Οπότε αυτό μας τύχησε πάρα πολύ το τελευταίο καιρό, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίζεις με παίκτες οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν προπόνηση και παίζουν μόνο τα μάτς. Σήμερα λοιπόν ήμασταν όλοι έτοιμοι και το δείξαμε. Δούσαν, έφταξε μόνο αυτό, ή μάλλον φταίει μόνο αυτό για τα σκαμπανεβάσματα που έχει η ΑΕΚ εδώ και περίπου 1,5 μήνα, ή υπάρχουν και άλλες αιτίες? Κοίτα, όταν κάτι δεν πάει καλά, οι αιτίες είναι σίγουρα πάντα πάρα πολλές, αλλά σίγουρα αυτό είναι ένα μεγάλο στοιχείο. Παίζαμε χωρίς παίχτες κλειδιά και νομίζω ότι τώρα και αυτοί θα χρειαστούν χρόνο να ξαναβρούν ρυθμό. Αλλά σήμερα όλα τα παιδιά δείξανε ότι πόσο σοβαρά πήραμε αυτό το μάτς και πόσο συγκεντρωμένοι είμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Βασίλη. Ωραία, τον ευχαριστούμε πολύ. Θανάση, κάνεις και τις επαναλήψεις και κάνεις και τις ασκήσεις του στην εκμάθηση της σέρβικης γλώσσας. Πάντως θα ήταν παράδοξο τώρα να πιτούσαν λάθος κάνεις πάλι. Γιατί στην αρχή το κοίταξε λίγο παράξενα, δεν το περίμενε. Θα το κτονούσε ο Ασπουλιάς όταν το δείχνω. Πάμε και στον Βασίλη Καβαδά που τον έπιασε προηγουμένως ο Πάρης Τελεπίδης. Χριστούγεννα στη Σερβία σήμερα. Ο Άγιος Βασίλης, μήπως τελικά θα έρθει στο Αλεξάνδριο το άλλο Σάββατο για τον Άρη? Καλή χρονιά. Με υγεία πάνω απ' όλα. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Βασίλης. Πάντως η ομάδα πρέπει να είναι εκεί και πρέπει να κάνει το καθήκον της. Χωρίς δεύτερες σκέψεις. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ προβληματισμένος από τη σημερινή εμφάνιση και δεν είμαι μόνο εγώ. Είναι όλοι πιστεύω και πρέπει σύντομα να αλλάξουμε εικόνα. Έστω και εν θερμό υπάρχει εξήγηση, Βασίλη, για αυτή την εικόνα με αυτό το τελικό μείον 20, με πολύ κρύο και στο ΆΚΑ και απ' έξω, αλλά και την εικόνα που παρουσιάζεται ειδικά μετά το 15 όπου προηγηθήκατε. Πιστεύω ότι απλά ο αντίπαλος ήθελε το φαινόταν να είναι πιο μαχητικός, να θέλει πιο πολύ το μάτς, να κερδίζει τις περισσότερες μπάλες. Εμείς κάναμε όλο και περισσότερα λάθη. Ήμασταν απαθέστατοι, μπορώ να πω. Λες και δεν τρέχει κάτι και πιστεύω ότι αυτό είναι που πρέπει να διορθώσουμε πρώτα. Να είμαστε πολύ πιο σκληροί, να πηγαίνουμε σε κάθε μπάλα, να είμαστε μέσα στο παρκέ. Πιστεύω σήμερα δεν ήμασταν. Φροντίζεις να προσέχεις τα λόγια σου? Προλαβαίνει ο Άρης να αλλάξει εικόνα μέσα σε 7 μέρες και με ενδιάμεσο παιχνίδι για τον τελικό, ίσως στον δρόμο προς τον τελικό του κυπέλου? Φροντίζει, δεν φροντίζει, θα το φροντίσει, γιατί δεν γίνεται αλλιώς, γιατί αυτή είναι η ζωή μας, έτσι έχουμε μάθει. Καλώς ή κακώς υπάρχει πίεση και πρέπει να υπάρξει, κατά τη γνώμη μου. Πρέπει να μαζέψουμε τα κομμάτια μας, να συνεχίσουμε να είμαστε ομάδα. Η σημερινή ήταν πολύ κακή κατά τη γνώμη μου. Πρέπει σύντομα να αλλάξουμε πρόσωπο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, Βασίλη. Αυτά λοιπόν και από τον Βασίλη Καβαδά. Ο οποίος, τον ευχαριστούμε πολύ. Έβαλε αυτό που λένε τον δάκτυλο με τον τύπο των ήλων. Αυτό που το είπε εσύ, κομψά, που το κουβεντιάζαμε εδώ, το είπε στην ψύχρα. Είναι χαρακτηριστικό. Απάθεια. Είναι χαρακτηριστικό του. Και γι' αυτό έκανα και ένα μορφασμό εκείνη την ώρα που τα ακούσατε. Είναι από τους λίγους παίκτες που ο τρόπος που παίζει είναι ίδιος με τον τρόπο που ζει. Πραγματικά το λέω, τον Βασίλη τον είχα και στον Πανιούνιο και στην εθνική ομάδα. Νομίζω ότι είναι πολύ καθαρό παιδί και σίγουρα αναλαμβάνει μέρος της ευθύνης και όλα αυτά που είπε είναι σωστά. Αλλά εντάξει, εγώ θέλω να πω ότι δεν είναι αυτός ο Άρης. Κάλλιστα θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε την εμφάνιση της Μπάνβιτ που είναι η πιο πρόσφατη. Απέναντι σε ένα πολύ εχθρικό περιβάλλον στάθηκε αξιοπρεπώς. Σήμερα για κάποιο λόγο δεν λειτουργήσε. Είναι σίγουρο, είναι δεδομένο ότι μέχρι το παιχνίδι του κυπέλου που ακολουθεί, αλλά έχουν πριν και ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι στο Champions League με την Νίπουρ, που και αυτό πρέπει να είναι νίκη οπωσδήποτε. Δηλαδή έρχεται μια εβδομάδα πολύ κρίσιμη που εκεί θα πρέπει να αποδείξουν το χαρακτήρα της ομάδας. Σωστό. Δεν άκουσα. Έχουμε και δευτερολογία, ούκετς, όχι. Πάμε. Έλα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Όχι τις ευχές στα κροάτικα. Όχι, όχι. Μην μπερδευτούμε τώρα. Άστο να πάει στο. Εντάξει. μην κάνουμε και τα χείριθμα μαθήματα. Ένα-ένα. Ένα-ένα, γιατί είναι και ψηλός και δεν τα πιάνουν και εύκολα. Λοιπόν, επειδή ξέρεις πολύ καλά ότι ο άνθρωπος που είναι δίπλα μου είναι περιβόλη, ανά πάσα στιγμή μπορείς να παρέμβεις, να κάνεις οποιαδήποτε ερώτηση. Έτσι κι αλλιώς τοποθετήθηκε στη διάρκεια του ημιχρόνου. Έχει σημάδι κάτω από το μάτι. Ναι, έχει ένα σημάδι. Τι είπε η Σάρα, η Σάρα τίποτα αν το είδε. Βασίλης Κουντής, Σάρα Σέντ, Χονίσο,
your eye hurt. Who was once said? Sara. Ah, he called it. They were like kind of scared, but φοβήθηκε μας, είναι. But I explained them it's part of the job. How did you get that? No, it was one like really banning contact in with Stipčević in a half court. I didn't even feel it, but so it wasn't. It was really nothing. It was non-intentional thing, you know. But that game was pretty problematic. Επίτηδες το κάνω Stipčević, επειδή δεν τον αφήνει να παίζει την εθνική. Βασίλης Κουτής says that Stipčević did that on purpose because you don't let him play in the national team. No. He's a good guy, you know. He wouldn't do it. Λοιπόν, για να μεταφράσουμε για σπίτι. Εντάξει, ήταν Ροκ εναντίον Ρόκο αυτό το πράγμα. Yeah, it was Ροκ against Ρόκο. In fact, στην πραγματικότητα, το nickname του Ρόκο είναι Ρόξι. Why Ρόξι? They call me all kind of this, you know this, there is a rule, you never call a guy on his real name, so you always make some kind of like combination of the letters, you know, so it's just like Ivanovic called me like that and some other guys, but it's like from Dimitris you call him Mitso, you know, it's like something like it's not even shorter, I don't know why, we should ask them. Στην ομάδα τον φωνάζουν Ρόξι γιατί λέει ότι υπάρχει ένας κανόνας και δεν πρέπει ποτέ να σε αποκαλούμε το κανονικό σου όνομα, δεν ξέρω γιατί έχει βγει αυτός ο κανόνας. Συνηθίσει στην άγια να τον φωνάζουν Ρόξι και δεν είναι καν μικρότερο, λέει το όνομα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τον φωνάζουν έτσι. It was a big win. But in fact, what I would like to know from a very, very experienced guy like you is why I has all these ups and downs, why all these different performances from game to game. For me, it's pretty simple. This is the first time we had a full team, I think, since the game against Olympiakos, and that was almost 6 weeks ago. And, you know, we are not the youngest team in the world, and the risk of injury might be higher than in some other teams, and in the same time, when somebody got hurt, maybe it takes a little bit more time to get back. And, you know, we're missing every time, you know, Kostas was out for 6 weeks. We really felt that on a court. And now Minja was playing all the time, but he wasn't healthy. He played through to pain, and Mavredis was hurt. You know, that's three players, you know. Then when those guys are injured, somebody else got to play more minutes. So, you know, it's all kind of like back and forth, you know. So in the end, you see some picture on a court, but you don't know why is that happening. So I think all these ups and downs, it's really connected with that the most. And sometimes, obviously, you can have the full roster and you're going to play a better good game. But generally, what was happening with us last, let's say, 6 weeks, I think it's really connected with our health. Λοιπόν, σε σχέση με τα σκαμπανεβάσματα που έχει η ΑΕΚ, είναι πάρα πολύ έμπειρος, διαβάζει την ομάδα πιθανώς καλύτερα από τον καθένα μας, μην τον ντούσαν σάκοτα. Είπε ο Ρόκο Λενιούκητς ότι είναι η πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό που η ΑΕΚ έχει full roster, αντιμετώπισε πάρα πολλά προβλήματα τραυματισμών, ήταν ο Κώστας Βασιλιάδης μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό, ο Μιλόσεβιτς που δεν απουσίασε αλλά παίζει συνεχώς με προβλήματα τραυματισμών, υπήρχαν πολλά παιδιά τα οποία απουσίαζαν, Μαυροειδής, λέει δεν είμαστε και πιο νεανική ομάδα που υπάρχει στον κόσμο και ο κίνδυνος τραυματισμών ελοχεύει ανά πάσα στιγμή και αυτό είναι ένα στοιχείο, αν χρειάζεται να εστιάσουμε κάπου, αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν μας έχει επιτρέψει να αποφύγουμε αυτά τα σκαμπανεβάσματα. Βέβαια, από την άλλη μεριά, λέει, ακόμα και full roster να έχεις, μπορεί να βρεθούν παιχνίδια που θα παίζεις πάρα πολύ καλά ή πάρα πολύ άσχημα. Give me an explanation. To be honest, I see the best record in Jokic's. I don't know if it's throughout your whole career, but very, very, very good performances throughout the whole year. How did you manage to reach to that point? And I remember the interview that you had a few months ago. You were saying that playing in Italy was playing nowhere. And now you're somewhere. I mean, it may be offensive for Italian league. They are not nothing, but in no, same no, time it's not insulting, you know. Yeah, it's just the way it is. But I still think this is like
higher level of basketball because maybe not even the better players, just the quality of the game it's better, you know, and it's more demanding. Greek league maybe doesn't have when you see rosters as good as teams as in Italy or some other big countries, but every team really plays smart basketball, and it's not easy to beat any team, doesn't matter the budget or doesn't matter the players. So that's why this league is not easy to play. Everybody gonna say if you ask what is the deal with the Greek league. For me personally, you know, when you're forced to do some things, you work on them. When you lose some things, you work on something else. It doesn't go over the night, but if you enough like stubborn, you eventually gonna improve or something, you know. So maybe, as I said before, maybe I don't have a leap as before or a quick legs as I had before, but I try to improve my shot because I know that's gonna keep me lasting longer, you know. And okay, now I'm in a good rhythm, I'm shooting good, which is helping my team, which is helping myself and performances. But maybe, I don't know, in 3 days or 3 months, I will get in some black hole, then I'll try to find something else. You know, basketball is an interesting game because you can do good for your team on such a different ways. And I'm just trying to do that as a point guard and as a player. The good thing here, I have a full confidence from the coach and from teammates, which allowed me to, even if I don't start good some games, to get in a rhythm. And that's the result why I'm playing good so far. But as I said before, you need to be aware of it. And I gotta admit, when I play good, I play good. When I play bad, I'll say I play bad. But in the same time, that doesn't mean we as a team depend so much on it, you know. Thank you very much. Καταιγίδα, χήμαρος. Τα είπε όλα. Άστο να φύγει μικριώσει. Και έχουμε άλλα τράβαλα. Λοιπόν, ο κατέβας με προκαλεί, να δείτε, θα θυμηθώ. Δεν θυμάμαι τίποτα. Λοιπόν, η ερώτηση αφορούσε στον Ρο Κολονιούκης προσωπικά. Σε μια συνέντευξη που είχε προβληθεί στο pick and roll πριν από μερικούς μήνες, είχε δηλώσει ο Ούκιτς ότι είναι τεράστια πρόκληση για αυτό να επιστρέφει στο υψηλό επίπεδο μετά από την Ιταλία, όπου, όπως είχε πει ο ίδιος, ήταν σαν να παίζεις στο πουθενά και τώρα στην Ελλάδα. Σε σένα το είχε πει και είχε πει και κάτι άλλο πίσω, ότι αν δεν υπήρχε η πρόταση ΣΑΕΚ, πιθανόν να είχε σταματήσει τον μπάσκετ. Και αυτό ισχύει. Λοιπόν, και τώρα είναι όμως να παίξει Ευρωλίγκα. Και λέει, ουσιαστικά αποκάλυψε τον εαυτό του ξεροκέφαλο. Ξέρει ότι δεν έχει το ξεπέταγμα που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Ξέρει ότι δεν είναι ο ίδιος παίκτης που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Το άλμα, την ταχύτητα, αυτά ακριβώς, που είπε, τα γρήγορα πόδια. Και όταν είσαι ξεροκέφαλος, όπως είπε χαρακτηριστικά, όταν αισθάνεσαι ότι χάνεις κάτι, πρέπει να βελτιώσεις κάτι άλλο. Και αυτό που προσπάθησα να βελτιώσω, είπε ο Ρο Κολονιούκης, ήταν το σούτ μου. Ωστόσο, είναι μια συνεχής διαδικασία, είναι μια συνεχής βελτίωση και είπε ότι αύριο μεθαύριο μπορεί να πέσω σε μια άλλη μαύρη τρύπα, όπως είπε χαρακτηριστικά, και τότε θα πρέπει να ξαναβρω τη λύση έτσι ώστε να αναδείξω κάτι άλλο από αυτό που μπορεί να διαθέτω για να παραμείνω σε αυτό το επίπεδο. Και βέβαια, και έχει σημασία όταν το λέει ένας point guard, αποθέωσε το ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί είπε ότι μπορεί οι ελληνικές ομάδες να μην έχουν το roster που μπορεί να βρει κανείς στην Ιταλία ή στην Ισπανία ή σε οποιοδήποτε άλλο πρωτάθλημα, αλλά όλη η Ευρώπη ξέρει ότι στην Ελλάδα το μπάσκετ που παίζουν όλες οι ελληνικές ομάδες ανεξαρτήτως στηρίζεται στην ευφυΐα, στηρίζεται στην εξυπνάδα, είναι πάρα πάρα πολύ δυνατό, και για να ανταποκριθείς, για να ανταπεξέλθεις σε αυτό το πρωτάθλημα πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλός, αρκετά ικανός και πολύ έξυπνος, και αυτό είναι κάτι το οποίο κάνει fit με τα συστατικά του Ρο Κολονιούκης. Αν έχω ξεχάσει κάτι. Όχι, καλώς. Ο κατέβας. Παίρνεις καλό βαθμό. Λοιπόν, ωραία. Θέλω να σου πω γιατί μου έτρεχαν ασάλια νωρίτερα. Για πες τα, γιατί έμεινε αυτό. Με τον κίνδυνο να γίνουμε χιονάνθρωποι με το σκοτόπουλο, πες τώρα. Λοιπόν, γιατί κυκλοφορούσαν εδώ στο διαδρόμο στο ΑΚΑ κάτι δίσκι με μπουγάτσες, οι οποίες είναι νέας εσοδείας, με μερέντα και κρέμα. Και το συζητώ στο κατέβας από το βαν και λέω, κατέβα, τρέχουν τα σάλια μου. Εντάξει, ωραία. Πάτε μάτια ψάρια και κυρία περίδρομο που λένε, ωραία. Λοιπόν, Θανάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα. Εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι καλή χρονιά, καλές μεταδόσεις, ό,τι καλύτερο. Και εγώ σε εύχομαι τα καλύτερα και γρήγορα να σε παίρνω τηλέφωνο και να μου λες δεν μπορώ, έχω μάτς. Εντάξει, είναι φυσική συνέπεια. Να έχεις βρει μια καλή δουλειά που θα σε εκφράζει και θα ταιριάζει κιόλας σε όλη αυτή τη
την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έχει κάνει τόσα χρόνια για να είσαι καλό προπονητή. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από όλου μα εδώ και από του τεχνικού μα και από όλη την μπασκετική ομάδα και με τον Κώστα Κατέβα και με τον Πάρη Τσελεπίδη, τον Θανάση Ασπούλια, τον Θανάση Κουρτόπουλο που μα θύμισε σήμερα και από τον ομιλώντα να έχετε ένα καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι στην Κοσμοτέ TV, διότι βεβαίω κάτι πολύ ενδιαφέρον θα βρείτε να παρακολουθήσετε. Παρεμπιπτόντω να ανανεώσουμε το ραντεβού μα πρώτα Θεό. Ακόμα και αν έχει χιονιά. Αύριο το βράδυ στις 9 η ώρα Γιάννης Αντετοκούμπο στην Κοσμοτέ TV στο μάτς απέναντι στους Washington Wizards και με ό,τι αυτό σε εορταστική παράσταση μετά τα όργια στον προηγούμενο αγώνα με τους Knicks, γιατί σήμερα τα ξημερώματα έχασαν από τους Knicks στην έδρα τους. Καλό βράδυ.